σας ημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. My Radio 104,6 και Mappe Show, αυτό που ακούτε 3 λεπτά μετά τις 7. Ελπίζω να μου είσαστε καλά, να ξυπνήσατε καλά. Έχει ένα φεγγάρι να με το συμπάθειο πάνω από το κεφάλι μας. Έχουμε την Πανσέλινο που γίνεται στον Τοξότη, τα λέγαμε και χθες. Γενικότερα, καλά πράγματα έρχονται. Απλά αυτή η Πανσέλινο είναι λίγο μανουριάρα. Εγώ δεν βλέπω κανένα καλό πράγμα. Όπως δεν προηγήθηκε για ένα καλό πράγμα. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω γιατί εφόσον όλα πάνε κατά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τώρα ξαφνικά κάτι θα αλλάξει επειδή τι, επειδή ήρθε μια πανσέλινος ή έφυγε μια άλλη. Έλα ρε παιδιά τώρα, ανοίξτε τα μάτια σας και δείτε. Όπως μου λέει καμιά φορά η Ζαρίφη και με τσαντίζει. Wake up and smell the coffee, μου λέει. Πω. Και μου έρχεται να δείτε. Τέλος πάντων τώρα, δεν πρέπει να τα πω γιατί δεν είναι και πολιτικό ορθό, αλλά μου έρχονται διάφορες επιθετικές σκέψεις. Που δεν εμπλέκουν φυσικά βία. Άντε λίγη λεκτική. Λίγη λεκτική μου έρχεται λεκτική, στο μυαλό. Ναι. Λοιπόν, Μάπες μου, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Εδώ είμαστε αυτό που αισθανόμαστε και αυτό που σκεφτόμαστε. Ακριβώς αυτό που συνέβη σε μικρογραφία ανάμεσα σε μένα και στην Κουμπάρα είναι αυτό που πρεσβεύει η εκπομπή αυτή. Δηλαδή, η Κουμπάρα σου λέει εδώ τώρα παραμυθιάζεται. Είναι εντάξει, είναι λίγο χαϊβάνι αυτά. Γιατί μωρέ. Λίγο πανσέλινο, λίγο η τύχη μα τα λέει. Είμαι τώρα η αλήθεια είναι. Εγώ να σου πω κάτι, αφού περνάμε δύσκολα, γιατί να μην εναποθέσουμε τις ελπίδες μας στην Πανσέλινο αυτή, η οποία θα κάνει, σου λέει, θα φέρει κάποιες αλλαγές. Εμείς χειρότερα δεν έχουμε, πιο πάτο δεν έχει. Γιατί δεν θα τις φέρει. Το μούνινγκ αυτό που ποτέ θα γίνει ποτέ δεν ξέρεις, ακούστηκε στο βάθος. Τι βες, είναι καλά. Μούνινγκ είναι ήδη η ζωή μας. Ένα μούνινγκ είναι η ζωή μας ήδη. Αλλά σε κάθε μέρα θα το δούμε το φεγγάρι τσολόγιο μου. Άλλο θέλω να πω. Ότι εγώ ξύπνησα λοιπόν έτσι και έτσι ήρθα και τώρα θα μου πείτε κάθε μέρα έτσι ξύπνα. Έτερων ή κάτερων. Έχω την ελευθερία σε αυτήν εδώ την εκπομπή να εκφραστώ. Μπορείς να μπει λίγο το φεγγάρι μέσα σου, ρε παιδί. Δεν το θες λίγο μέσα σου. Το έχουμε βάλει και μέσα μας και τι έγινε. Μετά έφυγε και άφησε το χώρο κενό. Σωστά. Λοιπόν, του κάναμε χώρο να μπει, μας μπήκε το φεγγάρι και μετά μας άφησε μια τρύπα να με το συμπάθειο. Ναι. Λοιπόν, Μάπες μου, όπως έχετε ξυπνήσει, ελάτε με γκρινιά, με αγανάκτηση, με ανησυχία, με άγχο. Όλα είναι εδώ ευπρόσδεκτα για να καταπολεμηθούν. Γιατί αν δεν τα βάλουμε μπροστά μας να τα δούμε, τότε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε? Αν τα κρατάμε κρυφά, δεν ξέρουμε τι είναι, ποιος είναι ο εχθρός, ώστε να τον βάλουμε απέναντι και να τον κερδίσουμε. Α, έτσι θα το πάμε. Εντάξει, αυτό κάνουμε. Ο τρόπος υπακούει στην μέθοδο 698-104-104-6. Τα μηνύματά σας, ξαναλέω, 698-104-104-6. Ελάτε, όπως και αν έχετε ξυπνήσει, να πούμε, χθες ο φίλος που βγάλαμε στην γραμμή για να παίξει για τον Euromapa, ήταν σε εκείνη τη φάση τη τολούρα. Ναι. Του είχε έρθει εκείνη την ώρα να ασχοληθεί λίγο να παίξει μπάλα με τη φάση του. Ευθυνόμαστε. Τον διακόψαμε, αλλά τι να κάνουμε. Όχι, ευθυνόμαστε και γιατί είχαμε χθες ένα καυτό θέμα ημέρα, το οποίο δημιούργησε γενικότερα ένα αναστατώσαμε. Πήγε μέσα όμως, πήρε το χαρτομάτιλό του, σκουπίστηκε και συνέχισε και έτσι μπήκε στην κλήρωση για τον Euromapa. Να σου πω, επειδή τον κατάλαβα. Παρακαλώ. Δεν ήταν χαρτομάτιλο. Ήταν κλασική κάλτσα. Έτερον εκάτερον. Αυτό που πήρε λοιπόν. Ορθοπόδησε, έλαβε μέρος στο διαγωνισμό, απάντησε σωστά στην ερώτηση που έχει να κάνει με γεωγραφία και μπήκε στην κλήρωση. Ήταν ο τρίτος, σήμερα θα έχουμε τον τέταρτο, για να κερδίσει ένας από τους τέσσερις. Αύριο είναι η κλήρωση που θα γίνει. Θα κερδίσει δύο εισιτήρια με τη Sky Express για οποιονδήποτε ευρωπαϊκό προορισμό γουστάρει, με επιστροφή φυσικά. Έχουμε εκπλήξεις, έχουμε συνεργάτες, έχουμε ανθρώπους που μας μίλησαν, τους προσεγγίσαμε ή μας προσέγγισαν. Θέλω να πω για υπηρεσίες και προϊόντα και να σας ευχηθήσω την προσοχή στο γεγονός ότι για ό,τι μιλάμε εδώ, κάτι έχουμε καβατζώσει για εσάς. Είναι βασική προϋπόθεση πια είτε να το έχουμε γευτεί, να το έχουμε βιώσει αυτό που για το οποίο σας μιλάμε και να σας το προτείνουμε ανεπιφύλακτα, είτε ακόμη καλύτερα να σας προσφέρουμε και κάτι, να τσιμπήσετε και εσείς κάτι. Άρα για ό,τι σας μιλάμε θέλουμε να έχετε και ένα δώρο. Στο συγκεκριμένο δεν ήθελε πάρα πολύ κόπο. Εμείς θέλαμε πολύ να ταιριάξουμε με τη νέα φάση της Sky Express, που είναι το νέο κύμα, είναι η φόρα, είναι η νέα εποχή σε ό,τι έχει να κάνει με τα ταξίδια μας. Γιατί το να πας, η μετάβαση, είναι μέρος του προορισμού. Και αυτό το ξέρει καλά η Sky Express. Με λίγα λόγια, για να μην πλατιάζω και αερολογώ, όλα καινούργια. Από το στόλο μέχρι τους... οι άνθρωποι δεν είναι καινούργοι, η πρόθεσή τους είναι εκείνη η παλιά πρόθεση να σας φροντίσουν. Έχει όμως το καινούργιο το lounge, την καινούργια την business class, όπως επίσης φροντίζουν τις αποσκευές σας. Όλα υπακούν σε εσάς, όλα υπόκεινται στο να περάσετε καλά και να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο ταξίδι, το οποίο ξεκινά από τη στιγμή που
φτάνετε στο αεροδρόμιο για να μπείτε στο αεροσκάφος της Sky Express. Χαιρόμαστε πάρα πολύ λοιπόν που δεν τα λέμε αυτά εμείς, βραβεύεται η εταιρεία κάθε τρεις και λίγο. Χαιρόμαστε όμως να συνεργαζόμαστε με εκείνους προς όφελος δικό σας για να φύγετε για την Ευρώπη. Και όχι μόνο για την Ευρώπη. Καλά, ο διαγωνισμός μας είναι για την Ευρώπη, εξού και γυρομάπας. Πάτε Λάρνακα, Παρίσι, Λονδίνο, Βρυξέλλες, Μιλάνο, Ρώμη, Μόναχο, Φραγκφούρτη, Ντίσελντορφ, Βαρσοβία και Σόφια απευθείας από Αθήνα. Και από Ηράκλειο φεύγετε για Παρίσι, Λιόν, Νάντι, Μασαλία, Λίλ. Και λύρι, αυτό. Επίσης έχει 33 προορισμούς στο εσωτερικό. Όλα αυτά που σας περιέγραψα τα απολαμβάνετε. Πρέπει να φύξω τη μύτη μου, συγγνώμη. Ναι, πραγματικά, τα απολαμβάνετε και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Τα απολαμβάνετε όσο εμπιστεύεστε και γίνεστε μέλος της οικογένειας και της ομάδας της Sky Express. Χαιρόμαστε πάρα πολύ λοιπόν που συνεργαζόμαστε με αυτήν την εταιρεία. Είπα business, business το είπες, class. Βεβαίως. Είπα το lounge. Lounge το είπες. Αν το γεύμα δεν είπα. Διαλέξτε και τη γευματάρα σου τη Sky Express. Παιδιά, κάντε το εικόνα. Δεν είναι μακριά το ταξίδι. Είναι τόσο κοντά όσο να πάρεις ένα τηλέφωνο ή όσο να μπεις στο site της Sky Express και να κλείσεις το εισιτήριο. Τα υπόλοιπα είναι ταξίδι που ήδη έχει ξεκινήσει. Φύσηξε τη μιξούλα σου. Φύσηξε η μιξούλα. Παιδιά, πρέπει να είμαστε η πρώτη γενιά, νομίζω, έτσι που ταξιδεύουμε τόσο πολύ, τόσο συχνά. Βέβαια. Στο εξωτερικό, με πτήσεις. Θα μου πεις, περνάει και τεχνολογία. Οι παππούδες μας δεν είχαν τη δυνατότητα. Αλλά είναι, νομίζω, έχει περάσει λίγο και στην οτροπία μας. Λες, να μαζέψω λίγα χρήματα, να βρω λίγο χρόνο ταξίδι. Να κάνω ένα ταξίδι. Να, μα νομίζω ότι είναι τα πιο έτσι. Τα λεφτά που αξίζει να δώσεις, ναι. Δεν πάνε χαμένα. Κοιτάξτε, ποτέ για ένα ταξίδι. Πια το επίπεδο είναι όχι μόνο οικονομικό, είναι πραγματικά προσεγγίσιμο και προσβάσιμο σε όλα τα βαλάτια. Και αυτό έχει βοηθήσει πολύ. Πια έχει έρθει το ταξίδι στην κανονική του διάσταση που είναι η συγκοινωνία. Δηλαδή το αεροπλάνο είναι πια σε επίπεδο λεωφορείου. Πηγαίνεις, έρχεσαι. Ναι, ναι, αν ναι, το ναι, καλοσκεφτείς, είσαι και με πολλούς μέσα, δηλαδή δεν είναι ιδιωτικό. Όχι, οπότε, ναι. Όντως, εμείς το είχαμε κάνει μεγάλο. Έλεγαμε, φοβάμαι τα αεροπλάνα. Βέβαια. Από ένα σημείο και μετά. Λέγαμε, θες ένα εκατομμύριο για να πας στην Αμερική, ας πούμε. Ακριβώς, να πας από ένα σημείο και μετά, κάπως το. Όχι το απομυθοποιήσαμε, γι' αυτό έρχεται η Sky Express και το μυθοποιεί ξανά, αλλά σε επίπεδο προσφοράς, υπηρεσιών και επίπεδου. Ναι. Ποιότητας, τέλος πάντων. Από εκεί και πέρα, η μετάβαση που είναι μέρος του ταξιδιού έχει γίνει πολύ προσιτή και πολύ συνηθισμένη. Ναι, και στο μυαλό μας. Ή λες, ας πούμε, θα μπω να κλείσω από τώρα εισιτήρια για του χρόνου. Τι, 30 ευρώ. Πήγαινε. Ναι, 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 ναι. Έχουμε και αυτές τις δυνατότητες. Βγάζουν και πάρα πολλές προσφορές πια οι εταιρείες. Και ακούστε με, επειδή το ξέρω καλά, πριν φύγετε. Ναι. Την προηγούμενη μέχρι και την προηγούμενη μέρα μπορεί να σας πιάσει αυτό το. Όπως γίνεται με το γάμο. Λέγεται cold feet, τα παγωμένα πόδια. Δηλαδή, λίγο πριν φύγεις, ψιλοξενερώνεις. Λες, πού να τρέχω τώρα, ας καθόμουν σπίτι. Όχι. Είναι. Σε όλους μας συμβαίνει. Να, αυτό κάνουμε στους μαύρους. Λέτε, βλέπετε. Λέμε τους φόβους, λέμε τις σκέψεις μας, λέμε πράγματα τα οποία πολλές φορές για να μην μας πούνε μίζερους, γκρινιάρδες, αποφεύγουμε να τα ομολογήσουμε. Αλλά τώρα που σας το λέω και το αναγνωρίζετε, και εσείς να μην το φοβάστε που το νιώθετε. Μία μέρα πριν, λοιπόν, εγώ τουλάχιστον, μου έρχεται ένα. Πού πάω τώρα από αυτό. Ποτέ δεν το έχω μετανιώσει. Κανένα ταξίδι. Το ταξίδι σου αλλάζει λίγο την προοπτική που βλέπεις τη ζωή ολόκληρη. Τη βλέπεις απ' έξω. Οπότε συνειδητοποιείς ότι ό,τι σε έκανε να αγχωθείς. Είναι προσπελάσιμο. Ακόμη και αν δεις κάτι που δεν σου άρεσε τελικά, είναι και αυτό μέσα στα κέρδη, στα ωφέλη ενός ταξιδιού που έχεις κάνει. Λες, πήγα, ας πούμε, στην Ισπανία, α, δεν μ' άρεσε. Και πιστέψτε με, η μετάβαση, το αεροπορικό, είναι μέρος του ταξιδιού. Ακόμη και στο αεροδρόμιο αλλάζει ο αέρας σου. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, αυτό ακριβώς που σας. Δεν μας έχεις δει πως ετοιμαζόμασταν, είναι να πάμε κανένα αεροδρόμιο. είστε γραφικές. Λοιπόν, μάπες, ακούστε τώρα. Αυτό ακριβώς που σας περιέγραψα είναι το Mappe Show. Είμαστε στο My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου, διαλέξτε ό,τι τραγουδάρα θέλετε. Με όποιο τραγούδι έχετε ξυπνήσει, έτσι το έχετε στο στόμα σας και θέλετε να τα ακούσετε. Καλημέρα στους οδοκαθαρίστριες, να πούμε. Καλημέρα στα Γιάννενα. Καλημέρα στα Γιάννενα που μας ακούνε, στα αδέρφια μας εκεί. Καλημέρα στην Κοζάνη, την Καστοριά, τη Λάρισα, την Κερκυράρα μας. Γεια σου, Λαρισάρα. Την Κερκυράρα μας επίσης. Καλημέρα στη Χανιά και στο Ηράκλειο, στη Χαλκίδα και στην Τρίπολη. Καλημέρα και στη Μεσσηνία που μας ακούνε. Καλημέρα στους ταρίφες μου, τους αγαπημένους, τους ναυτικούς και στους φαντάρους. Στα παιδιά που μας ακούνε από το κρεβάτι του πόνου. Καλημέρα σας. Σε όλους όσοι έχουν κάτι που τους αγχώνει σήμερα, να δείτε ότι όλα θα πάνε καλά. Πέρα από Πανσέλινο, εγώ νιώθω ότι είναι μια καλή μέρα. Θα νιώθεις εσύ αυτό. Θα ζοριστείτε πολύ. Θα ζοριστείτε πάρα πολύ. Κάτσε, γιατί θα ζοριστούμε και πολύ. Αλλά θα έχει καλή έκβαση στο τέλος. Σαν γένα ακούγεται αυτό που μας λέει ναι. Τώρα. Ναι. Έχει ανήφορο, ρε παιδί μου. Ναι. Δεν θα σας έρθει στρωτά. Τις πρωινές ώρες θα σπρώχνετε, θα βογκάτε, αλλά το βράδυ. Αλλά αυτό είναι το καλύτερο. Αυτό είναι το καλό σενάριο. Μη σας σπρώχνουνε. Μη σας βογγίξουνε. Αλλά θα σας σπρώξουν, και στο τέλος θα βγείτε κερδισμένοι. Θα αχ. Καλαμάτα, καλημέρα στην Καλαματάρα μου. Θα πείτε έφαγα να έδωσα. Έτσι.
Φάγαμε τώρα, δώσαμε και. Μεσίνη, καλημέρα στην Πύλο, στο Φιλιατρά, στην Κυπαρισία, το Μελιγαλά, τη Στούπα, την Καρδαμίλη, την Αρεόπολη, τη Δυτική Μάνη, τη Ζαχάρο και τα Κύθυρα. Και τώρα πρωί-πρωί, επειδή έχουν το προνόμιο και το λέω πιο αργά, θα σας πω ότι επειδή καταλαβαίνω ότι λίγει ένας χειμώνας, όσοι το μετράνε, μετράνε τις χρονιές με σεζόν, θέλετε λίγο να αποζημιώσετε τον εαυτό σας για ό,τι περάσατε. Mm. Και το ξέρω ότι δεν είναι και ευκαταφρόνητο. Ακούστε τι έχει κάνει το MyRadio 104,6 με τη Mastercard. Έχει συγκεντρώσει τα 40 καλύτερα εστιατόρια της Αθήνας, αυτά ρε παιδί μου που. Το fine dining που λέει και ο φίλος μου Βασίλης. Το εστιατόριο που αξίζει τον κόπο. Αξίζει τον κόπο και το έχει για μια ιδιαίτερη στιγμή. Αν έχετε επέτειο, αν έχετε γενέθλια ή οτιδήποτε. Ή αν, εν πάση περιπτώσει, θέλετε να αποζημιώσετε τον εαυτό σας. Είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία τώρα με αυτή την ενέργεια να πάτε σε εστιατόρια που λέγατε άστο να πάει στο διαλτόριο, είναι ακριβό αυτό έργα μότο. Όχι. Ακούστε τι έχουν κάνει. Έχουν επιλέξει τα 40 πιο hot εστιατόρια της Αθήνας που τα ακούς, που τα διαβάζεις, που τα βλέπεις και έχουν φτιάξει 40 ειδικά μενού με τα signature πιάτα, δηλαδή τα πιο βασικά πιάτα του μαγαζιού που πρέπει να τα δοκιμάσεις. Γευτεί, ναι. Με 40 ευρώ το άτομο, ταβάνι, τελεία. Αποκλειστικά για κατόχους Mastercard. Τσεκάρετε το, θα μπείτε στο www.pundo.pundo. Στον πρώτο παράγραφο. Το ξέρεις. Ναι, εκεί θα το δω. Aroundthetable.gr. Ακριβώς. Τι εντάξει, ωραία. Τα είπα και αυτό για. Α, ναι, μπράβο. Around, στην τελευταία γραμμή. Ναι, αυτό είπα. Στην πρώτη γραμμή. Παράγραφο, την τελευταία γραμμή. Ευχαριστώ. Aroundthetable.gr. Αυτά τα μπίφια δεν τα μπορώ. Ποια μπίφια, σωστά του το είπα. Ξέρε, μην το πει σωστά. Λοιπόν, καλημέρα σας. Εγώ τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι όπως ξυπνήσατε, ελάτε, πείτε το ή μην πείτε τίποτα. Αράξτε και στο τέλος θα καταλήξουμε να χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Θέμα ημέρας 698, 104, 104 και 6. Ήμουνα ο πρώτος που ή ο τελευταίος που, τι θέλετε. Ποιος ο τελευταίος. Ωραία. Ήμουν ο τελευταίος που. Συμπληρώστε τη φράση. Mm-hmm. Και πού ξέρεις ότι είσαι ο τελευταίος. Εσύ το μάθες μετά, το κατάλαβες. Το συνειδητοποίησες ή σου το πάνε. Οκ. Okay. Ρε παιδί μου, δεν μπορεί. Άκου να δεις. Δεν κατάλαβα. Όταν δίναμε στο Cambridge, είτε lower είτε proficiency, υπάρχουν συγκεκριμένα στην έκθεση, όταν δίναμε, υπάρχουν συγκεκριμένες ενότητες έκθεσης. Δηλαδή είναι 4 θέματα νομίζω, ή 5, που είναι συγκεκριμένα. Ένα γράμμα. Σου λέει, ναι, βέβαια, το θυμάμαι. 2 από τα 5 γράφεις. 2 από τα 5 θέματα. Ένα γράμμα λοιπόν. Ένα το narrative. Το narrative πώς ήταν, το storytelling δηλαδή, το οποίο έλεγε. Γράψτε μια ιστορία που να ξεκινάμε τη φράση. Okay. Mm. Δεν θα το ξαναέκανα ποτέ. Και αρχίζεις και γράφεις. Ή που να τελειώνει με τη φράση. Αυτό είναι το narrative. Σωστά. Το τρίτο ήταν. Είχε βιβλίο αν είχες διαβάσει. Το βιβλίο ήταν το τέταρτο. Το 4 ήταν λοιπόν. Το τρίτο ήταν τέτοιο. Λόγος. Speech. Όχι speech. Διάλογος. Αντιπαραβαλλόμενα επιχειρήματα. Α, ναι. Pros and cons και στο τέλος έβαζες ένα επιχείρημα. Ένα conclusion. Debate. Ένα debate, ας πούμε. Τέτοιο πράγμα. Σου έλεγε η γνώμη σου γι' αυτό. Και έλεγε τα υπέρ, τα κατά και στο τέλος το συμπέρασμα. Μπράβο, ναι. Και στο τέλος ήταν το βιβλίο. Πού πρέπει να το έχεις διαβάσει αυτό. Ναι, δεν το έλεγε κανείς. Θα δώσω βιβλίο, ναι. Εγώ που κολλάω σε αυτά. Πουθενά. Εσύ λοιπόν θα σου άφηλε και σε αυτό. Δεν θα το έπαιρνε. Θα σου πω για ποιο λόγο. Γιατί το narrative το δεύτερο, που σου λέω τώρα, σου λέω δηλαδή. Θέμα ημέρας. Τελευταίος τι έκανα. Ήμουν ο τελευταίος που. Αυτό είναι narrative. Δηλαδή, εσύ ανάπτυξε. Δεν μπορείς. Σκέφτηκε κάτι συγκεκριμένο. Ήμουν ο τελευταίος που. Και σου λέει, πού το ξέρεις ότι μετά δεν. Πού το ξέρεις ότι μετά δεν, ας πούμε. Κατάλαβες που το πήγε το μυαλό αυτό. Εγώ δεν θα πω σε αυτό το μυαλό. Γιατί εγώ βλέπετε ότι το μυαλό δικό μου αρχίζει και σέρνεται. Άμα κάτσω και κατέβω και όροφο. Όχι, μην κατέβεις όροφο, αλλά αν μπορείς, ρίξε μια καλημέρα στη Σπερχιάδα Λαμίας. Έτσι, μια φορά ρε παιδί μου, για το φίλο σου. Καλημέρα στη Λαμία, καλημέρα στη Σπερχιάδα, τι ωραίο μέρος. Και μας ακούνε και από το αεροδρόμιο Λευσίνα. Το Βικάκι. Καλημέρα, Βίκυ, καλημέρα ρε παιδιά. Καλημέρα στις τράπεζες, καλημέρα σε όλους τους επαγγελματίες. Ρε, μα πες, ξέρετε τι βλέπω τώρα. Θα το πω, εμείς δεν έχουμε πρόβλημα, δεν έχουμε ενοχές με τα νούμερα. Τα χαιρόμαστε και τα επιδιώκουμε γιατί δείχνουν το που. Το ότι αναγεννήθηκε το Μάπεσο τέλος πάντων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί όχι μόνο έχετε γίνει πολλοί, περισσότεροι, αλλά έχει ανοίξει η βεντάλια των κατηγοριών των ανθρώπων που μας ακούνε. Μας ακούτε όλες οι ηλικίες και όλοι οι άνθρωποι. Τα κουμπάς έχει ανοίξει ο Μάντιν. Και κάθεστε και 40 λεπτά ρε θηρία στις έρευνες και το λέτε. Δηλαδή, διπλό και τρίπλο ευχαριστούμε. Αυτό μάθαμε, ότι είναι λέει 40 λεπτά. Τι 40... Η μεγάλη έτσι είναι. Θυμάμαι κι εγώ όταν την έκανα πριν χρόνια, έλεγα Χριστέ μου, τι να του πω του αλουνού που θα με ρωτήσει, πόσο είναι περίπου, καθίστε 40 λεπτά να σας βάζω μουσικές ταυτί. Αχ, όπως περάσατε και ό,τι και αν κάνατε, καλημέρα σας. Έχουμε δηλώσει Κασελάκη, ο οποίος έχει μαγκέψει πολύ.
έχει ξεσαλώσει ή έχει ξεθαρέψει πολύ. Και είπε, ρε παιδί μου, ότι εγώ δεν τον παίρνω τηλέφωνο τον Ανδρουλάκη, δεν έχω τίποτα να κάνω. Αυτό έβριζε λίγο τον Τσίπρα. Τώρα ξαφνικά, γιατί έχει κάνει τον Τσίπρα σημαία. Τέλος πάντων, κάτι πολύ εύστοχο, όχι επειδή το είπε ο Μητσοτάκης δεξιά. Η ατάκα η εύστοχη, όπως και μια άλλη που είχα διαβάσει, ήταν ότι πια μιλάμε για κόμμα Κασελάκη, δεν μιλάμε για ΣΥΡΙΖΑ. Είναι άλλο τον Ανδρουλάκη. Ξεκάθαρα. Αλλά ότι ο Μητσοτάκης είπε ότι έχει έναν τρόπο απολυτικ lifestyle. Μάλιστα. Να βλέπει τα πράγματα. Mm-hmm. Δηλαδή, ανάλογα, ρε παιδί, η πολιτική έρχεται σε δεύτερη μοίρα και προέχει η εικόνα των πραγμάτων. Για να δούμε πού θα βγάλει αυτό. Είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί λίγο παραπέμπει σε Πέμπε Γκρίλο. Ιταλία. Δεν πήγε καλά αυτό. Που ουσιαστικά στην αρχή πήγε. Ναι, δεν κατέληξε καλά. Φιάσκο μετά. Ναι. Στηρίχθηκε όμως στην ανάγκη του κόσμου για το διαφορετικό. Βέβαια. Και σου λέει ότι ό,τι είναι τώρα. Ναι, αρκεί να μην είναι η προηγούμενη. Ναι. Τέλος πάντων, αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι αυτό που συνέβη στη Χαλκίδα. Συγγνώμη, δεν έχουμε και τα παπούτσια, τα καινούργια. Πού φεύγεις από Νέα Δημοκρατία? Σωστά, έχουμε παπούτσια νουδού. Να ήταν η ζήλια ψώρα, έχω να πω. Ξέρετε, εγώ δεν κράζω σε αυτά, αλλά τα παπούτσια Πασόκ βγήκαν από την κοινωνία. Αυτά τώρα βγήκαν από ένα γραφείο δημοσίων σχέσεων. Σωστό, το είπε. Όμως το δίνω στο Μητσοτάκη, το είπε. Λέει, τα είχαμε ζηλέψει τα Πασόκ. Ναι. Βέβαια τα είχαν ζηλέψει. Όχι, οι άλλοι είχαν κάνει. Είχαν κάνει θέμα οι Πασοκτζίδες γιατί έγραφε μέσα μαζί τα φάγαμε, αν θυμάσαι. Α, ναι. Ναι, μέσα στην γλώσσα. Παπούτσι, το... ναι. τέλειο. Ενώ αυτό είναι custom made, το έχουν ζητήσει από το γραφείο τύπου και λέει μέσα ντολμαδάκια. Έλα, τέλειο! Πού το λέει, ρε. Τι τέλειο, ρε. Αυτό τέλειο, παιδιά. Πόσο δεξιά είσαι. Ναι, μωρή, και εσύ, ούτε εγώ. Άθλιο. Πού μπορώ να πάω να τα πάρω. Άθλιο. Ξέρεις εσύ στην τοπική εκάλυση. Δηλαδή θα σ' άρεσε ένα στο παπούτσι να παστίτσιο. Αφού δεν το τροσκάνε. Καν το πιστεύει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Μέσα λοιπόν στον πάτο λέει ντολμαδάκια και τα άλλα στη γλώσσα εδώ πάνω, όπως είναι τα ντάγκ κλασικά, όταν τα γυρίζει για να δει το μέγεθος, έλεγε μαζί τα φάγαμε, μαζί τα φάγαμε, μαζί τα φάγαμε. Ωραία, δεν έχουν καθόλου χιούμορ αυτό το Πασόκ πια. Ναι. Καθόλου χιούμορ. Σιγά τώρα. Αυτό έγινε παλιά. Τώρα γίνεται δημοκρατία με ντολμαδάκια. Άρα δεν έχουν καμία πρωτοτυπία στην Δημοκρατία, άμα το πα έτσι. Όχι, έχουν χιούμορ με τα ντολμαδάκια. Έχουν πολύ χιούμορ. Ναι, λοιπόν, χιούμορ στο να αντιγράφουν του άλλου. Σε κάθε περίπτωση πάω στη Χαλκίδα. Όπου εκεί στην εφορία πιάστηκαν σίγουρα οι επικεφαλείς. Σίγουρα οι επικεφαλείς και νομίζω και άλλοι δύο συνεργάτες. Ή ένα σίγουρα, ίσω και δύο. Μάλιστα. Να λαδώνονται. Ωραία. 10 χιλιαρικάκια. Συγγνώμη, όμορφα και ωραία. Ήταν η ταρήφα 10 χιλιάρικα ή τόσα είχαν μαζέψει? Ο συγκεκριμένος κύριος μπαίνει μέσα με το φάκελο. Είχε περικυκλώσει το Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας στην ΔΟΕ. Πεθαίνω γι' αυτά. Ναι, ΔΟΗ, τη ΔΟΗ. Και βγήκε, είχε δώσει τα 10 χιλιάρικα. Πηγαίνουν, ψάχνουν το γραφείο, βρίσκουν τα 10 χιλιάρικα για μια χαρά. Ωραία νοικοκυρέικα, παστρικά. Μιλάμε για πολλά λεφτά όμως ότι είχαν. Πολλά, πολλά. Αυτό είχε δώσει άλλα 10. Αυτά ήταν τα δεύτερα 10 που έδινε. Φαντάζομαι ο ίδιος είχε δώσει άλλα 10. Άλλα 10. Φαντάζομαι πόσα χρόνια γινόταν τώρα. Κάτι μου λες, Βασιλική. Πόπο. Όχι, τι έγινε και την πλάση. Τι έραψε κι άλλο φόρεμα. Η Κέιτ Μπλάνσετ. Α, πολύ ωραία. Ανήκω στη μεσαία τάξη, είπε. Ναι. Και με 95 εκατομμύρια, και λένε, με 95 εκατομμύρια δολάρια είσαι στη μεσαία τάξη. Mm. Πού ζει η Κέιτ Μπλάνσετ? Στην Αμερική. Mm. Μπορεί να είναι λίγα. Mm. Ναι, για Αμερική μπορεί να είναι λίγα. Μπορεί να μην βγαίνει. Εντάξει, ρε παιδιά. Παιδιά τη τετρώει εφορία. Τι Κέιτ. Συνέτεργη να μην διαφορεί. 95 εκατομμύρια δολάρια, ρε παιδιά. Μεσαία τάξη. Δηλαδή εμείς και η Κέιτ ίδια τάξη. Δεν χάσαμε τίποτα. Γιατί ποιος οπότε είσαι μεσαία? Είμαστε μεσαία, νομίζεις? Μεσαία. Καλά, εσύ είσαι. Αυτός δεν είναι. Εγώ μεσαία τάξη. Γιατί συγγνώμη, εσύ πιστεύεις ότι έχεις ίδια οικονομική επιφάνεια με τον Βασίλη? Γιατί θα τρελαθούμε τελείως εδώ πέρα. Ο καθένας ό,τι δηλώσει είναι σε αυτή τη χώρα. Όχι, δεν εντάξει, έχουμε την είπα, ίδια. Βάλει, είπα. Λοιπόν, γιατί ο Βασίλης δεν έχει και ένα μισή γυμναστήριο στο όνομα του. Έχω μόνο τα χωράφια στο χωριό. Λίγα τα έχεις τα χωράφια. Πάει άλλη, η άλλη εποχή έπαθε Kate Blanchett. Η άλλη έχει επιχείρηση καφετέρια. Μόνο εγώ εδώ πέρα δεν έχω στον ηλιομήρα. Αχ, τον κακομύρι. Καλά. Κάνε παρέα με την Kate Blanchett. Λοιπόν, σήμερα είναι 23 του μηνού πάντως. Φάει και ο Μάιος. Μαλωμένοι, μονιασμένοι, θα τον βγάλουμε και αυτό το μήνα. Δεν βγαίνει ο άτιμος, παιδιά. Διεθνής ημέρα για τον τερματισμό του μεύτικου συριγγίου. Τι είναι αυτό, Ιωάννα? Είναι, το έχουμε πει και άλλη φορά. Ωραία. Έγινε. Δεν το θυμάστε. Ας το αφήσουμε κάπου εδώ. Όχι, παιδιά, ξέρω. Παιδιά, αυτή που δεν ακούγεται, σας λέω. Ξέρω γιατί είχε η αδερφή. Καλύτερα, αν δεν ξέρεις, να μην το πεις. Από το να το πεις μισό. Εντάξει. Ας να το διαβάσουμε, να το πούμε καλά. Να το διαβάσουμε. Γιατί από ό,τι κατάλαβα, το ξέρεις μέχρι ένα σημείο. Ναι, όχι ακριβώς, αλλά ναι. Αναπτύσσεται λοιπόν ένα μαευτικό συρρίγγιο όταν διακόπτεται η παροχή αίματος στους ιστούς του κόλπου και των κύστεων κατά τη διάρκεια παρατεταμένου παρεμποδισμένου τοκετού.
Είναι μια εντός εισαγωγικών άμυνα του οργανισμού, η οποία όμως προκύπτει. Οι ιστοί πεθαίνουν, σχηματίζεται μια τρύπα από την οποία πορεύουν κλπ. Μάλιστα. Η μέρα της Πανσελίνου του Μαΐου ή του Βούδα. Α, να τα. Μπούντας. Ο Μπούντας είναι. Και η Παγκόσμια ημέρα Χελώνας. Γιατί ειδικά μου χελώνα. Μου κάνει πολύ ταιριαστό, παιδιά. Πανσέλινος, Χελώνα και Μπούντα. Κάτι μου κάνει όλο αυτό μαζί. Ξέρεις γιατί? Είναι όλα ενοχελικά αυτά. Α, για πες. Είναι τα ζώα μου αργά που λέμε, ρε παιδί μου. Α, γιορτάζει η Καρία δηλαδή σήμερα. Σωστά. Δηλαδή η Χελώνα. Χαλαρή την πιάνει. Τα ζώα μου αργά. Ο Βούδας σε μια θέση τον έχουμε δει με τα πόδια ανοιχτά. Δεν έχω κάνει και κάτι άλλο. Τα πόδια ανοιχτά είναι ο Βούδας. Ο Κλαδόν είναι. Ο Κλαδόν, ναι, αυτό. Πιστεύουν στο βουδισμό. Και εγώ. Παιδιά, εγώ είμαι πολύ υπέρ του βουδισμού. Εσύ. Ναι, πολύ. Δεν το έχει καταλάβει. Είναι θρησκεία, δεν είναι. Δεν το έχει πιάσει. Αν τον πα. Ναι, δεν είναι βιγκανισμό τύπου να πει καλά κάνουνε. Για αυτό εννοούσα ότι έχω διαβάσει κάποια πράγματα και με βρίσκει σύμφωνη. Δηλαδή, σκεφτόμουν κάποια στιγμή να το γυρίσω. Είναι ευτυχισμένη που είσαι. Σκεφτόταν να το γυρίσει. Σκεφτόμουν να το γυρίσω. Έγινε. Εγώ βάλει στο σπίτι μου ένα. Στο σώμα και σκεφτικά είσαι μπάι δηλαδή. Κρυφά μας μίλησε με μάτια αναμένα με λογιανή ημέρα. Κατάργησα για σένα σταθμούς και σύνορα. Τι να πεις, τι να πεις. Λοιπόν, μάπες, σαν σήμερα ο Μωάδ Μεθοδεύτερος προτείνει στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Ποιος ήταν Ιωάννο ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος? Ας πούμε αυτός ήταν ο τελευταίος που που είναι το θέμα ημέρας τώρα. Ήμουν ο τελευταίος που. Αυτός θα έλεγε ήμουν ο τελευταίος τι. Αχ. Τι. Κερατάς. Της κάνει το στέμα ο Βασίλης. Αυτό δεν ήταν. Και η Ιωάννα μας βλέπει κέρατα. Αυτό δεν ήταν στέμα. Αυτό ήταν κέρατα. Ότι κάποιος τον κεράτα. Ωραία, ο τελευταίος κερατάς ήταν ο Παλαιολόγος. Ο τελευταίος αυτοκράτορας. Πιανού. Της ταινίας, του Βυζαντίου. Το οποίο έχουμε πει πού είναι, ποια πόλη είναι στο Βυζάντιο, στην περιοχή του Βυζαντίου. Έλα, αυτό ξέρεις. Κωνσταντινούπολη. Βέβαια. Λοιπόν. Αφού έχεις πάει και στο Γιουσορούμ Παζάρ. Παιδάκια, γι' αυτό πρέπει να διαβάζετε. Πρέπει να διαβάζετε. Είδα, το λέω στα παιδιά τώρα που μας ακούνε με τους γονείς μου. Άκου, εσύ, μη γίνεις έτσι. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Και καλημέρα και στα παιδιά που διαβάζουν για τις Πανελλήνιες. Να είστε καλά, αδέρφια μας. Λοιπόν, 1875 ιδρύεται το S5, Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Γερμανίας. Α, το άλλο θέμα της ημέρας χθες ήταν ότι ο Ρίσι Σούνακ προκήρυξε ξαφνικά εκλογές 4 Ιουλίου στη Βρετανία. Γιατί θέλει να ισχυροποιήσει τη θέση του και να πει: αν σας άρεσε ό,τι έκανα, αφήστε με να το τελειώσω. Τώρα να είναι το timing το καλό σου, λέει για μένα. Πόσο καιρό είναι αυτός τώρα στην εξουσία πάνω? Πεθάνε 1,5-2 χρόνια. Πολύ λίγο. Ούτε δύο, κάπως έτσι. Καλά είναι αυτά. Μου τη δίνει, παιδιά. Ωραία, η φωνή και άμα του δεν τον θέλουν, τι θα γίνει? Θα βγει ο άλλος. Το θέμα είναι ποιος άλλος. Γιατί δεν θυμάσαι τι είδαν και πάθανε μέχρι να βγάλουν πρωθυπουργό στην Αγγλία. Κατάλαβες. Ο Μπόρις Τζόνσον. Αυτό σημαίνει σωστό timing εκλογών. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή πες ότι μια μεγάλη μερίδα του κόσμου είναι δυσαρεστημένη. Αν δεν έχεις άλλον, προτιμάς τουλάχιστον μια σταθερότητα εντός εκτός εισαγωγικών. Έτσι το έπαιξε ο Σιμίτης, αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή, εκεί που έβλεπε ότι φεύγει το πράγμα, λέει τώρα ή τώρα ή ποτέ. Ακριβώς. Και έτσι ξανά πήρε τις εκλογές. Ξέρετε, ο Σιμίτης δεν έχει χάσει ποτέ εκλογές. Κάποια στιγμή απλά έφυγε. Αλλά ό,τι έβαλε, το πήρε. Δεν σας το γεμίζει το μάτι, παραδεχτείτε το. Μας το γεμίζει, μας το γεμίζει. Αλλά και στην Αγγλία που δεν βρίσκουν άλλο να θέλει την εξουσία. Πώς και θα το μυρίστηκε πιο πριν ο Κασελάκης να πάει εκεί? Παιδί μου, μπράβο. Σωστό. Ναι. Να μυρίσει το κενό. Εκεί μιλάμε, θα κούμπωνε πάρα πολύ ωραία, πιστεύω. Και θα πήγαινε στους εργατικούς που έχουν να πάρουν εξουσία από τον. Από ποτέ. Όχι, ο τέτοιος δεν ήταν. Ο Τόνι Μπλερ δεν ήταν εργατικός. Πάντως τελικά δεν ήταν. Ναι, δεν ήταν. Να σας πω τι έχω πάθει με τον κύριο Κασελάκη τώρα, καινούριο, δικό μου. Εκεί καινούριο. Εκεί να το πούμε και στους μάπες, το ξέρουν. Δεν πάει να βρεθεί σε καμία συζήτηση. Εκεί δεν υπάρχει αριστερά. Είναι δεξιή και λίγο πιο δεξιή. Δηλαδή και η εργατική δεν είναι αριστερή ουσιαστικά. Αυτό. Όποτε βλέπω τον κύριο Κασελάκη με το λευκό πουκάμισο σε αυτά τα δεκάλεπτα κομμάτων που μιλάνε, νομίζω ότι είναι AI. Μου έχει κολλήσει. Μπορεί και να είναι. Παιδιά, ναι, γιατί εικονικά. Μοιάζει το στόμα του, ναι. Στην εικόνα εννοώ, ναι. να έχει δικό του μυαλό. Ναι. Το στόμα του, ότι κινείται ξεχωριστά από το κεφάλι. Ναι. Μου θυμίζει, ρε παιδί μου, κάτι ταινίες που είναι μια τεχνητή νοημοσύνη και τις δίνουν μορφή και πρέπει να είναι μια basic commercial, ωραία μορφή ανθρώπου. Αυτό.
Τέλος πάντων. Και λέω τώρα θα κάνει ένα χράκ και θα έχουν τα καλώδια. Χράκ και μπράβο. Πάντως το πρωινό, τρίτη συνέντευξη ο Λιάγκας από τον Κασελάκη. Θα πάει σπίτι είπε τώρα. Σπέτσες, ναι. Μάλιστα. Α, στις σπέτσες θα με πάει. Με τρατσαντίζεται που τον λέει Μεσαροπούλου γραφειοτύπου. Ποιος άλλος έχει πάρει τρεις φορές συνέντευξη από τον ίδιο πολιτικό. Και όταν είσαι πολιτικό δεν σημαίνει ότι έχει μια σχέση παραπάνω και ό,τι λες είσαι σε ανοιχτή επικοινωνία με εκείνον. Αυτό όμως δεν θέλουν όλοι πάνω κάτω. Από έναν όχι, από πολλούς. Ο Χατζηνικολάου δηλαδή θα ήθελε να στιγματιστεί δεν και θέλει να είναι με έναν πολιτικό μόνο. Από πολλούς, όχι. Να παίρνει μόνο από έναν πολιτικό. Όχι συζήτηση από έναν. Α, γι' αυτό α πούμε κατηγορείται ότι τρεις back to back από ναι τον ίδιο. Βέβαια. Που σημαίνει ότι είναι στο κινητό σε ανοιχτή ακρόαση. Ωραία, να πάει και στην Κρήτη να φάει ντολμά. Δεν πάει. Γιατί δεν θα ήθελε, νομίζεις. Μήπως το κάνει. Μήπως το κάνει συνέχεια με τον Κασελάκη για να του ξύσει του άλλου και να του να κάνει. Βέβαια. Αυτό. Λοιπόν, παιδιά, σα σήμερα το 1941 είναι πολύ σημαντικό γιατί όταν εμείς οι υπόλοιποι της Ελλάδας λακίσαμε, στην Κρήτη είχαν ορθώσει ανάστημα απέναντι στους Γερμανούς. Το 1941, λοιπόν, καθώς η μάχη της Κρήτης συνεχίζεται, ο βασιλιάς Γεώργιος ο Δεύτερος και η ελληνική κυβέρνηση την κάνουν για Αίγυπτο. Όχι για να, για να το σκάσουν, αλλά για να κυβερνήσουν από εκεί που δεν ήταν υποκατοχή. Σε κάθε περίπτωση. 5-6 νοματέοι φύγαν, ο λαός εδώ ήταν δηλαδή. Καλά, ο λαός παντεδομένοι. Αλλά οι κριτικοί συνέχισαν να πολεμούν, να τα λέμε αυτά. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Ζορζ Σαρή, Ελληνίδα ηθοποιός από τους σπουδαιότερους συγγραφείς παιδικών βιβλίων στη χώρα μας. Και σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Ερίκος Ήψεν, Ιωάννα, που είσαι και του θεάτρου, νορβηγός θεατρικός συγγραφέας. Μωρέ, λοιπόν, πες μας δύο στιχάκια. Έλα, Ιωάννα μου. Καλή, τι είναι ο Ήψεν να αρχίσω εγώ να λέω τώρα δύο στιχάκια. Ο Ήψεν. Ο Ήψεν. Τι είναι. Ο Ήψεν. Κάμε μπίτι είναι αυτό, έτσι. Καρκινική φροντιστήριο. Τι φροντιστήριο, καλά κι εσύ. Το έχει χάσει το φιλερ κοπέλα, δεν μπορεί τώρα να το βάλει. Άρα το βρήκε. Για μάθημα. Α, εδώ τώρα έτσι πως θα κάνει. Κάτσε, πάρε τον καφέ τουλάχιστον. Γεια. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Είχαμε πει λοιπόν τι σημαίνει καρκινικός τρόπος γραφής, βάδισης. Δίνουμε και, δίνουμε και πανελλαδικές τώρα. Τι είναι λοιπόν ο καρκινικός. Μην μας ταλαιπωρείτε με τα γενική. Είναι λοιπόν όταν η καρκινική γραφή, ο, ο καρκινικός τρόπος να προχωράς, να περπατάς. Ποιος είναι αυτός. Είναι κίνησης, όταν... καρκινικός τρόπος κίνησης. Όταν ξεκινάς από το τέλος στην αρχή. Στο πλάι. Κοντά είσαι. Είναι όταν... αυτό που λέμε σήμερα στην καθομιλουμένη διπλής. Ακριβώς. Μπορείς να πας και από τη μία, μπορείς να πας και την άλλη. Α, καρκίνος... είναι αυτά που διαβάζονται και από τη μία και από την άλλη. Τι είναι ο καρκίνος. Γιατί γελάει. Ναι, όχι με το συμπέρασμα. Η ανάγνωση πάει και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Τι είναι ο καρκίνος. Ποιο ζώο είναι ο καρκίνος. Το καβούρι. Το καβούρι. Το καβούρι βλέπετε πάει και αριστερά, πάει και δεξιά. Πάει και δεξιά. Πάρα πολύ ωραία. Πλάι πάντα, ε. Πώς. Στο πλάι. Τι είναι, ναι. Αριστερά και δεξιά. Στο πλάι πάει. Ναι. Δεν πάει μπροστά. Δεν πάει δεξιά μπροστά. Εννοώ ότι πάντα περπατάει στο πλάι, ρε παιδιά. Δεν πάει με τη μούρη, πάει με, το, με, τον, πώς, με τον αγώνα. Αφού λέμε κινείται αριστερά, δεξιά. Αριστερά. Α, δεν πάει προς πίσω. Α, τι πάσαμε. Το αριστερά δεξιά δεν έχει προς πίσω. Δηλαδή το καβούρι δεν πάει προς πίσω. Κάνει κύκλωμα θέλει κάτι, καταλαβαίνεις. Ναι, πώς πάει, ας πούμε. Έχεις δει ποτέ καβούρι να πηγαίνει μπροστά. Κατάλαβες τώρα. Ας συνεχίσουμε λίγο. Σαν ζεντελές. Έλα, θα συνεχίσουμε να δω. Πού θα πάει αυτή η κουβέντα. Η γαριδούλα, η καραβιδούλα πάει και μπρος πίσω. Ναι, η κολοχτύπα, σαφώς πάει μπρος πίσω. Τώρα θυμήθηκα το γεύμα που λέγαμε του Κασελάκη, λέει με μπλε καβούρι, φίλε. Μπλε καβούρι. Η Μπεκατόρου τι έκανε εκεί. Συγγνώμη, αυτό το παρεάκι. Ο Ασημακόπουλος ήταν αυτός που έχει το ταξιδιωτικό γραφείο, ο Μάνεσης. Ναι. Ήταν αυτός. Μάνεσης λέγεται. Όχι Μάνεσης. Ξέρεις ποιος λέω. Ένας που είχε το. Που είναι με τον Έζο συνέχεια με κάτι αμαξάρες. Πώς τον λένε αυτόν. Τέλος πάντων. Ωραία. Ήταν αυτός, ήταν η Μπεκατόρου. Ήταν ο Ασημακόπουλος. Ναι. Ήταν ο Σπυροτόπουλος. Αυτός το πάρθει στο δείπνο. Το δείπνο, ναι. Αλλά είσαι παιδιά, άμα τους έβλεπες, ήταν σαν ποντιακό ανέκδοτο. Γιατί? Ένας Ιταλός, ένας Εστόνης. Ένα μεταξύ του εννοεί. Τελείως άσχετη. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Πάμε, συνεχίζουμε. Λοιπόν, ναι, το καλύτερο. Το, πείτε μας μερικά ονόματα που μπορούν να. Που, έχουν, που υπάγονται στην καρκινική γραφή. Άννα. Μπράβο. Mm. Άννα. Πες Βασιλάκη. Δεν μου έρχεται άλλο έτσι που να είμαστε. Σάββας. Βέβαια, Σάββας. Α, Σάββας, ναι. Πάλι έτσι. Εξή. Με δύο βου και δύο αυτά. Λοιπόν. Και η μαμά. Φράση. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι αυτά. Δεν είναι, όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Και μαμά, φράση... να και τέτοια δεν βγαίνει. Ναι, η φράση που έχουμε πει ότι ήταν στην Ακαδημία του Πλάτωνα και τώρα βρίσκεται στην Αγία Σοφιά. Mm-hmm.
στην αυλή της Αγίας Σοφιάς υπάρχει ένα μικρό συντριβάνι και μια πηγή. Ναι, ναι. Ένα, ναι, μια fountain, πηγή νερού. Fountain, ναι. Εκεί λοιπόν γράφει περιμετρικά με καρκινική γραφή. Τι γράφει? Μην το πιέτε λουστείτε. Όχι. Κάτι που λέει πλύνε. Τι να πλύνεις? Αχ, αυτό το νύψον το... Νύψον. Το έχουν στείλει τώρα, δεν θέλω να κλέβω. Ναι. Πλύνε στείλει, τις αμαρτίες σου, όχι μόνο το πρόσωπό σου. Mm. Για πείτε το. Νύψον. Αμαρτήματα. Ανομήματα. Ανομήματα. Μη μόνον. Μη μόναν είναι, αλλά εντάξει. Μη μόνον νύψον. Μη μόναν. Μη μόναν νύψον. Όχι ακόμη. Νύψον. Ρε χαζί. Κάντε το ανάποδο τον νύψον να το βρείτε. Νύψον ανομήματα. Αφού διαβάζετε και ανάποδα. Νύψον ανομήματα. Μη μόνα. Μη μόνα νύψον ανομήματα. Αφού διαβάζετε και από την άλλη. Ρε. Μη μόνα νύψον. Μη μόνα νόψιν. Αφού διαβάζετε και ανάποδα. Νύψον ανομήματα. Μη μόναν. Και άμα δεν ξέρει την τελευταία φράση. Αφού δεν ξέρει την τελευταία φράση, πήγαινε στην πρώτη σου και πες την ανάποδα. Άμα το είχαμε γραμμένο, θα το βγάζαμε. Ναι, μωρέ, πού να το κάνω τώρα από το μυαλό μου. Γιατί δύσκολο είναι. Άμα το βλέπω γραμμένο, μπορώ να το κάνω. Το μόνο λογικό πλάσμα σε αυτόν τον πλανήτη σου λέει είναι ο άνθρωπος. Τα ζώα δεν έχουν λογική. Α. Με πει ζώο, ε. Όχι. Τι. Αυτό σημαίνει αυτό που γράφει, όχι. Αχ. Λοιπόν. Νομίζω με είπε ζώο. Αν απογοητευτήκατε με αυτό που μ' ακούτε, πού να δείτε τι ακολουθεί. Καλημέρα. Δεν το κλείνουμε αυτό τώρα να αλλάξουμε στυλάκι, να βάλουμε λίγο τα λάρα. Πρώτα, μεγάλη άστο. Τα λάρα στο σπίτι μας δεν βάζουμε. Θέλει να τα πει όλα, μωρέ, για μας την έχει σπάσει. Αν είναι μάγκα, σας τραγουδήσει και heavy metal. Το μάπικο τραγούδι της ημέρας. Να πούμε καλημέρα στο ξενοφόντο το Σκιτζή. Να πούμε καλημέρα στον αδερφό μας τον Γιάννη τον Βαπτιστή από το Ινοπείο εκεί στην Τίνο. Ερχόμαστε, Γιάννη, ερχόμαστε. Λέει, αδερφέ μου, λέει, εγώ και εσύ το βγάζουμε το μεροκάματο με πολύ κόπο. Παλεύουμε, παλεύουμε κάθε μέρα για το μεροκάματο. Γεια σου, ξενοφόντα, να σε καλά. Το τραγούδι αυτό σηματοδοτεί κάθε χρόνο το καλοκαίρι μας από τη Σοφία Αρβανίτη φυσικά. Αλλά να ξέρετε ότι μιλάει για χωρισμό. Τα βρήκαν στις διακοπές, ήταν τέλειο ζευγάρι. Αλλά όταν επέστρεψαν στην πόλη. Μας αρέσει πάρα πολύ Νίκος Κουρκούλης τόσο δειλινά στον My Radio 104,6. Ένα τέταρτο πριν το ρολόι μας να δείξει 8. Μάπε σοου αυτό που ακούτε, χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Σε λίγο θα δώσουμε και το λόγο στους ακροατές μας που έχουν στείλει τα πρώτα τους μηνύματα στο Viber. Να σας πω ότι στην παρέα μας έχουμε Tommy G και Sun Protection Powder. Είναι αυτή η αγαπημένη πούδρα, το αγαπημένο προϊόν που έχει δείκτη προστασίας 15. Ομοιομορφία προσφέρει, λάμψη προσφέρει. Ηλιοκαμένη εμφάνιση στην επιδερμίδα προσφέρει, ενώ παράλληλα την προστατεύει και την περιποιείται. Σε δύο αποχρώσεις θα το βρείτε. Σαν κίστετς για ελαφρή ακάλυψη και σαν μπροζέ για ηλιοκαμένο look. Είναι, ρε παιδί μου, ξέρεις, αυτά τα μικροπράγματα, τραγούδια, στιγμές, μια εικόνα που λες ήρθε το καλοκαίρι. Ναι. Εγώ σήμερα με το που ήρθα εδώ και είδα κάτω τον ανεμιστήρα στα παιδιά που έχουν στην είσοδο, λέω τελειώσαμε, βγήκαν οι ανεμιστήρες, ήρθε το καλοκαίρι official. Official, και μάλιστα διάβαζα εχθές ότι θα είναι ένα από τα πιο ζεστά καλοκαίρια το συγκεκριμένο. Λογικό είναι, αφού όλο το χειμώνα αγκαγκαδιάσαμε. Ναι, θα έχουμε λέει, πολύ ψηλές θερμοκρασίες, οπότε ετοιμαστείτε. Τώρα η επόμενη καλοκαιρινή εικόνα που θα δώσει το σύνθημα είναι κύριος στο μπαλκόνι με φανελάκι ρήμα. Και σόβρακο. Α, έχετε και τέτοιου στην περιοχή. Πρέπει να πάρω τα φανελάκια, εμένα με έχουν δουλέψει πάρα πολύ και θέλω να πάρω μαύρο τώρα. Καταπληκτικά είναι αυτά. Ναι, ναι, ήταν ναι. Πάλι στη μόδα. Κάποια στιγμή τα θεωρούσαμε πολύ μπανάλ. Εξαρτάται ποιος τα φοράει. Εξαρτάται ποιος τα φοράει ή τι είναι. Όχι, εξαρτάται ποιος τα φοράει. Α. Ναι, ναι, ναι. Συγκεκριμένα ναι. Είναι. Τι να είναι, πρέπει να είναι μάρκα. Όχι, νόμιζα. Ένα τυραντάκι, ένα λευκό φανελάκι με τυραντάκι. Έχει, ρε παιδί μου, τώρα ξέρεις από αυτά ό,τι θες βρίσκεις. Δηλαδή και το χιλιάρικο, άμα θες, έχει, εννοείται. Χιλιάρικο φανελάκι, τυραντά. Χιλιάρικο φανελάκι, πανελάκι. Ρε παιδιά, 8 κατοστάρια κάνει πράντα με το τριγωνάκι. Έλατε. Μπροστά. Ένα τριγωνάκι έχει μπροστά. Έλατε. Το Yves Saint Laurent ένα σκιντηματάκι, μια τσιτσίτσα, δεν είναι τίποτα να πει. Να πω καλημέρα στην Ευαγγελίτα Αναστοπούλου, καλημέρα κορίτσι μου από την Εθνική Τράπεζα, έρχομαι μετά. Κρατήστε μου λίγο, θέλω ραντεβού για τη θηρίδα. Θέλω να τη θηρίδα. Τη θηρίδα. Εσύ πας και τα βλέπεις αυτά που έχεις τη θηρίδα και το κλείνεις ή παίρνεις κάτι, ας πούμε. Το πιάσες. Πας και τα βλέπεις, ε. Αφήνω κάτι εκεί.
Για το καλοκαίρι και το ξαναπέρνω το χειμώνα. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχω εκεί κάποια πράγματα. Το τυχερό λαγοπόδαρο. Όχι, μόνο το. Σταμάτα και εσύ, Χριστιανέ, στο ραδιόφωνο είμαστε. Τι αφήνει. Μην λε μόνο τώρα τι αφήνει και που αφήνει. Καλά, δεν είναι τίποτα. Ένα πράγμα έχω πολύτιμο και αυτό αφήνω εκεί. Αλλά έχει όντω κάτι. Έχω κάποια πράγματα τη μάνα μου μέσα και όντω τα βλέπω και τα μυρίζω και αυτά. Μια φορά το χρόνο. Τώρα. Εντάξει, ένιωσες μαλακισμένα. Φάτω τώρα. Γιατί θα ζήταγες κάτι να σου φέρει από τη θηρίδα αυτή. Λοιπόν, μάπες 6-9-8-104-104 και 6, συγγνώμη που έχουμε τώρα πολυλογήσει. Είναι η δική σας σειρά, αλλά επειδή, συγγνώμη τώρα που πάλι δύο συγγνώμες, που καταχρώμε τις ακροασίες σας, αλλά επειδή τώρα ανέφερε η κουμπάρα για τη ζέστα, λοιπόν, και ξέρω ότι έρχεται η φάση και η ανάγκη για air condition, έχω εδώ κάτι που σας ενδιαφέρει. The My Home Enter. Για τσεκάρετε το. Έχει σταθερές χρεώσεις, χωρίς εκπλήξεις πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά κτλ. Και τώρα με κάθε νέο συμβόλαιο σου με τη μία έχεις 50 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό. Και δωρεάν την υπηρεσία Green Pass για τους τρεις πρώτους μήνες. Για δες ρε Βασίλη τι είναι η Green Pass υπηρεσία. Για να τα τσεκάρω εγώ να τα βρω. Για να ξέρουμε τι λέμε. Λοιπόν, day.gr θα μπείτε και θα δείτε τον τρόπο να μην αγχώνεστε το καλοκαίρι, το οποίο όπως μάλλον φαίνεται και όπως μας προειδοποιούν θα είναι παρατεταμένο. Λες και δεν έχει ξεκινήσει ήδη. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα συνεχιστεί πολύ περισσότερο από όσο πιστεύουμε και με υψηλές θερμοκρασίες. Να μην αγχώνεστε τουλάχιστον γι' αυτό. Σας αφαιρούμε ένα άγχος μέσα από το ΔΕΗ My Home Enter. Τι είναι, ρε Βασίλη? Λοιπόν, το Green Pass είναι η πρόσθετη υπηρεσία από τη ΔΕΗ που σας εγγυάται πως όση ποσότητα ενέργειας καταναλώσετε στο σπίτι σας, τόση παράγεται και δεσμεύεται για εσάς από ανανεώσιμες πηγές. Πολύ καλό αυτό. Ωραίο. Συγγνώμη κιόλας, αργήσαμε σαν χώρα, αλλά πρέπει να μπούμε σε αυτά. Άρα, δυνατά λοιπόν, και οι πολίτες. Βλέπουν τι καταναλώνεις και αντίστοιχα αυτό το αποδίδουν στο περιβάλλον σε από ανανεώσιμες πηγές. Έτσι ακριβώς. Άρα να είσαι μέσα στη φάση να μην έχεις άγχος ότι. Άρα λες, εγώ αυτό που έκαψα δεν επιβάρυνα το περιβάλλον. Το πλήρωσα, το έχω οικονομικά και γίνεται ας πούμε και αυτό η ανακύκλωση ενέργειας από τη ΔΕΗ. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Λέω και για Vodafone επειδή έρχεται Σαββατοκυριακό. Vodafone TV λοιπόν, όλα στη διάθεσή σου. Via Play, Warner Brothers. Τι άλλο έχω? Έχω Disney Plus. Έχεις. Έχω Disney Plus με Prime, έχω με τα πάντα. Ακόμη και το Netflix μέσα είναι. Με όλες τις καινούργιες σειρές και όλες τις καινούργιες ταινίες και τις καινούργιες σεζόν των σειρών. Όλα στη διάθεσή σου από παντού. Δηλαδή, αν πας σε άλλη συνδρομητική, καλά, δεν υπάρχει αυτή τη εμβέλεια. Γιατί θα είσαι αναγκασμένος να βλέπεις από ένα συγκεκριμένο φορέα. Εδώ το Vodafone TV είναι πολύ συλλεκτικό. Διαλέγεις από πολλά καλάθια και απολαμβάνεις σε συνθήκες σινεμά. Vodafone.gr, κάθετος TV. Να πούμε καλημέρα στο Δεσποινάκη που λέει καλημέρα φίλοι μου, τι ωραία παρέα. Ξεχνιέμαι φούλ όταν σας ακούω. Χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό, Δεσποινάκη μου. Γεια σου, Δεσποινάκη. Καλημέρα, είστε η παρέα μου στη διαδρομή για δουλειά. Μπορείτε σας παρακαλώ να βάλετε λέει, την Σέριφο γιατί μου φτιάχνει πολύ τη διάθεση. Αμέ θα τη βάλουμε και τη Σέριφο. Τώρα. Κάτσε, βρε παιδί μου. Όχι, τώρα. Να το. Μπήκε η Μπούκα. Λοιπόν, πάμε στην Κατερίνα Μπούκα που έχει έρθει φουριόζα εδώ, Μπούκαρε. Κατερίνα, τι κάνεις? Καλά. Έχει φτιάξει και τα μαλλιά σήμερα. Το είδα. Κάνε μαλλί. Ναι, αλλά δεν βάφτηκε σήμερα. Ναι. Δεν έχει ανάγκη. Καταλαβαίνω, ένα πράγμα μπορώ να κάνω το πρωί. Ή θα βάσω. Στο δελτίο των 9 θα είναι και βαμμένη. Ναι. Κατερίνα Μπούκα, δελτίο ειδήσεων. Καλή σας ημέρα, καλημέρα μάπες μου, My Radio 104,6, παίζει τα δικά σου αγαπημένα, 4 λεπτά μετά τις 8, μάπες σοου και η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή είναι. Γελάω πάρα πολύ με το μήνυμα που μας έχει στείλει ο φίλος μας που λέει: παιδιά, τόσες μέρες θολούρα, συννεφιά και τα λοιπά. Λέω: μην πάρω μωρή γυαλιά ήλιο, δεν θα χρειαστώ. Εδώ και ένα μισάωρο οδηγώ στην τύχη. Πραγματικά έχει σήμερα ήλιο, να πάρετε τα γυαλάκια σας. Ναι. Θα έχει και ζέστη, έχει φύγει σκόνη. Έχει φύγει τελικά η σκόνη, γιατί σήμερα έχω κανονίσει πλήσιμο. Και εγώ δεν υπάρχει. Να πληθώ. Να πληθείς. Θα πάω, το πάω και εγώ για πλήσιμο. Δεν υπάρχει άλλο αυτή η κατάσταση. Εντάξει, όταν λέω έχω κανονίσει, έχω πάρει τη χαρά. Μιλάμε για τα αυτοκίνητά μας. Έτσι, ναι, πολύ πληνιζόμαστε. Ναι, να πάτε το αυτοκίνητό σας, να μην σας νοιάζει τίποτα. Να πάτε στη Flex Car, να πάρετε το αυτοκίνητο που γουστάρετε, αυτό που σας αξίζει, αυτό που ονειρεύεστε. Να μην κάνετε πια εκπτώσεις στις επιθυμίες σας και στα όνειρά σας. Flexcar.gr με ένα μίστομα. Χωρίς διαδικαστικά, χωρίς τίποτα.
Ούτε προκαταβολές ούτε τίποτα. Αν θες το κρατάς, αν θες το αλλάζεις, αν θέλεις το έχεις όσο θες το να το έχεις. Εσύ κάνεις τα κουμάντα. Φτάνουν τα άγχη με το αυτοκίνητο. Flexcar.gr. Καλημέρα στην Καλλιόπη, την καλημέρα μου να έχετε μάπες μου και εσύ τη δική μας. Καλημέρα. Καλημέρα και στον Κρις που στέλνει τις καλημέρες του. Καλημέρα και στον Νίκο που στέλνει την καλημέρα του και λέει Ούγκα μου, ήμουν ο τελευταίος που επέζησε με αυτά που λες. Ήμουν ο τελευταίος που, παιδιά, είναι το θέμα ημέρας. Συμπληρώστε. Α, εχθές μίλησα με την κυρία Πατέρα, την κυρία Λίτσα. Λέγε. Θα βγει την Τρίτη, θα μας βγει να μας πει πώς θα πάνε τα ερωτικά μας το καλοκαίρι. Αχ, μπράβο, Παναγία μου, πώς θα περιμένω μέχρι την Τρίτη. Ναι. Παρόλα αυτά, πήγε αυτή η ανακατόστρα η Κωνστάντζο να πούμε και τα έκανε ρόιδο. Σε παρακαλώ. Και λέει και είπε ότι επειδή εμείς εχθές λέγαμε ότι παίζει πολύ σεξ στο στρατό, πήγε και της είπε εκείνη είναι κόρη στρατιωτικού. Και λέγαμε ότι. Πες ότι έκανε χαλάστρα τώρα. Ότι αν την πέφτουν οι φαντάροι στις κόρες και στις γυναίκες των στρατιωτικών. Και πήγε και τα έκανε να πούμε ρόιδο. Και ο Ηλιά και ο Ηλίας ο Ρούμελης. Αλλά εντάξει, μας αγαπάνε όμως και μετά πάλι το μαζέψανε. Μίλησε η κυρία Λίτσα, με πήρε τηλέφωνο. Άντε. Θέλω, μου λέει, να αποκαταστήσεις. Εγώ είμαι κόρη στρατιωτικού και θέλω να ξέρεις ότι ναι, μεν. Ότι, ότι δεν μας την πέφτανε. Γιατί όποιος την έπεφτε τότε παντρευότανε. Βέβαια. Γιατί φοβότανε το στρατιωτικό τον πατέρα. Μετά τι θα γινόταν. Μάλιστα. Οπότε αν είχες τα κότσια να φλερτάρεις την κόρη του στρατιωτικού, έπρεπε να την πάρεις κιόλας. Σωστό. Οπότε σωστό, όχι μόνο ακούω. Λέει δεν ήμασταν εξόλυτοι και προόλυτοι, δεν το είπα αυτό εγώ. Οι μεσάζοντες. Οι μεσάζοντες τα πάνε. Εγώ είπα ότι φλερτ στο στρατό, ότι φλερτάρεις. Δεν είπα ότι ανταποκρίνεται απαραίτητα. Σε κάθε περίπτωση όμως θέτουμε και αυτόν τον παράγοντα. Ότι ήταν δύσκολο να φλερτάρεις την κόρη του στρατιωτικού, γιατί αν την φλερτάρεις την έπαιρνες. Σωστό. Μου ακούγεται για την εποχή, ας πούμε, ειδικά παλιότερα, έτσι λειτουργούσαν τα έτσι πράγματα. Είναι. Η Μαρκέλα είμαι κάθε μέρα η τελευταία που ξυπνάει. Ζω στα όρια μάπες μου. Καλημέρα στη Μαρκέλα μας. Καλημέρα και στο Χρήστο. Έφυγε η σκόνη, λέει, παιδιά. Μπορείτε να πλύνετε άνετα τα αυτοκίνητά σας. Επιτέλους. Καλημέρα εδώ και στη φίλη μας. Εδώ ο Χάρης λέει όμως θα βρέξει αύριο. Λέει από εβδομάδα πλήσιμο. Δεν γίνεται όμως, παιδιά. Ας βρέξει και αύριο. Ας βρέξει και αύριο. Δηλαδή δεν. Είναι με στην πίχλα, ρε. Δεν αγγίζονται τα δεν μπορώ να ανοίξω την πόρτα πια. Ναι, είναι ντροπή. Καλημέρα και στη φίλη μας, τη Δήμητρα. Εδώ είναι μάπες, παιδιά, ξέρετε, δεν υπάρχει αρχή, μέση και τέλος. Πετάγονται ειδήσεις. Ήταν απίστευτο αφεντικό η Taylor Swift και φίλη, λέει η χορεύτριά της. Πόσο πολύ την εκτιμώ αυτήν την κοπέλα. Για βάλε, όταν θα βάλουμε τραγούδια. Το Blank Space. Το Blank Space ή το Love Story. Άμα, το Blank Space. Αν δεν βάλουμε λίγο. Πάντως. Εντάξει, τώρα βγήκε να πει ένα καλό η γυναίκα αυτή για την Taylor Swift και καλά κάνει. Γιατί έχει να πει καγά, γιατί με βρίζουν πάρα πολύ. Δεν ξέρει τι ορδές επικοινωνούν μαζί μου όλη τη μέρα εχθές με επικεφαλή στην ώρα Καούρη. Ναι. Όπου λες μαγουλήθρα τη Σελίνα Γκόμες. Έλα σε παρακαλώ τώρα. Τι μου την έφερε στο τραπέζι πάλι αυτή, αφού σου λέω δεν την θέλω. Μου στείλε, θα σε κάνει λέει αλαφροίσκιο, θα βλέπει φαντάσματα, μου στείλε η Καούρη. Δεν την θέλω καθόλου. Την Καούρη τη Σελίνα. Την Καούρη τη θέλω πάρα πολύ. Είναι καλή η Σελίνα Γκόμες, εσύ. Τώρα γυρίζουν και τον τρίτο κύκλο του All the Murders in the Building. Α, μόνη τη με τα λεφτά τη και τελείω που την παίρνανε. Γιατί η παραγωγό σου, Executive είναι και άλλοι τρεις. Και ο Steve Martin είναι, ρε Βασίλη. Ρε Βασίλη, έχει περάσει δύσκολα η κοπέλα. Justin Bieber, Βασίλη. Justin Bieber, όχι, πέρασε και δύσκολα, Ιωάννα. Δύσκολα πέρασε. Τη έκανε λίγο το βιο-αβίο. Ναι. Τη άφησε ψυχοσωματικά. Έλα, μωρέ, παραλίγο. Ξέρει, ψυχοσωματικά σου αφήνουνε. Παραλίγο το παιδί στο λαιμό του. Και αυτό έπαθε. Γενικά στράβωσαν και οι δύο. Γενικά αυτή η συνάντηση. Δεν έπρεπε να γίνει ποτέ. Τη έστελνε όντω μηνύματα. Του έστελνε μηνύματα. Αντάλλασαν μηνύματα την ημέρα που παντρευόταν αυτό στη Χέιλι Μπίμπερ. Το πιστεύω εγώ αυτό. Εγώ το πιστεύω, το έχω δει. Το πιστεύω. Έχει βγει, καλέ μήνυμα. Αυτό τα έστελνε. Αυτό τα έστελνε. Ωραία, αλλάζω το θέμα ημέρα. Μου έστελνε μηνύματα πριν παντρευτεί. Αχ, μπορώ να γυρίσω πλάτη. Και αλλοιωμένη φωνή. Πριν παντρευτούν, ναι, όντως. Έχω να πω μια καταπληκτική. Μα τι είσαι τελικά. Όχι, η φίλη σας. Μεγάλο. Όχι, μωρέ, δεν είμαι. Έχω να σας πω μια καταπληκτική ιστορία φίλης. Όπου την ημέρα του γάμου του πρώην της, παντρευόταν αυτός με κάποια άλλη. Ωραία. Όχι απλά βρεθήκανε, τα κάνανε, τα δώσανε όλα. Αλλά κάποια στιγμή, τώρα ας μην μπω σε λεπτομέρειες. Βρέθηκαν και δύο ολόγυμνοι έξω από ένα αυτοκίνητο και αυτός να μιλάει με τη δικιά του στο τηλέφωνο και να λέει ναι, όλα οκ για τις μπομπονιέρες αύριο. Ανατρίχιασα. Ναι. Στο διάλειμμα. Του να χαθείτε. Παιδιά τώρα, συμβαίνουν αυτά. Πού συμβαίνουνε, Βασίλη.
Λεπενού, Αγρίνιο και γύρω χωριά φουλ. Φουλ, σας το λέω, δηλαδή και είμαι. Μα τι είναι αυτή η Λεπενού, ρε παιδάκι μου. Θέλω να πάω σε αυτό το χωριό. Α, γιατί θέλω να δω τι γίνεται. Γιατί να πας? Να κόψω φάτσες. Έλα, πάμε. Πολύ καταλαβαίνω εκεί πέρα δεν βλέπονται από τις φάτσες. Από άλλο πράγμα να γνωρίζω. Ναι, έτσι. Σε γνωρίζω από την όψη. Λοιπόν, του σπαθιού. Πάμε στην κόψη. Ελάτε στου μαύρε για να βγάλουμε και την αμάντα μας. Πάμε. Καλημέρα στο Μανώλη, λοιπόν, που λέει επιτέλους έφυγε η σκόνη. Βάλτε, αν θέλετε, και τον Μπουφ. Βεβαίως. Στην Αντιγόνη μας καλημέρα. Βέβαια, ετοίμαζε και τον Μπουφ. Καλημέρα και στη Μάρτια που λέει καλημέρα, παιδιά. Είμαι στο λεωφορείο και όλοι με κοιτάνε γιατί γελάω. Να είστε καλά, φιλιά πολλά. Και άλλος ένας μου το απεκτές ότι τι θα κάνω, Λευστοτέρα, θα το σας βάλω σε μεγάφωνο γιατί με κοιτούν ως παράλογοι που γελάω μέσα στο λεωφορείο. Ναι, μωρέ, βάλτε μας τα μεγάφωνα. Να ξέρετε το βασικό χαρακτηριστικό των μαπών εδώ και 17 χρόνια, έτσι. Το ότι γελάτε στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα σχολεία, στο στρατό, στα γραφεία, στο ταξί. Να σου πω, κάποτε, επειδή ήμουν και εγώ ακροατής φοιτητής αυτά και σας άκουγα μέσα στα τρένα, στα μετρό, εμείς φοράγαμε τα ενσύρματα, οπότε σε καταλάβαινε ο άλλος. Τώρα με τούτα εδώ τα τσουτσουνάκια μέσα στα αυτή, αν δεν φανεί, φαίνεται ότι φλερτάρεις τον απέναντι, ότι έχεις λίγο χαζέψει. Πάντως, ρε παιδί μου, εγώ επειδή βρέθηκα σε μια πτήση χθες για τη Θεσσαλονίκη, ήταν... Να μην το συζητήσουμε. Ήταν ένας ξένος, ο οποίος καθόταν δίπλα μου και είχε τα ακουστικά του. Πέθανε στα γέλια. Κάποιο podcast πρέπει να έρθει. Ναι, προφανώς. Ναι, τον ζήλεψα. Αλλά μιλάμε, είχε ξεραθεί ο κερατάς. Πήρε και ένα κρασάκι ο μπαγάσας. Ξέρετε τι βλέπουν. Τον έκανα χάζι. Ξέρετε τι βλέπουν πάρα πολύ που έχω παρατηρήσει. Stand-up comedian του εξωτερικού, που εμείς δεν τους ξέρουμε, αλλά γίνεται χαμός έξω. Που είναι πάρα πολύ γνωστοί. Εγώ δεν τους ξέρω γιατί. Και παιδιά κάθονται και γελάνε σαν τους χάχες παντού. Αλλά έχουν και ωραία podcast. Από σατυρικά μέχρι, ας πούμε, εγώ άκουγα ένα όταν είχαν πρωτοξεκινήσει τα podcast που λίγο διερευνούσαμε τη φάση. Το οποίο ανέλυε, ας πούμε, πώς μιλάμε εμείς για το Game of Thrones, τις ταινίες Harry Potter. Ρε και δώσε και πάρε τέτοιο ενδιαφέρον. Συν ότι είναι ωραίες οι φωνές και κάποια στιγμή σε παίρνει και ο ύπνος φεύγει το σαλάκι εδώ. Είναι καταπληκτικά τα podcast του εξωτερικού. Ναι. Έχει πολλά ωραία. Εδώ για το φίλο σου που πριν το γάμο, μάλλον λέει θα έκανε γαμοβάφτιση. Ναι. Λοιπόν, μάπες, πριν πάμε στην Αμάντα, θα σας επαναλάβω και το Vodafone TV ότι θα σας λύσει τα χέρια. Λέγε το κοπέλι, εγώ δεν το λέω για διαφήμιση. Σας λέω ότι εμένα μου το άλυσε. Και στην πτήση που ήμουν, είχα κατεβάσει επεισόδιο και είδα από το Vodafone TV. Δεν είδα το. Είδα το. Παιδιά, ξέρετε τι είδα στην πτήση. Τι? Ο ξεχωριστός Will Hunting. Τι είναι αυτό, καλό. Ταινιάρα με τον Matt Damon και τον Ben Affleck. Η ταινία που πήραν το Όσκαρ σεναρίου. Δεν βλέπω έτσι Ben Affleck. Έτσι βγήκανε αυτοί. Ναι. Δείτε αυτή την ταινία. Είναι ένας τύπος ο οποίος είναι χαρισματικός, αλλά δεν το ξέρει. Αυτός είναι λίγο αλάνι. Ο Matt Damon είναι λίγο αλάνι, λίγο αυτό. Πάει και, και έχει ένα φίλο, ρε παιδί μου, που είναι καρά αλάνι ο Ben Affleck. Κολλητή. Πάει και τον παίρνει το σπίτι, τον πηγαίνει αυτό. Μάλιστα σε κάποια φάση είναι με το αμάξι. Βλέπουν να γίνεται bullying σε ένα πεζοδρόμιο. Βγαίνουν από το αμάξι, πλακώνουν στο ξύλο τον bully. Έχει ένα αίσθημα δικαίου. Αυτό λοιπόν δουλεύει καθαριστή. Προσπαθεί να σταυρώνει δουλειά. Καθαριστή σε ένα σχολείο. Σε ένα πανεπιστήμιο, συγγνώμη. Στο πανεπιστήμιο λοιπόν διδάσκει εκεί. Στο MIT καλέ. Όχι σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο. Στο MIT. Διδάσκει ο super duper καθηγητής του MIT. Και όπως είναι και στους φοιτητές, αυτός συνηθίζει να κάνει το εξής για να τους ιντριγκάρει. Τους βάζει ένα πρόβλημα στον τοίχο, στο διάδρομο. Ναι. Το οποίο τώρα είναι αναρτημένο εκεί όλη τη χρονιά. Και όλες τις χρονιές. Και όποιος το λύσει. Του λέει ότι όποιος το λύσει καταρχάς θα είναι ο αγαπημένος μου φοιτητής πρώτον και δεύτερον θα πάρει τις βαθμολογίες της αντίστοιχης κτλ. Και θα μπει το όνομά του στο ετήσιο περιοδικό του MIT. Το βάζει λοιπόν ή δεν το λύνουν. Είναι εκεί σαν, παιδί μου, σαν ένα έμβλημα, ας πούμε, που το κοτσάρει στον τοίχο. Ναι. Και όπως τα καταφέρει, θα καταφέρει. Κανένας δεν καταφέρει. Και όπως είναι ο Matt Damon και καθαρίζει, να πούμε, τη μαλαστούπα, το κοιτάζει. Παίρνει μια κοιμωλία και το λύνει. Αυτές οι χολιγουντιανές βλακίες. Και φεύγει. Δεν ξέρουν αυτοί ποιος. Γιατί μωρέ Βασίλη. Αυτοί δεν ξέρουν ποιος το έχει λύσει. Και νομίζει ο καθηγητής ότι είναι ένας από το έτος. Ένας από τους φοιτητές του τέλος πάντων. Και πάει και το σβήν. Του λένε μάλιστα είναι σε μια αποφύτηση. Και του λένε συγγνώμη, θα μας παρουσιάσετε ποιος το έχει λύσει. Πώς το λύσε, του λέει, είναι η αρχή της χρονιάς. Να μην σταπολογώ, το σβήνει και κάνει ένα που έκαναν δύο χρόνια οι καθηγητές να το λύσουν. Α, καθόλου κομπλεξικός ο καθηγητής. Ναι, όχι, αυτό λέει. Τώρα λέει η πρόκληση απαντήθηκε από το Σύλλογο των Καθηγητών. Και βάζει το πρόβλημα που έκαναν οι ίδιοι ο Σύλλογος των Καθηγητών δύο χρόνια να λύσουν. Και πάει ο τύπος εκεί ένα βράδυ πάλι με το. Με τη μαλαστούπα του. Όχι, ήταν με την Μπαρκετέζα. Τώρα ναι. Με την Μπαρκετέζα την αφήνει γι' αυτό και πάει να το λύσει. Και τον πιάνει ο καθηγητής και, και νομίζει ότι κάνει γκράφιτι, ότι λερώνει τον τοίχο. Και φοβάται αυτό και το σκάει. Μάλιστα. Εδώ θα σου το αφήσω. Ωραία, γι' αυτό, Vodafone TV. Πάμε στην Αμάντα.
Πιθανόν είσαι παντίνα! Κατσιγανιάρη τραγή! Μουσκαρέ! Μουσκαρέ! Αχ, τον έσω, σε παρακαλώ πάρα πολύ! Εντάξει, εντάξει, τέλος, εντάξει, εντάξει. Θα κάτσω εδώ. Χρόνι μου, εσύ σίγουρα θα κάτσω. Αθλητική ενημέρωση με την Αμάντα Φούντι. Τι ξέρω, σαν ένα ψυχολογικό βάρος, σαν ένα. Να σκάσω. Εντάξει είμαστε. Η εκπομπή είναι powered by FlexCar. Η ευέλικτη λύση στο leasing οχημάτων. Έλα, Αμάντα μου, καλημέρα! Μου στέλνει λίγο εγώ η φαρμάκι. Αν ήμουν κόρη στρατιωτικού, θα είχα επαντρευτεί τώρα. Να το λάθος, λέει, τώρα το εντόπισα. Είδες. Τι κουνάς του. Έλα, Μάντα μου. Τι κουνάς του. Μα η Αμάντα που είναι κόρη στρατιωτικού δεν έχει επαντρευτεί. Είδες. Γι' αυτό το λέω. Είδες. Τώρα σπάνω. Δεν ξέρω αν είδες ένα συνεργάτη της ΕΡΤ χτες που του ευχήθηκαν καλό παράδεισο για τη γιορτή του. Το είδα. Έγινε κοριτσάκι. Καλά του κάνανε. Είναι μερικοί. Έλα, εντάξει, τι έκανες. Εγώ πάντως του έστειλα χρόνια πολλά του συγκεκριμένου ανθρώπου. Χρόνια πολλά, φίλε μου, κτλ. Ναι. Και του λέω: περιμένουμε κέρασμα. Ναι. Και μου λέει: ευχαριστώ. Δηλαδή, απάντησε στο ένα σκέλος του τη ευχή. Στο άλλο δεν έμαθα. Κοίτα, μην αρχίζει ότι το είδε όλο. Α, εντάξει, σωστό. Α, βλέπει το πρώτο μισό. Δεν λες καλά που δεν ξεκίνησα με το κέρασμα. Οπότε. Επιλεκτική όραση. Μάλιστα. Τι γίνεται με τα αθλητικά μας. Θέλω να σας πω ότι έλαβα μήνυμα από τον κουμπάρο μου εχθές. Που μου λέει, το μεξί ήταν αγχωμένος για την Κυριακή που θα γιορτάσει και τα λοιπά. Και του λέω, ο Λίλης, παιδιά, είναι ο πιο αστείος φίλος μου, διότι όταν αγχώνεται, πελαγώνει. Mm. Και γίνεται, μπουρδουκλώνεται και γίνεται πολύ ατσούμπαλος. Mm. Τα λέει μισά. Ναι. Τα χάνει, ναι. Του βλέπεις ότι δεν μπορεί να αναπνεύσει. Από το πουθενά μπορεί να χωθεί. Τα άγχη θα μας φάνε. Μπορεί να χωθεί για μια μαλακία στο να πάνε να ψωνίσουν κάτι και να έχει πει ότι θα πάρει κάτι και να μην το θέλει πια και πώς θα το πει στην πολίτρια ότι δεν το θέλει. Ναι. Δηλαδή μπουρδουκλώνεται. Ναι, νομίζω ότι έτσι είναι και οι περισσότεροι άντρες. Τον βλέπω έτσι λοιπόν. Όχι, οι περισσότεροι. Αλλά υπάρχει τέλος πάντων αυτή η κατηγορία και εγώ το παθαίνω καμιά φορά. Ξέρεις, από το τίποτα ένα τεράστιο βουνό μπροστά και τι να κάνουμε τώρα. Αυτό. Σαστίζει. Ναι. Και τον βλέπω έτσι και λέω να δεις ότι είναι για την Κυριακή που είναι το μεσημέρι και τα έχει κάνει σαν τα μούτρα του να πούμε. Γιατί στην αρχή αλλά είναι με το Final Four. Θα σου πω γιατί, ναι, γιατί στην αρχή είχε πει ότι να είμαστε οικογενειακά και η Νονή. Εγώ δηλαδή και η Άννα. Ναι. Και τελικά το άνοιξε και φώναξε και το Βάκη τον μεγάλο του έρωτα και τον Σωτηρίου. Ναι. Μα μωρέ, δεν γίνεται μάζο ξεχωριστό Βάκη. Ναι, δεν γίνεται μάζο ξεχωριστό Βάκη, αλλά το θέμα. Σου λέγα τώρα. Το θέμα είναι. Ότι ο άλλος έχει κλείσει. Τέλος πάντων. Μου στέλνει ένα μήνυμα. Ναι. Κουμπάρε, μία και μισή μπορείς, γιατί στην Καλυψό μπορούνε τότε. Τέλος πάντων. Λέω λοιπόν. Λέω κουμπάρε, μη σε νοιάζει, όλα καλά. Λοιπόν, το κάνω όνειρο. Και λέω να δεις ένα γόμο γι' αυτό. Και μου στέλνει, θέλω να σου εξομολογηθώ κάτι. Όπα! Μου λέει, έχω αγχωθεί πάρα πολύ με το Final Four. Έχω τρελαθεί. Αν όμοι γέννητο χάσουμε την Παρασκευή και δεν περάσουμε στον τελικό. Δεν θα είναι για να φάει, θα του βγει από τη μύτη μετά. Θα πρέπει, μου λέει, να χαθώ από προσώπου γης. Βέβαια. Του λέω και εσύ το στόμα. Έχει εκτεθεί. Έχει πει πολλά. Μου λέει, άσε με, μου λέει, δεν μπορώ να το σκεφτώ. Έχω τεράστιο άγχος. Τι λες, μου λέει, δεν πειράζει. Να περάσουμε στον τελικό. Και ας χάσω, να γίνει το πάρτι και ας χάσω τη Ρεάλ. Και ας χάσω τη Ρεάλ. Τουλάχιστον να περάσω στο τελικό. Φαντάζεσαι, μου λέει να χάσω. Μου λέει, να είπε και ας χάσω από τη Ρεάλ. Και ας χάσω τη Ρεάλ, δεν μοιάζει καθόλου. Να μην το πάρω. Συγγνώμη. Τι του είναι χειρότερο, να μας πει ένα λεπτό. Να χάσει τον Ολυμπιακό. Μωρέ, εντάξει, το καταλαβαίνουμε αυτό. Αλλά... αυτό, το μυαλό μου κάνει έτσι. Αλλά γενικά με την κατσίκα του γείτονα, χαλαρώστε λίγο στα ποδοσφαιρικά. Δηλαδή, καλύτερα να χάσω από τους ξένους, να μην νικήσω από το γείτονα. Τι είναι αυτά. Όχι, εγώ δεν έχω τέτοιο θέμα. Ναι. Εμένα το μυαλό μου είναι εκεί τώρα. Και δεν μου αρέσει η προσέγγιση αυτή που κάνεις τώρα, Μάντα. Δηλαδή, τι το πουλάς το Final Four γιατί προσέγγιση σου είναι αλλού. Όχι, δεν πουλάω τίποτα. Α. Αλλά είναι εκεί. Δεν είναι ότι θα χάθω και από προσώπου γης τώρα, εντάξει. Μετά το άλλο όμως είναι ευρωπαϊκή διάκριση, αλλά στο σύστημα αξιών, αθλητικών αξιών και αν είναι... Μην της το κάνεις. Εντάξει, να μου πεις, άμα διαφωνήσεις... Μια εβδομάδα πριν μην της το κάνεις. Δεν έχεις τώρα το EuroLeague, το Final Four. Κοίτα έναν άνθρωπο τώρα. Με το Conference Cup στο ποδόσφαιρο.
Δεν έχει σχέση. Τόπε, τόπε. Όπως σου είπα εγώ ότι για μένα σου λέω, άμα διαφορές παίζουν, ότι για μένα το Champions League των νέων, γιατί είναι Champions League, είναι ανώτερο το Conference Cup των ανδρών. Φορτώνει τώρα, θα τα ακούσεις. Για σένα. Όταν πας και εσύ, θα τα πούμε. Τι μικρότητες είναι αυτές, βρε. Τι, έχω πάρει στους τέσσερις Champions League εγώ. Άλλος και από εκεί σοβαρός, όριμος. Δεν ήταν Champions League, τότε ήταν άλλο πράγμα. Champions League τρελό ήταν. Ήταν εκεί που ήταν. 1996, κοριτσάκι μου. Τίνεις να το ξεχάσεις ότι ο Παναθηναϊκός είπα. Εντάξει, καλά τώρα. Αυτό τώρα δεν είναι κάτι νοκομοτήρι. Εντελώς. Τότε ήταν ημιτελικός. Ημιτελικός του τέσσερις λέγονται αυτοί. Τέσσερις. Τώρα λέμε για δύο. Τώρα λέμε για δύο. Champions League. Σεντόνι. Κουνήθηκε Σεντόνι. Α, δεν σας μπορώ. Λοιπόν. Δημήτρη, κάνε και τον ήχο. Πάμε λίγο γιατί είμαστε... Είμαστε... The Champions. Μείνε να τα τραγουδάς από τότε, λοιπόν. Σπασμένη συνεργάτηδα. Και επίσημα, λοιπόν, είμαστε σε ρυθμούς Final Four, γιατί εχθές έφτασαν στο Βερολίνο οι αποστολές. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός βρίσκονται ήδη εκεί, με φόντο τον αυριανό ημιτελικό ο καθένας τους. Και βέβαια, δυστυχώς, δεν ξεκίνησε, θα λέγαμε, με το δεξιόλαυτο, γιατί εχθές φτάνοντας στο ξενοδοχείο ο Παναθηναϊκός, ήταν εκεί ο παδί της Φενέρ. Ναι. Οι οποίοι σύμφωνα ρε παιδιά με το ρεπορτάζ έβριζαν και κινήθηκαν αποκλειστικά προς τον Αταμάν. Δεν είναι σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είναι γεγονός. Γιατί ζήτησε και συγγνώμη η Euroliga. Αμάλιστα. Πήγε, έφτασε στο σημείο αργότερα ο Έλληνας πρόξενος, οι άνθρωποι της διοργάνωσης απολογήθηκαν. Ευτυχώς αποφύγαμε τα χειρότερα, όπως φαίνεται. Μας το εξηγείς λίγο, Αμάντα μου. Δηλαδή, οι οπαδοί της αντίπαλης ομάδας Φενέρ πήγαν να τραμπουκίσουν τον προπονητή της ομάδας του Παναθηναϊκού. Ναι. Γιατί? Γιατί είναι Τούρκος και εξυπηρετεί τα συμφέροντα των Ελλήνων. Α, τουρκική ομάδα εκεί. Εντάξει, είναι, παιδιά. Ναι, είναι η Φενέρ τουρκική ομάδα. Ο Αταμάν ήταν στην ΕΦΕΣ. Φενέρ και ΕΦΕΣ έχουν μεγάλη κόντρα. Εντάξει, είναι... Βέβαια, τώρα τι να πεις, θα έπρεπε να τα έχουν υπολογίσει. Είναι μια διοργάνωση με τέσσερις ομάδες, οι δύο είναι αιώνιοι αντίπαλοι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Είναι τώρα Φενέρ, ο Αταμάν ήταν στην ΕΦΕΣ, δηλαδή κάπως θα έπρεπε λίγο... Βέβαια, άκουγα χτες τον Sport FM που λέγανε ότι η ομάδα που έχει τερματίσει, τερματίσει την κανονική περίοδο πρώτη, παραδοσιακά δεν το παίρνει. Μάλιστα. Και όπως πέρσι, ας πούμε, ο Ολυμπιακός, και φέτος η Ρεάλ είναι. Φέτος η Ρεάλ έχει τερματίσει πρώτη, στη βαθμολογία δηλαδή της Euroleague. Αυτό έτσι για το στατιστικό του. Okay. Μακάρι, Παναγίτσα μου. Και δηλαδή τώρα, Μάντα μου, οι δύο ελληνικές ομάδες βρίσκονται στο Βερολίνο, αλλά αποφεύγει μία την άλλη. Όχι, τρώνε σε χώρια, μαγαζιά και τέτοια. Όχι, δεν αποφεύγει μία. Είναι μια χαρά η σχέση. Παλιά τώρα, δεν θυμάμαι τώρα χρονιά και τα λοιπά, περίοδο, ενεργός ήταν ο Βασίλης Πανούλης. Είχαμε βρεθεί δίπλα σε διπλάνα τραπέζια σε μια καφετέρια στη Βουλιαγμένη και μιλούσε και με Παναγίτσα και πήγε στο τηλέφωνο και αυτά. Λογικό. Και λέγανε για την τώρα. Έχουν μια χαρά σχέση άνθρωποι. Όχι, εννοώ και την Euroliga συζητούσαν. Θέλω να πω, δεν υπήρχε. Ναι. Αλλά αυτό ήταν μια ένταση τώρα για το τίποτα. Δηλαδή, ένα άσχημο γεγονός. Τι να πεις τώρα. Αυτά τα πράγματα. Εντάξει. Λοιπόν, αύριο οι αγώνες, ελπίζω σε ήρεμο κλίμα. Εχθές είχαμε τελικό Europa. Τελικό Europa League. Αταλάντα Leverkusen, με την Αταλάντα να επικρατεί 3-0 και να σηκώνει το τρόπαιο, βάζοντας παράλληλα και στόπ στο αίτητο της Leverkusen 51 μάτς μετά. Ήταν το 52ο δεύτερο και φαρμακερό. Επίσης, 51 μάτς αίτητη Leverkusen. Πήρε πρωτάθλημα. Από Ανταλάρα και Πιξλάκη. Λίγο έξω από το σταθμό. Ωραίο. Μ' αρέσει εμένα. Ωραίο. Επίσης, η UEFA ανακοίνωσε τους τρεις ευρωπαϊκούς τελικούς για του χρόνου. Champions League θα γίνει στη Βουδαπέστη, Europa Κωνσταντινούπολη και Conference στη Λειψία. Βλέπετε από πόσο νωρίς, δηλαδή έτσι ήταν και η Αθήνα για το Conference όταν ανακοινώθηκε από πολύ πιο πριν. Ναι, και ποιος να μας το έλεγε, ότι θα είχαμε και ελληνική συμμετοχή. Ο Ολυμπιακός τώρα εχθές παρουσίασε το επαιτειακό του έμβλημα
για τα 100 χρόνια που συμπληρώνονται το 25. Πώς είναι? Το είδατε? Για θα πω τώρα. Είναι ο έφηβος και από κάτω έχει το 100 και τα αστέρια είναι πολύ ωραία. Έχει και χρυσές λεπτομέρειες, είναι και λίγο vintage. Είναι ωραίο πολύ. Α, ωραίο, ωραίο. Είναι ωραίο, ωραίο πολύ. Και ωραία. Παρουσιάστηκε και με ωραίο τρόπο. Άμα εγκρίνει ο Βασίλης. Θα μας τρελάνει. Πώς παρουσιάστηκε, Άμαντα? Με ωραίο τρόπο, τι έγινε? Ένα ωραίο βίντεο. Τι εννοείς? Άμα το δεν θα ξέρεις. Να σας πω ότι είναι το ωραίο. Γιατί είμαστε όχι ωραία, μα όλα ωραία μας τα αλήθεια. Το ωραίο είναι. Αφού είναι όλα ωραία, εγώ τι να σου πω. Το έχουν κάνει λίγο vintage το σήμα και πίσω η κόκκινη εικόνα, αν δείτε. Είναι οπαδί με κασκόλ από μέσα από το γήπεδο, α πούμε. Είναι ωραία απεικόνηση. Εγώ ξέρω, δεν λέω, αλλά είναι ωραίο. Όχι, ωραίο, ωραίο. Τέλος πάντων. Μπράβο, Αμάντα. Είναι ωραίο, είναι ωραίο. Σχετικά με το κύπελλο Ελλάδος την Παρασκευή, να σας πω ότι θα δοθεί κοινή συνέντευξη τύπου για Παναθηναϊκό και Άρη. Μάλιστα. Ενώ στις γυναίκες το κύπελλο κατέκτησε χθες ο ΠΑΟΚ. Μπράβο. Σε αγώνα. Μπράβο, ΠΑΟΚ Τζούδες. Σε αγώνα κόντρα στην ΑΕΚ, νταμπλούχος λοιπόν, γιατί πήρε και το πρωτάθλημα γυναικών και το κύπελλο γυναικών. Έχει πάρει και στο ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ πήρε πρωτάθλημα ανδρών, πρωτάθλημα γυναικών και κύπελλο γυναικών. Να μας πεις, Αμάντα μου. Και μάλιστα έχουν ανεβάσει τα κορίτσια και ένα πολύ ωραίο βίντεο με το πώς το πανηγύρισαν εκεί από τα αποδυτήρια. Χορεύουν το καινούριο τραγούδι της Άτη. Μπράβο. Ναι. Έχουν λίγο αλλάξει και τα λόγια και μάλιστα το σχολίασε και η Μαρίνα Σάτη από κάτω. Μπράβο και στη Μαρίνα Σάτη. Θέλω, Αμάντα μου, να μας πεις και την πρόταση του Πρωθυπουργού για το ελληνικό κύπελο από του χρόνου. Μισό λεπτό, να πούμε τώρα, γιατί το έχουμε πει ότι είναι εγκατέμιση. Αλλά ότι έχουμε επισημάνει διάφορα περιστατικά που δείχνουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Τώρα, ας επισημάνουμε και τα αντίστοιχα που δείχνουν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Γιατί είπε ότι δύο ελληνικές ομάδες να πάνε στο Final Four και πήγανε. Σωστό. Είπε ο ΠΑΟΚ αξίζει να πάρει το πρωτάθλημα, το πήρε. Αλήθειες να λέμε. Τώρα λοιπόν, ναι, τι μας είπε για το κύπελο? Τι εννοείς? Όχι, το κύπελο, είπε για το Final Four ότι... Νομίζω ότι είπε για τον τελικό κυπέλου Ελλάδας ότι θα πρέπει να γίνεται πάντα στο Ολυμπιακό στάδιο και πάντα με οπαδούς, με κόσμο, με φιλάθλους, ναι, μάλλον. Να μην γίνεται και κλεισμένον κάπου εκτός. Για το Final Four είπε ελληνική ομάδα θα το πάρει. Νομίζω ότι είπε πρόβλεψη. Όχι, την πρόταση. Συγγνώμη, νομίζω είπε και οι δύο ελληνικές στο τελικό. Κάπως έτσι νομίζω. Καλά, κοίταξε, εδώ που τα λέμε τώρα. Ότι αν θα δεν έχουμε ελληνικό τελικό. Ναι, αν δεν πεις μία ομάδα, τι θα πεις μετά? Θα φτάσει η ελληνική και μία ξένη? Πρέπει να πεις δύο ελληνικές τουλάχιστον για τα προσχήματα. Ναι. Πολιτικοί είναι οι άνθρωποι εδώ που τα λέμε. Εντάξει τώρα, είναι και πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων. Τώρα δεν τα βάζουμε αυτά με τις ομάδες. Βέβαια. Δεν είδα τι έγινε με την διαφήμιση. Το είδες αυτό με τη διαφήμιση, Αμάντα, που έγινε? Τι έγινε? Ναι, και αποσύρθηκε. Ναι, είναι μία διαφήμιση τέλος πάντων μια. Φριτέζα τώρα, για να μην το καρφωθώ, δεν είναι ακριβώς φριτέζα, καταλαβαίνετε. Ναι. Η εξέλιξη της φριτέζα τέλος πάντων. Και είναι τα πόδια των δύο ομάδων των βασικών της Αθήνας. Των αιώνιων. Των αιώνιων, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Οι κάλτσες δηλαδή. Και λέει ότι ψήνει, γιατί αυτή η έψη είναι δύο ταυτόχρονα. Μάλιστα. Και λέει ότι ψήνει και γάβρους και λαγούς. Μάλιστα. Και διαμαρτυρήθηκαν οι ομάδες και αποσύρθηκαν. Είναι τώρα, αυτά είναι. Παλιακά, ρε παιδί μου, βέβαια. Ποιο τεράκι το σκέφτηκε? Μα αυτό. Πρόσεξε. Μισό λεπτό τώρα, παιδιά. Γιατί εγώ διαφωνώ. Αλλά τέλος πάντων, είναι μια μεγάλη συζήτηση τώρα που δεν μπορούμε να την κάνουμε εδώ, γιατί έχει ήδη φύγει η περισσότερη ώρα της Αμάντας. Αλλά αφού είναι ξεπερασμένα, γιατί ασχολούνται τόσο πολύ? Αν δεν ήταν ξεπερασμένα. Αν είναι ξεπερασμένα. Αυτές οι φράσεις είναι ξεπερασμένες. Γραφικές, ξεπερασμένες. Οπότε γιατί μπαίνεις διαδικασία να εκφράσεις δυσφορία για μια διαφήμιση για κάτι που είναι ξεπερασμένο? Είναι σαν να λέμε κουρέλες. Δεν είναι ξεπερασμένο το κουρέλας? Ναι, θα το αφήσει να παίξει η διαφήμιση. Γιατί βάζει να παίξει η διαφήμιση, αφού σε πειράζει, αφού είναι ξεπερασμένο? Όσο ήταν στα πάνω του, έχει λόγο να την απαγορεύει. Γιατί το γεγονός ότι είναι ξεπερασμένο δεν σημαίνει ότι δεν σε πειράζει. Σε πειράζει. Α, για μένα, άμα είναι ξεπερασμένο, δεν με πειράζει πια. Το κουρέλες δεν είναι όμως. Μπορεί να το πει για την οποιαδήποτε ομάδα. Αυτό φωτογραφίζει δύο ομάδες με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Εμένα η γνώμη μου είναι ότι για διάφορα προσωνύμια που αφορούν εθνικά θέματα, όπως κατά περίπτωση τη ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ, εκεί ναι. Αλλά τώρα αυτό τα δύο δεν άπτονται κάποιο θέματος που έχει να κάνει με την εθνική μας, με τα εθνικά μας θέματα ή με κάτι που έχει να κάνει με τη θρησκευτική συνείδηση, ας πούμε. Γιατί στην ΑΕΚ κολλάει και εκεί αυτό το προσωνύμιο που λένε για την ΑΕΚ. Το συγκεκριμένο είναι, το ένα είναι γάβρος λιμάνι και το άλλο είναι λαγός και καλά ότι το βάλανε στα πόδια. Δεν είναι κάτι τρομερό που άπτεται, έτσι το βλέπω εγώ τουλάχιστον.
Συγγνώμη, είναι όντως. Τα άλλα δύο δεν τα λέω του Πάου και τη Άγκη, δεν θέλω καν να τα αναπαράξω. Αλλά είναι χοντρά. Έχουν να κάνουν με θρησκεία. Δεν θέλω να τα αναπαράξω. Γιατί έχουν να κάνουν με θρησκεία και με εθνικά θέματα το να πει τον Πάου Τζιτάδε και τον Άγκη Τζιτάδε. Εμένα πάντως το κουρέλι μου άρεσε. Αλίμονο, καρδούλα μου. Αλίμονο. Θα σα αφήσω. Εσύ κοιμόσου μια ώρα στα αθλητικά και όταν άκουσε το Μητσοτάκι πετάχτηκε. Θα σα αφήσω με viral βίντεο από Ιταλία. Ρικάρντο Καλαφιόρη της Μπολόνια μετά το μάτς με τη Γιουβέντους έδωσε κάποιες ευηνική δηλώσεις ο άνθρωπος, αλλά τις έκανε τις δηλώσεις γυναίκα δημοσιογράφο. Ναι. Το βλέπει αυτό η κοπέλα του. Ναι. Και έρχεται εκεί επί τόπου την ώρα που κάνει τις δηλώσεις. Ναι. Τον φυλάει, τον αγκαλιάζει, ναι. Μπαίνει στο πλάνο με το έτσι θέλω και αρχίσει να καρφώνει τη δημοσιογράφο. Αχ, τι να την καρφώνει. Α, να την καρφώνει, με τα μάτια της. Ναι. Τέλειο. Είναι viral video από Ιταλία. Αυτά κι αν είναι ξεπερασμένα και ξέρετε τι μου τη δίνει σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις. Αν την είχε κάνει αυτή την ιστορία άντρας, ναι. Άλλα θα λέγαμε ναι, σήμερα. Ναι, ισχύει. Τώρα που πήγε η κυρία να τσαμπουκαλευτεί, το βρίσκουμε γλυκούλι, αστείο. Καλέ, δεν μου λέει. Δεν τσαμπουκαλεύτηκε. Καλέ, δεν ξέρω τι να πω. Εχθές ξέρετε τι μου είπε. Τι είπε και τι. Επειδή δεν θέλω να πω νερ τώρα, γιατί είμαστε συνεργάτες και το θέμα είναι να βάζουμε κάτι καλό για τον κόσμο, όχι να τσακωνόμαστε. Στην μπάσα της η Ελιάνα Χρυσκοπούλου είπε. Είχαμε ένα βίντεο για το κέρατο τέλος πάντων στο Hollywood. Μάλιστα. Και τη ρωτάει η Ελένη. Γιατί λέει θα δούμε κάποιες κυρίες που τις απάτησαν κτλ. Και λέει η Ελένη, που τις απάτησαν ή και που απάτησαν αυτές. Και ακούστε τι της βγαίνει της Ελένας και λέει, όχι, γυναίκες είναι. Δηλαδή, το γυναίκα είναι ταυτισμένο με το απατημένο. Δεν υπάρχει γυναίκα να απατά. Και της λέω, με πολύ καλή γνώση στο διάλειμμα, της λέω, αυτό που είπες τώρα το άκουσα, ήταν λάθος πάσα. Γιατί, όχι, μου λέει, έτσι είναι. Τι εννοείς, λέτζι. Μου λέει, πες μου στο Hollywood μια γυναίκα που να έχει απατηθεί. Αλήθεια, ζωή μου το λες αυτό. Που να έχει απατήσει. Που να έχει απατήσει, ναι. Αυτό. Τι λέει καλά. Θέλω να πω ότι έχουμε πάει στο άλλο άκρο τώρα. Και όχι, είναι ό,τι μας συμφέρει. Είναι μόνιμα θυματοποιημένη γυναίκα, το οποίο δεν είναι καλό, γιατί προκαλεί την αγανάκτηση του άλλου φίλου και έτσι πάλι μια κόντρα η οποία δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κόντρα ανάμεσα στα φύλλα. Όχι καλά. Η μία αποκατάσταση, η αποκατάσταση της γυναίκας στην κοινωνία, ναι, το δέχομαι. Βεβαίως. Και είναι σε πολύ καλό στάδιο. Mm-hmm. Δεν έχει πλήρως αποκατασταθεί. Καθόλου πλήρως. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να βγει αποθυμένο και να είναι το άλλο άκρο μετά. Και να την πληρώνουν για όλα οι άντρες. Να σου πω το βασικό παράδειγμα. Ιστορία κακοποίησης γυναίκας από άντρα ενδοοικογενειακή βία στην τηλεόραση αντιμετωπίζεται και στα μέσα και στις μεταξύ μας συζητήσεις με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο και πολύ σωστά. Ένας άντρας, αν ακούσει ότι τις έφαγε από τη γυναίκα του στο σπίτι, δεν είναι μια οικογενειακή βία. Είναι χάχα, έφαγε τη γανιά. Ναι, παντόφλα. Αυτά. Γύρισε αργά και τις έφαγε, τον κλείδωσε απ' έξω. Χαχά. Έγινε, μάτα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Λοιπόν, μου λέτε για το. Είναι ο ξεχωριστός Will Hunting, παιδιά. Είναι παλιά ταινία. Είναι η ταινία με την οποία ξεχώρισε ο Ben Affleck και ο Matt Damon και πήραν και το Oscar σενάριο. Μόνο στο Vodafone TV μπορείτε να το δείτε. Vodafone.gr κάθετος TV. 9.90 το μήνα, παιδιά, σε συνθήκες σινεμά. Εδώ θα μας ανοίξει τα μάτια. Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. My Radio 104,6. Ορίστε, Ευρυπόλου, θα ακούσετε Taylor Swift και μετά μια βραδιά στο Leverkusen. Έτσι, και να τα σχολιάζετε παράλληλα. Η Άννα λέει: τι ταξίδι στο χρόνο είναι αυτό, σαν να με πηγαίνει βόλτα ο πατέρας μου και να τα ακούμε σε κασέτα. Επειδή είναι παραγγελιές, επειδή εδώ δεν έχουμε playlist, επειδή είναι το Mappe Show, στο My Radio 104,6 που παίζει τα δικά σου. Διαδώστε. Ή ζητήσατε μια βραδιά στο Leverkusen με Νταλάρα και Λαβρέντι ήτανε. Και Pixlax. Αλλά νομίζω αυτό ήταν μόνο Νταλάρας, Ωραία. Ήταν οι διφωνίες, μπράβο. Τέλος, ό,τι θέλετε. Εδώ, παιδιά, παίζει τα δικά σου εδώ. Μας λένε εδώ και οι γονείς ότι τρελάθηκαν τα παιδιά μέσα στο αυτοκίνητο με το που άκουσαν Taylor Swift. Ναι, ρε. Παιδιά, η Tay-Tay τώρα είναι πολύ φιλενάδα. Tay-Tay, βέβαια. Λοιπόν, εδώ ακούτε όλα τα ωραία. Μισό λεπτό να τελειώσω λίγο για αυτό που λέγαμε για το. Μου έστειλε. Ναι.
ποιο είναι. Κοίτα τι πάθαμε. Ναι. Το... Χέστο, δεν πειράζει, προχωράμε. Λοιπόν, προχωράμε, πολύ ωραία. Tommy G στην παρέα μας και Dream Dust Simmering Mist, αυτό το καταπληκτικό άρωμα, θα το πω εγώ, που σου δίνει και λάμψη, ενυδατώνει και την επιδερμίδα. Έχει, όπως σας είπα, εκπληκτικό άρωμα το συγκεκριμένο mist. Μάλλον έχει πολλά αρώματα. Έχει και το άρωμα των λουλουδιών και τη μαγευτική βανίλια. Εγώ το έβαλα χθες αυτό. Τη βανίλια έβαλες. Άτιμε. Θέλω να δοκιμάσω το με άρωμα τσιχλόφουσκα, το Bubble Spells, το οποίο δεν το έχω δοκιμάσει. Και είμαι σίγουρη ότι ειδικά για καλοκαίρι πρέπει να είναι του ονείρου και το συγκεκριμένο. Μην το φοβάστε ότι θα είναι πολύ στραφταλιζέ αυτό το παλιακό, το λίγο κίτσι. Είναι ωραία η λάμψη. Διακριτική λάμψη. Μόλις σε χτυπάει ο ήλιος, τσάκα ενισχύει. Μια σταλιά όσο πρέπει. Tommyg.gr, μπείτε να τσεκάρετε τώρα. Καλημέρα να πούμε και στην Έφη μας εδώ που λέει: ρε παιδιά, τώρα μόλις τραγουδούσα το Leverkusen στον άντρα μου, αν είναι δυνατόν. Σε φτιάξαμε και σένα, το έκανες και αφιερωσούλα μαζί. Καλημέρα να πούμε και στον Πέτρο που φλεξάρει. Παιδες καλημέρα, μόλις γύρισα από τετραήμερο Παρίσι. Ωραίος. Ακούω Taylor Swift. Άλλαξε κάτι στην εκπομπή όσο έλειπα, όπως τα ξέρες. Η ίδια άθλη εκπομπή παράδειγμα. Ο Μιχάλης μου λέει, Ιωάννα, γκούγκλαρε τον Matt Reef. Καλημέρα μάπες. Γκούγκλαρε εσύ. Γκούγκλαρω τώρα. Και όσο ψάχνουν εγκόμενους στο διαδίκτυο για να τους στείλουν. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματά σας στο Viber. Ξεκίνησε το θέμα ημέρας, είμαι ο τελευταίος που, και συνεχίστηκε με νέο θέμα ημέρας. Μηνύματα πριν το γάμο. Ναι, ναι, και συναντήσεις. Παντρευόταν και μου στείλε μήνυμα. Για πείτε τέτοιες περιπτώσεις. Και εμείς αν το κάναμε, παντρευόταν και στείλαμε μήνυμα ή σκάσαμε μύτη. Δεν μετράει. Καλή ντροπή σου. Σου είχε τύχει και αυτό, Βασίλη. Όχι. Είμαι σίγουρη ότι σου είχε τύχει. Γύρνα απλά τη μαλλιωμένη φωνή. Σας πω. Λοιπόν, εδώ ο Matt Reef, πολύ ωραίος είναι. Είναι stand-up comedian. Που λέγαμε πριν για τους κωμικούς, τους ξένους, ότι έχουν πάρα πολύ απήγηση και είναι παιδιά περισσότερες. Κάποιες φορές είναι και πιο πλούσιοι από τους πολύ γνωστούς του Hollywood. Εγώ μέχρι Chris Rock ήξερα. Φαντάζομαι τώρα που τη φάπα, λίγο. Κοίταξε, αυτός την έφαγε τη φάπα τώρα εδώ που τα λέμε και έπεσε πολύ στα μάτια μου, όχι προφανώς επειδή έφαγε τη φάπα, αλλά επειδή έκατσε πάνω από μία φορά μετά με τον Will Smith στο τραπέζι και μάλιστα δημόσια. Δηλαδή θες να κάτσεις, γίνει και φίλος, δεν έχω πρόβλημα, αλλά το παραπούλησε μετά. Έφαγες μια φάπα δημόσια. Δεν αποδοκιμάζεις τη βία όταν με τον κακοποιητή σου δημόσια συνέχεια συμβρίσκεσαι, συγγνώμη. Δηλαδή, μέχρι να κάνετε και κάποια παραστασούλα μαζί. Ακριβώς το τέλος. Εκεί πια θα είναι, θα το χρησιμοποιούμε πλήρως. Ναι. Νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις σπέβδει το περιβάλλον μανατζαρέ 7 γύρω-γύρω. Δημήτρη μου, έγινε τι έγινε, την έφαγες. Πάμε τώρα να δούμε τι καλό μπορούμε να βγάλουμε έτσι από αυτό. Είναι, και κινούνται είναι, νομίζω έτσι μετά. Να πούμε καλημέρα στον Νικόλα, πολύ καλημέρα. Μάπες, ήμουν ο τελευταίος που σχόλασα πάλι χθες και ο πρώτος που πήγα σήμερα. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε τώρα τι γίνεται με μένα. Εγώ, ρε παιδί μου, προσπαθώ, όπως μου το λέτε, πώς διατηρήσε κτλ. Έχω το λέω τώρα λίγο ξεμυαλιστεί, λίγο την ψώνισα, να σας το πω αλήθεια. Αλήθεια, μ' αρέσει ρε παιδί μου το σώμα μου, μ' αρέσει που μπορώ να φοράω ρούχα, μ' αρέσει που... εντάξει, δεν έχω και πάρα πολύ γούστο, πιο πολύ τον στενώνει εγώ, ο Βασίλης μου λέει ότι αυτά έχουν αλλάξει τώρα, φαφορούνται πιο φαριά τέλος πάντων τα ρούχα. Πού θέλω να καταλήξω, ότι δεν υπάρχει τρόπος να χάσεις κιλά εκτός να σταματήσεις να τρως. Ή να τρως υγιεινά. Αυτό το έμαθα από την Ιωάννα. Δηλαδή, μπορείς να τρως μικρά γεύματα, αλλά υγιεινά. Που εμένα δεν μου λέει τίποτα, βέβαια. Και γιατί... νόστιμα. Αυτό, γιατί συνήθως τα υγιεινά δεν είναι νόστιμα. Όχι. Φέρνει λοιπόν η κουβέντα προχθές που συζητούσαμε για το Λαβάς Κυρί. Σωστά. Την Αγελάδα που γελάει. Ναι. Όπως, το θυμάστε. Βέβαια. Ναι. Άμα δεν το έλεγα, δεν το θυμόσαστε. Όχι, το θυμάμαι και θυμάστε τη συζήτηση. Αλλά δεν θυμάστε τι σημαίνει Λαβάς Κυρί. Η Αγελάδα που γελάει. Γιατί εγώ έλεγα ότι είναι η Αγελάδα που τρώει. Σωστά. Η χαρούμενη Αγελάδα, η οποία έχει σημαδέψει με τον καλύτερο των τρόπων, έτσι με πολύ αγνό τρόπο, τα παιδικά μας χρόνια, αυτό το τρίγωνο τυράκι. Και θυμήθηκα λοιπόν και το άλλο που θέλω να σας πω. Το διχτάκι. Ναι! Ναι! Ακόμα είναι το διχτάκι. Υπάρχει ακόμα διχτάκι. Ακόμα το διχτάκι. Αυτά παίρνει η κόρη μου, παιδί μου. Ρε παιδί μου, άμα δεν έχεις παιδιά, τα χάνεις αυτά. Προσέξτε, εγώ θα σας πω κι άλλα για τους δικούς μας, για τη δική μας τη φάση. Αυτά ήταν τα νόστιμα, τα τυράκια, τα οποία μετά άρχισαν και άνοιξαν τη βεντάλια σε διάφορα snacks, που εδώ θέλω να καταλήξω, που είναι υγιεινά και νόστιμα. Και ας πούμε, έχω στο μυαλό μου ξενύχτη, δικό μου τρόπο, καθένας τις δικές του αναφορές. Ξενύχτη μπουζούκι, έξω κουλούρι. Και λαβάς κυρί. Ναι. Που σου λέει ο κουλουρτζής, το θέλουμε το τυράκι, βεβαίως. Λοιπόν, το τυράκι στο διχτάκι είναι το Baby Bell, γιατί έκατσα και το ψάξα. Και ρωτάω την Ιωάννα, γιατί της λέω, ρε εσύ, έλα να δεις εδώ. Έχουν κάτι sticks τυριού. Ναι. Λέγονται τυροβουτιές. Τυροβουτιές, ναι, αν το ήξερε.
Και μου λέει, αυτό να δεις, μου λέει, το τρώει συνέχεια η Σεσίλια. Παιδιά, με το που πάμε στο σούπερ μάρκετ, εξαφανίζεται το παιδί, τρέχει στο ψυγείο και παίρνει το διχτάκι και τις τυροβουτιές. Το οποίο είναι καταπληκτικό. Σαν μακαρόνι χοντρό, ε. Λοιπόν, είναι μία σαν μουστηριού έχει μέσα στο ένα. Σολινάριο. Στο ένα θικάκι. Είναι δύο θικούλες. Ένα κουπάκι. Στο ένα κουπάκι έχει αυτό το φανταστικό το τυρί που είναι σαν μουσ μαλακό κτλ. Και στο άλλο έχει τα στίξ, αυτά τα μακριά. Είναι του ονείρου, δεν καταλαβαίνετε. Και για το παιδάκι, για σνακ. Ναι, είναι ναι, ό,τι ναι. πρέπει. Σαν μικρό φοντί τυριού. Αυτό. Είναι η επόμενη γενιά σε κάτι που εμπιστευόμαστε. Η αγελάδα που γελάει, αυτή η κόκκινη αγελάδα που σκάει στα γέλια, μας έχει κάνει όλους μας να γελάσουμε. Γιατί μας έχει ικανοποιήσει όχι μόνο την πείνα μας, αλλά και τους γονείς μας το πάλε ποτέ, γιατί ήταν υγιεινό. Συνεχίζει λοιπόν και πάμε ένα βήμα παραπέρα. Εγώ χαιρόμαι πολύ τις εταιρείες μάπες μου που δεν επαναπαύονται. Είναι εξίσου. Όπως το έχουμε μάθει, είναι εξίσου υγιεινό, είναι νόστιμο, γιατί το υγιεινό δεν σημαίνει άλλο ότι είναι, πώς λέγεται, δεν έχει γεύση. Μια χαρά γεύση έχει, είναι υγιεινό, είναι νόστιμο, είναι και γρήγορο. Και ακούστε τώρα τι γίνεται. Έχουν φτιάξει ένα βαν, γιατί σας λέω, μπήκα και έψαξα και τα άμαθα. Λοιπόν, έχουν φτιάξει ένα βαν. Το βαν λέγεται Super Snack Van. Λέγε. Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί θα μπορέσετε να δείτε και να γευτείτε και να θυμηθείτε και να γνωρίσετε ό,τι έχετε αγαπήσει. Και το Baby Bell και τις τυροβουτιές. Και τις τυροβουτιές. Όλα τα νόστιμα υγιεινά snack, παιχνίδια και συλλεκτικά δώρα, δραστηριότητες Μάιο και Ιούνιο. Να έχετε τα μάτια σας ανοιχτά ή θα σας πω και πού για να είστε ήδη ετοιμασμένοι. Να πετύχετε το Super Snack Van. Ας πούμε, 24 του μηνός, πότε είναι αυτό? Την Παρασκευή. Την Παρασκευή. Αύριο. Άμα έχετε, ρε παιδί μου, να πάτε να κάνετε τα ψώνια σας ή εσείς που ακούτε στους γονείς σας, πείτε το. 24 Μαΐου το Super Snack Van θα είναι στο My Market. Ναι. Βρυλίσια και Κηφισιά. 11 με 1 το πρωί και στα Βρυλίσια θα είναι 11 με 1 το πρωί και στην Κηφισιά θα είναι 3 με 5. Πηγαίνετε να χαρείτε, να γευτείτε, να θυμηθείτε, να απολαύσετε και να μάθετε ό,τι έχουν ετοιμάσει για εσάς και το Baby Bell και το Λαβασκυρί και οι τυροβουτιές. Είναι πολύ ωραίο, είναι πολύ όμορφο, είναι νοσταλγικό, αλλά είναι και ελπιδοφόρο για το μέλλον όχι μόνο το δικό μας και της διατροφής μας, αλλά και των παιδιών μας. Γιατί ξαναλέω, είναι υγιεινό, είναι νόστιμο και είναι γρήγορο. Baby Bell, τυροβουτιές. Και όλα έχουν πρωτεΐνη, έχουν ασβέστιο, χωρίς προσθήκη συντηρητικών. Θέλεις να φας κι άλλο και θέλουν και εκείνοι που σε προσέχουν να φας κι άλλο. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Ακριβώς. Καλημέρα να πούμε και στη Ράνια μας που λέει καλημέρα αγάπες μου και καλή δουλίτσα, όμορφη πεμπτουλίτσα με χαμόγελο. Τι ωραία που πέρασε η εβδομάδα, ούτε που το κατάλαβα. Μόνο εσύ Ράνια, οι υπόλοιποι ζωριστήκαμε τώρα, να μην λέμε. Καλημέρα και στην Κωνσταντίνα. Εγώ συνέχεια κάθε μέρα τις τελευταίες 3 εβδομάδες δουλεύω, δεν το έχω στο μυαλό μου. Καλά, εσύ και τις ώρες που δεν δουλεύεις βρίσκεις εργασίες για τον εαυτό σου. Τέλος πάντων. Και στην Κωνσταντίνα, καλημέρα που στέλνει αγανακτισμένη φωτογραφία και μήνυμα κολλημένη στον Κηφισό. Σας ακούω και μου κρατάτε την καλύτερη παρέα. Να πούμε καλημέρα και στη Σάντι, καλημέρα αγαπημένα μου πλάσματα. Καλημέρα Σάντι, και ωραίο όνομα έχεις. Πολύ ωραίο. Ο Λεωνίδας λέει ότι είμαι αεροδρόμιο. Αν γίνεται το Κυριακή, γιορτάζει 7 Ιουλίου. Τα γενέθλια της μαμάς. Α, ναι. Α, οκ. Αγίας Κυριακής. Ότι είμαι, λέει, αεροδρόμιο, Λεωνίδας, και γελάω μόνος μου, λέει, σαν το χάχα και γίνομαι ρεζίλ, δεν χρειάζεται να σας το πω. Επίσης, έχουμε εδώ τη φίλη. Τι είναι. Ναι. Έχουμε εδώ τη φίλη που δεν θέλει να πούμε το όνομά της, γιατί μου γράφει κάτι συγκλονιστικό, παιδιά. Παρακαλώ, παρακαλώ. Είμαι η τελευταία που άλλαξε το αεροπορικό της εισιτήριο και δεν ταξίδεψε τότε με το ήλιος που έπεσε. Τι λες, ρε φίλε. Ναι, ρε παιδιά. Αφού μου το διάβασα το μήνυμα και ανατρίχιασα. Χριστέ μου. Απίστευτο, ε. Ναι, πω. 6-9-8-104-104-6. Πω που αυτή η παρέα γίνεται έτσι αυτό όπως τη γουστάρω. Πολυσυλλεκτική και ο καθένας με τις εμπειρίες του, ο καθένας με τα βιώματά του. Κανένας δεν αλλάζει αυτό που είναι και έτσι θέλω να είμαστε. Ναι, συνεχίζουμε. Πρέπει να τοποθετηθούμε και στο θέμα ημέρας, έτσι. Θέμα ημέρας. Έχω εδώ τη μάπησα. Μου στείλε μηνύματα πριν παντρευτεί. Ή το είμαι ο τελευταίος που. Μπράβο. Καλημέρα, μάπες μου. Είστε έτοιμοι να ακούσετε ιστορία ζωής, πραγματικότητα για σύριαλ του Παπακαλιάτη? Εννοείται. Ήμασταν μαζί 17 χρόνια. Είπα τέλος γιατί δεν ήθελε τίποτα παραπάνω. Χωρίσαμε, τα έφτιαξε μετά από 3 μήνες με κάποια και την παντρεύτηκε. Και τώρα ξεκινάει. Πώς φτάσαμε όμως ως εκεί? Εγώ δεν είχα ιδέα ότι παντρευόταν. Αργό να σχολάσω από τη δουλειά, φτάνοντας στο σπίτι, ο δρόμος του στενού μου ήταν κλειστός, οπότε αναγκάζομαι να κάνω ένα κύκλο. Περνώντας λοιπόν αναγκαστικά έξω από το σπίτι της κυρίας με την οποία παντρεύτηκε, τη βλέπω να βγαίνει νύφη, να μπαίνει στο αμάξι και είμαι ακριβώς από πίσω της και την ακολουθώ στην εκκλησία.
Ναι, το έκανα. Έφτασα εκεί και τον είδα στα σκαλιά ντυμένο γαμπρό. Είχε ενημερώσει τους πάντες να μην μου πουν τίποτα, αλλά το σύμπαν ευτυχώς δεν τον άκουσε. Μπορείτε να καταλάβετε την κατάστασή μου μετά από αυτό και φυσικά το ξέσπασμά μου. Παιδιά, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι που αναλογίζομαι και λέω. Συγγνώμη, λέει, μετά το ξεπέρασα. Ο πιο ευρηματικός, δημιουργικός, θεατρικός συγγραφέας σειρών, ταινιών. Τέτοια σκηνικό δεν θα το σκαρφιζόταν. Όχι. Δηλαδή σου λέει πραγματικότητα, ξεπερνάει κάθε φαντασία. Δεν τα τολμάει ο άλλος γιατί σου λέει, έλα ρε παιδί μου, αυτό θα μου πούνε. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό που γράφεις ή που πας να μας παρουσιάσεις. Και γίνεται. Δεν θα καταλάβω ποτέ την ψυχολογία του ανθρώπου που είναι με κάποιον 17 χρόνια, δεν θέλει να κάνει κάτι παραπάνω. Αλλά μιλάμε για 17 χρόνια, δεν μιλάμε για ένα χρόνο. Και στον πρώτο αμέσως μετά παντρεύεται. Και στον πρώτο στο τρίμηνο πάει και παντρεύεται. Εντάξει, μπορεί να ήταν αυτό. Ποτέ δεν θα την καταλάβω. Για την να μην ψυχολογία. Τον αστεναχωρήσω, αν και το έχει ξεπεράσει λίγο, μάπησα. Μπορεί, ρε παιδί μου, να βρει αυτόν που με τη μία ήταν αυτό. Δηλαδή, δίκαια δεν παντρεύτηκε με τον 17. Τι έκανε, γιατί δεν ήταν αυτό. Χρόνια ρε Δημήτρη όμως. Πραγματικά 17. Γιατί 17 χρόνια δεν χωρίζει, λε. Να κάνω μια ερώτηση. Γάμος δεν είναι 17 χρόνια. Είναι, ναι. Εντάξει, δεν είναι. Είναι ή δεν είναι, ρε παιδιά. Όχι, δεν. Τα ξέρουμε. Κατερίνα, σε έκανα και γέλασε. Απαναγίτσα μου. Κατερίνα, που κάμε δελτίο ειδήσεων, μαύρες, και επιστρέφουμε στη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Το Mappe Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, μόνο στο My Radio 104,6 που έχει τα κότσια να το εκπέμπει, γιατί όπως καταλάβατε αυτή η εκπομπή δεν ακούγεται. Όλοι μαζί είμαστε σε αυτή τη ραδιοπαρέα, σε αυτό που ξεκίνησε να είναι το ραδιόφωνο. Δεν υπάρχουν εδώ ίδιοι, όλοι είμαστε ίσοι όμως, και ο καθένας, όπως και αν έχει ξυπνήσει, έρχεται, το λέει ή δεν το λέει κιόλας, και καταλήγουμε να χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Να πούμε μια καλημέρα και στο Δημήτρη που λέει: είναι πρώτη φορά που σας στέλνω, σας ακούω χρόνια, οδηγώ για δουλειά, Δημήτρης από Νέα Σμύρνη. Λοιπόν, flex car, παιδιά, μια που οδηγεί, θα θέλει να οδηγεί, γιατί νομίζω ότι από τους περισσότερους. Θα μπορούσαμε να πούμε τις περισσότερες ώρες της ημέρας περνάμε στο κρεβάτι. Με την έννοια ότι από τις 24, 6-7. Γυάλισε το κομμάτι της φαρμάκαινας που περνάς τις ώρες στο κρεβάτι. Αμέσως μετά, κατά τη γνώμη μου, αμέσως μετά τις περισσότερες ώρες της ημέρας. Τι! Το ματάκι μου γυάλισε λίγο. Ο κόσμος μου στέλνει συνέχεια μηνύματα. Και? Υβριστικά. Τι άτομο είναι αυτό. Τι άτομο. Τέλος πάντων, με την καλή έννοια, νομίζω ότι αμέσως μετά τις περισσότερες ώρες της ημέρας τις περνάμε στο αυτοκίνητο. Οπότε οφείλεις να έχεις το αυτοκίνητο που γουστάρεις, που το κοιτάζεις από μέσα. Το κοιτάζουν και άλλοι απ' έξω και το γουστάρεις. Flex car λοιπόν, με ένα μίσθωμα μόνο, χωρίς διαδικαστικά, χωρίς γραφειοκρατίες, χωρίς προκαταβολή. Το κρατάς όσο θες, το αλλάζεις όποτε γουστάρεις ή αν θες, το έχεις. Είναι το αμάξι σου, ρε παιδί μου. Είναι ο πιο εύκολος τρόπος να αποκτήσεις το αμάξι των ονείρων σου. Flexcar.gr. Να πούμε καλημέρα και στο Μιτσάκι που λέει: η Δήμητρα, καλημέρα Μάπες. Το Σάββατο παντρεύτηκα τον έρωτά μου. Μας κάνετε παρέα όλη την εβδομάδα του γάμου που ήμασταν και δύο πολύ πιεσμένοι και μας φτιάχνατε τη μέρα. Σήμερα σας ακούω ξανά, πρώτη μέρα που πάω για δουλειά μετά την άδεια. Δείτε να εδώ, ζήσετε, να ζήσετε. Εδώ φωτογραφίες που πάνε την ύφη με τα νταούλια και τα αυτά. Αυτή ωραία, ρε παιδιά. Και εδώ τώρα τον πατέρα που και τον κουπερίνο το σκυλάκι του έξω στην εκκλησία. Ναι, ρε παιδιά. Τι ωραία. Εσύ δεν τα ζήσεις αυτά. Με σταμάτα. Δεν θα τα προλάβεις. Παραπονεμένο στη γωνία ο Κούπερ. Δεν θα τα προλάβεις. Θέλω να μασίσω νηφικό. Θέλω να πούμε καλημέρα στην φίλη μας την Πηγή, η οποία περνάει κάτι έτσι δύσκολο με το θέμα υγείας του μωρού. Όλα θα πάνε καλά. Πηγούλα μου, πραγματικά, και μας έχει στείλει και το μωράκι της, το μπεμπάκι, περαστικά. Ναι, ρε, τίποτα. Τίποτα δεν είναι αυτό τώρα, ναι, δεν είναι κάτι. Να αφιερώσουμε και τον μπουφ στο μαράκι μας, την οδοκαθαρίστρια που σκουπίζει και γελάει μόνη της και νομίζουν οι άλλοι ότι δεν ακούει κάτι. Λιώνω, λέει, με αυτά που ακούω. Θέλω και λίγο ρακιτζί να ακούσω. Φιλιά, είστε η παρέα. Θα βάλουμε, ξέρετε ποιο. Βάλαμε ρακιτζί, θα βάλουμε κι άλλον ένα. Θα βάλουμε την Ανά. Που σε χρόνια που δεν υπήρχε η πολιτική ορθότητα, ο Μιχάλης βγαίνει και τραγουδά. Ρε, τι ωραία Ανάσα ήταν αυτή. Sorry, ναι, μέρα μάθει. Και στους Μάπες άρεσε. Και η Γιούλα λέει: παιδιά, τι ωραία ρακιτζής αναμνήσεις που έχουμε. Ωραίο, Ανά. Να πούμε καλημέρα και στο Βαγγέλη. Σας ακούω από το φούρνο μου εδώ στο Νέο Κόσμο. Γεια σου, Βαγγέλη. Πολλά φιλιά στο χωριό μου στο Περδικάκι Έτολο Ακαρνανίας που σας ακούνε πολύ εκεί. Σας τα έχω πει για Περδικάκι, ε. Γουστάρω γιατί έχουμε ενώσει όχι μόνο την πόλη, γιατί περισσότεροι σταθμοί λένε το πρωινό της πόλης. Εμείς έχουμε ενώσει διάφορες πόλεις της Ελλάδας.
στο στόμα. Δεν ξέρω πού είναι το περδικάκι. Δεν το ξέρεις. Είναι το λοκαρναρί. Είναι αρκετά κοντά στα μέρη μας. Είναι ορεινός προορισμός. Πάνε πάρα πολλοί άνθρωποι το καλοκαίρι που δεν θέλουν τη ζέστη, ας πούμε, για να έτσι είναι πιο δροσερά. Και πάνε και άνθρωποι που έχουν πρόβατα και αυτά ζώα. Τα πάνε εκεί για να είναι και πιο δροσερά τα ζώα το καλοκαίρι. Να μην σκάσουν. Το περδικάκι έχει φημίζεται γιατί είναι καμαρωτό. Είναι περήφανο το περδικάκι. Νομίζω ότι εκεί κάνουν και διάφορα τύπου πανηγύρια ανταμώματα, ξέρεις, που χορεύουν και αυτά και στολές παραδοσιακές, χαμός γίνεται. Καλώς ο Βασιλάκης τώρα. Αμέ, σας έχω. Πριν περάσουμε στη γωγό στα gossip και πριν σας δώσω και το σύνθημα να στείλετε για το Euromap, ακούστε τι μας λέει εδώ και ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα, παιδιά. Να είστε καλά που μας κάνετε παρέα. Σιγά το σενάριο. Ακούστε, λέει, τη γυναίκα μου τη γνώρισα στο bachelor τη. Τώρα είμαστε 15 χρόνια μαζί με δύο γιους. Τι δουλειά έχεις εσύ στο bachelor τη γυναίκα? Ήταν ο στρίπερ. Είχαν βγει. Αυτό είχε βγει η γυναίκα. Μπορεί να πήγε σε μπουζούκια. Σε μπουζούκια. Τη γνώρισε εκεί, οπότε δεν θα πατρευόταν σε μια εβδομάδα για να γίνει bachelor. Ναι, τέλος πάντων. Και. Παιδιά, αυτό είναι Netflix ταινία, ε. Ναι, και, ναι, αλλά παντρευτήκαν οι άνθρωποι τώρα και έχουν και δύο γιους. Που σημαίνει ότι ήταν γραφτό να βρεθούν. Ναι. Εσύ να τα βλέπεις αυτά που μου λες μετά από 17 χρόνια πώς γίνεται. Άμα είναι γραφτό, είναι γραφτό. Παιδάκι μου, όμως, 17 χρόνια. Εντάξει, το γύρισε πάλι. Το γύρισε, ναι. Και με τον αστιφύλακα και με τον χωροφύλακα. Δεν γίνεται αυτό. Γιατί? Ρε παιδί μου, πώς το ρίσκαρε όμως και εκείνη, ε. Μπράβο, τι σημαίνει. Δεν ήρθε, κατά κούτε, λέει. Αν το δεις και είναι αυτό. Παντρευόμαστε εμείς, είναι να παντρευτούμε το άλλο Σάββατο. Και πάω στον μπάτσελερ και σου λέω μετά δύο μέρες πριν τέλος ο γάμος. Γιατί θα δώσουμε τα χέρια από το να καταστρέψουμε τις ζωές μας και ενός παιδιού που θα έρθει στον κόσμο. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά πριν γνωρίσω τον Κωνσταντίνο, έλεγα ότι ο Δημήτρης είναι ο έρωτας. Παιδιά, δεν είναι έτσι να σας πω κάτι. Ο Δημήτρης είναι ο έρωτας ζωής μου. Όχι. Αυτό ήθελα να πω. Το γεγονός ότι δύο άνθρωποι πάνε να παντρευτούν ποτέ δεν είναι. Μάλλον ποτέ. Πολλές φορές δεν είναι από έρωτα, ούτε από αγάπη. Είναι επειδή είμαστε μαζί τώρα, έχουν περάσει και τόσα χρόνια. Έγινε. Τι? Ο γάμος έγινε. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Τι? Πώς έγινε ο γάμος? Και αυτό, μίλησε κι εσύ. Ξανήγησε κουμπάρα, έλα πίσω. Κρατήθηκε η γνωριμία. Ναι, είναι ρομαντική ψυχή. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, δεν παντρεύονται όλοι οι άνθρωποι από έρωτα. Πολλοί παντρεύονται από τη συνθήκη. Είμαστε μαζί τώρα, άντε να παντρευτούμε κιόλας, να κάνουμε και οικογένεια. Ένας που μου πέφτει. Ναι, αυτό ακριβώς. Η μάπισσα που μας έλεγε πριν ότι μετά από 17 χρόνια που χώρισε με τον σύντροφό της, εκείνος παντρεύτηκε στο τρίμηνο, τι της είπε μετά? Τι της είπε? Παντρεύτηκα για να σε ξεπεράσω. Άντε ρε ξεφτύλα. Δηλαδή τ' άκουσε. Συγγνώμη. Συγγνώμη, ήταν αυτό. Ήταν τυχαίο. Έλα! Έμα τώρα. Είπες τι, τον είπες άγγιος αγώνες προχής. Κι αλλές τέτοιες πίπες. Ρε παιδί μου, ήρθε η Ήβη στην εκπομπή. Ζωή να έχει το κορίτσι αυτό. Δεν και, ξεπέρασες και ακόμα. Όχι εγώ, για να μην ακούγομαι εγώ. Όλοι. Η οπερατέρ. Πάνω το, μέχρι πάνω τα μοντάζ. Φτού φτού, να είναι καλά, να χαίρει το παιδάκι της, το Μιχάλη της. Δηλαδή τέτοια ομορφιά. Καλά, και είναι και όλο αυτό το συμπληρώνεται από το γεγονός ότι εμείς που την ξέρουμε, ξέρουμε ότι είναι και πολύ καλό παιδί. Είναι υπέροχο παιδί, είναι από τους λίγους ανθρώπους, παιδιά, που σου γελάνε. Γελάνε τα μάτια της. Όλο το πρόσωπο. Και έχουν μια πολύ ωραία οικογένεια, επειδή μου έχει δείξει το κοριτσάκι της ένα κουκλάκι ζωγραφιστό. Τα λέμε γενικότερα με την Ήβη, γιατί είναι στην ίδια ηλικία τα παιδιά μας. Λέω ότι μοιάζει στον άντρα της το παιδί. Ναι, έχει τα χρώματά του. Έχει τα χρώματά του και είναι υπέροχη. Και φαίνεται, ρε παιδί μου, η κοπέλα ότι είναι. Καραφλό και ραπάρι. Ναι. Λοιπόν, προσπαθώ να βρω. Να είναι καλά όλοι τους. Το σημείο να σας πω ότι είναι πάρα πολύ καλό, έτσι όπως τώρα νιώθετε καλά ή αμέσως μετά την ξαλάφρα του ότι μπορεί να οδηγήσει σε μια συνθήκη που δεν είναι για σένα ή που μπορεί, ρε παιδί μου, να σε έχουν παρασύρει άλλοι ή που είσαι σε αυτή τη συνθήκη επειδή φοβήθηκες να φύγεις. Κάποια στιγμή λοιπόν τα τεινάζεις όλα στον αέρα, το ψιλογυροφέρνουμε όλη την εβδομάδα αυτό το σενάριο και ενώ έχεις πληγώσει και έχεις πληγωθεί, κάθεσαι πίσω, παίρνεις μια έψα στο χέρι παγωμένη και την απολαμβάνεις και λες I did it my way, ρε φίλε. Αυτό είναι λοιπόν και έψαχνα τον τρόπο να σας το κουμπώσω γιατί έχουμε ταυτίσει στιγμές της ζωής μας με την έψα, με το να καθόμαστε πίσω, να ανοίγουμε το παγωμένο κουτάκι αυτό, το οποίο τώρα έχει ανανεωθεί, είναι ολοκένουργιο, είναι πανέμορφο, είναι καλέσθητο, είναι ένα κομψοτέχνημα στις τέσσερις καινούργιες γεύσεις έψα και να αράζεις πίσω και να απολαμβάνεις τη στιγμή. Αυτό ακριβώς κάνει η έψα. Ετοιμάζουμε κάτι, δεν ξέρω τώρα αν θα μας βγει. Όπως μας βγει, δεν μας βγει και η Λάρισα. Αλλά στο Βόλο
έχουν το εργοστάσιο που μας έλεγε ο Βασίλης. Ναι, το μουσείο. Είπα λοιπόν εχθές στην Κωνσταντίνα, δεν λέμε στα παιδιά να κανονίσουμε με τους ακροατές να πάμε μια εκδρομή με νικητές, να απολαύσουμε και έψα, να δούμε και το μουσείο. Θα έρθεις εγώ και εσύ. Δεν πάω όλοι μαζί. Μου κάνει εγώ και εγώ και εγώ και εγώ. Λοιπόν, ναι, αυτό λοιπόν να το κάνουμε και επίσης εχθές. Σκέφτηκα ότι η ΕΠΣΑ είναι κοντά μας όχι μόνο στο σχολείο, όχι μόνο στη δουλειά, όχι μόνο στο γυμναστήριο, όχι μόνο στο αυτοκίνητο. Είναι και στις αθλητικές διοργανώσεις, το κύπελλο και όλα. Θέλω να το πω τώρα, κατά καιρούς εννοώ, έχουμε ταυτίσει την ΕΠΣΑ με στιγμές της ζωής μας, οπότε είναι ό,τι πρέπει να τολμήσουμε το επόμενο. Η ΕΠΣΑ άλλωστε είναι η πρώτη που έβγαλε το pink grapefruit που τώρα γίνει της μόδας και όλοι πίνουν. Η ΕΠΣΑ το έβγαλε. Έτσι. Λοιπόν, γεύσεις, γιούζου κόλλα, πορτοκάλι κόλλα, λεμονάδα με υβίσκο και πορτοκαλάδα για σεμί. Κάντε τα ό,τι γουστάρετε, βγάλετε τα φωτογραφία, πιείτε. Τα απολαύστε τα ό,τι θέλετε, γιατί η ΕΠΣΑ μας πηγαίνει στην επόμενη μέρα. Η ΕΠΣΑ που εμπιστευόμαστε είναι εκείνη που θα μας οδηγήσει στην επόμενη μέρα και δίνουμε και σε 10 τυχερούς νικητές αναψυκτικά, τα αναψυκτικά τους του μήνα, ΕΠΣΑ πάντα, ένα κυβότιο με 24 αναψυκτικά. Απαντήστε μου στην ερώτηση για να το κάνουμε έτσι λίγο πιο. Φτιάξε μας λίγο, κάνε μας λίγο playful. Η νέα γεύση ΕΠΣΑ είναι λεμόνι με υβίσκο ή λεμόνι με τριαντάφυλλο. Έλα ρε, μας βρήκες τώρα. Στείλτε την απάντηση και το ονοματεπώνυμό σας στο 698-104-104 και 6 να τσιμπήσετε τα ύψα. Να πούμε εδώ ότι ο Κωνσταντίνος τη συνεχίζει την ιστορία. Παιδιά, τον Κωνσταντίνο θέλω να τον γνωρίσω. Παίρνω μια μέρα από εδώ. Λέει. Και παράλληλα στέλνει και την απάντηση για την ΕΠΣΑ. Σου λέει που κάνουμε ρε παιδάκι μου, στέλνουμε να στείλουμε να πάρουμε και ένα δωράκι. Πολύ βόλο ο Κωνσταντίνος. Λοιπόν, ο γάμος έγινε λέει. Μετά από 6 μήνες παντρευτήκαμε κι εμείς. Κωνσταντίνε! Καλέ, δεν κρατιούνται. Πότε χώρισαν, πότε. Άρα έπεσε, συγγνώμη, άρα υπήρχε κέρατο έντονο όσο ήταν νεόνυμφη. Ναι. Έτσι ξεκίνησε και αναπτύχθηκε ο έρωτας. Να σας πω τώρα εδώ που λέγαμε για τις περιπτώσεις γάμου που μπορεί ρε παιδί μου και την τελευταία στιγμή να ακυρωθεί. Λέει ο Άρης, έκανα πρόταση γάμου τρελά ερωτευμένος. Έρχεται κορονοϊός, εκεί έγινε μεγάλο ξέρασμα και επιτέλους περάσαμε χρόνο στο σπίτι. Έτσι κατάλαβα ότι εγώ με αυτόν τον άνθρωπο δεν έχω κανένα κοινό. Μία εβδομάδα πριν το γάμο ακύρωσα τα πάντα, ένα μήνα αργότερα γνώρισα τη γυναίκα μου και σήμερα έχουμε ένα κούκλο 2 ετών. Πόσες ρε φίλε περιπτώσεις τέτοιες σχέσεων ή και γάμων που βρέθηκαν με τον άλλον στο ίδιο σπίτι λόγω της καραντίνας και συνειδητοποίησαν ότι έχουν προχωρήσει τη ζωή τους και όχι παράλληλα και οι δύο. Ναι. Μα είναι πολύ σημαντικό πριν περάσεις στο βήμα του γάμου να μην συγκατοίκησε ρε παιδιά, είναι το αλφα και το ωμέγα. Όχι, είσαι εκτός θέματος τώρα. Θα κάνω δουλειά. Ναι. Τζαντίζεσαι. Τζαντίζω εκτός θέματος. Εσύ και κάτι άλλο είστε εκτός θέματος. Θα ζητήσω συγγνώμη μόλις σου πω ότι μόλις σου αποδείξω ότι είσαι εκτός θέματος. Γιατί ήταν εκτός θέματος. Βάρισε καφέ, έχει θέμα τώρα. Δεν ζητάει. Θα σου αποδείξω ότι είσαι εκτός θέματος. Αχ, Βασιλική, βάλε τον. Γιατί έχεις μανούρα, έχεις οργή. Ναι. Λοιπόν, άκουγε τις εκδοσίες. Πάμε να συνεχίσουμε. Δεν λέμε γενικά για τη συγκατοίκηση. Εσύ λες ότι πρέπει να συγκατοικήσει το ζευγάρι πριν παντρευτεί. Για να ξέρει τι έχει να κάνει. Εντάξει. Εσύ έχεις καταλάβει γιατί έχει άδικο. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, εμείς λέμε. Περιμένω να δω που δεν θα ζητήσει συγγνώμη. Δεν θα ζητήσει. Το ξέρω. Λοιπόν, εμείς λέμε μετά που έχεις κάνει τη σχέση και το γάμο ενδεχομένως και συνειδητοποιείς ότι πέρασαν τα χρόνια σχέσης και γάμου και δεν είστε πια οι ίδιοι άνθρωποι. Μέσα από την καραντίνα. Είπες εσύ αυτό προηγουμένως. Αυτό είπα. Έγινε. Μέσα ο άνθρωπος είπε ότι με το που έγινε η καραντίνα και ζήσαμε λίγο πριν παντρευτούμε. Όχι. Να το ξαναδιαβάσω. Ήρθε ο κορονοϊός και επιτέλους περάσαμε χρόνο στο σπίτι. Αφού είχαν παντρευτεί. Πριν σου λέει. Βρε, συγκατοικούσαν οι άνθρωποι, ζούσαν μαζί, αλλά περάσαμε χρόνο πραγματικά, κλειστήκαμε μέσα. Όλη μέρα, ας πούμε. Δεν έλεγα εγώ έχω τους φίλους μου, εσύ τις παρέες και τέτοια. Άρα δουλεύανε πολύ προφανώς εννοείς και δεν βρισκόντουσαν. Ίσως είχαν κύκλο. Ναι, ίσως δεν ήταν και εγκατεστημένη η συγκατοίκηση. Ναι, έχω και λίγα πράγματα στο Δημήτρη, έχει και λίγα πράγματα σε μένα, αλλά όταν μείναμε πραγματικά με χρόνο, λέω τι το θέλω. Και είπα εγώ ότι είναι πολλές οι περιπτώσεις ζευγαριών, είτε από γάμο είτε σχέσεις, που είχαν περάσει χρόνια και με την καραντίνα κατάλαβαν ότι έχουν προχωρήσει και οι δύο. Ή ο ένας από τους δύο, και ότι δεν είναι πια αυτό που ξεκίνησαν να είναι. Άρα δεν είναι πια ερωτευμένοι και χάλασαν πολλές σχέσεις του. Άρα ο Βασίλης δεν το είχε πει καλά. εγώ να ζητήσω συγγνώμη τότε που δεν κατάλαβα. Δεν θα
το χαρώ, γιατί κάτι άλλο θα γίνει τώρα. Κάτι θα στη φέρει από αλλού. Ναι, δεν μπορεί να ζητήσει. Στη φυλάει τώρα. Εκτός αν μετράνε ακόμη τα γυαλιά. Ναι. Είναι που την επίρρεια. Στη σκιά των γυαλιών τώρα. Λοιπόν, σε λίγο παίζουμε Euromappa. Θέλω να στείλετε τώρα τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6981414 και 6. Όνομα τεπώνυμο Euromappa, γιατί σε λίγο θα σας κάνουμε την ερώτηση για να πείτε στην κλήρωση. Μια που στέλνετε μηνύματα. Μήπως να σας πω ότι είναι. Να επαναλάβω την. Όχι, άστο, μην τα μπλέξω. Ωραία, πάμε σε κομμάτι. Πάμε σε κομμάτι. Έχουμε γκόσι. Τι θέλεις, έχουμε γκόσι. Πάμε γκόσι. Γκόσι και αρλούμπες με τη Γογό Φαρμάκη. Μπράβο Φέδων, μπράβο Φέδων. Σταμάτα, όπα, πάει, ε. Ναι. Ωραίος ο Φέδων. Και ο Φέδων και εσείς και όλοι, πριν ετοιμαστείτε για τις διακοπές σας, για τις εξορμήσεις, για τα ταξιδάκια σας, ξέρετε, τώρα το έχετε μάθει ποιος είναι ο πρώτος προορισμός. Bag Stories. Εκεί θα πάτε να βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Έχει μια πλήρη σειρά με είδη ταξιδιού, από το μικρότερο τσαντάκι πορτοφολάκι, μέχρι το σάκου βαγιάζ το πιο ωραίο και έτσι εύχριστο, μέχρι τις μεγάλες τις βαλιτσάρες, αυτές που θέλουμε να προστατεύουν τα πράγματά μας και να πηγαίνουμε ωραίοι με το trolley bag. Όλες θα τις βρείτε στα Bag Stories. Έχει όλες τις κορυφαίες εταιρείες, Delce, Kipling, Porsche Design, Bricks, BG Berlin, οτιδήποτε χρειάζεστε και στα φυσικά καταστήματα και βέβαια στο bagstories.gr που μπαίνετε, χαζεύετε, βρίσκετε ό,τι θέλετε, το βάζετε στην άκρη, το σταμπάρετε, λέτε αυτό θέλω και όταν έρθει η ώρα το τσιμπάτε. Άλλη μια ατακούλα από την ψυχούλα του Γιάννη Μπέζο. Το ότι οι άνθρωποι χωρίζουν πιο εύκολα μπορεί να είναι πολύ καλό. Τον αγαπώ. Εντάξει, είμαστε. Να σου πω κάτι. Έχει αυτή, δεν θυμάμαι ακριβώς τη φράση, αλλά αυτή έτσι η άποψη ότι η ελληνική οικογένεια. Ο Χίτλερ είναι πιο αθώος από την ελληνική οικογένεια. Κάπου ταυτίζομαι, να ξέρεις. Η ελληνική οικογένεια το παράκανε και τελικά έκρυψε πάρα πολλά πράγματα κατά το χαλί. Κάπου ταυτίστηκα και. Φέδωνα! Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Ήρθε η απάντηση που περιμέναμε. Ευτυχώς Παναγίτσα μου. Από τη Ζώζεφη. Εδώ τα παιδιά την περιμένω. Εγώ δεν. Εσύ ναι, ξέρω. Ναι. Η Ζώζεφη... Τραγούδι περιμένουμε την Ζώζεφη να απαντήσει. Για τον Νίνο, λέμε. Για τον Νίνο, ναι. Έδωσε χθες μια συνέντευξη στο κοριτσάκι μου. Δημήτρη, καλά κάνει και κρατά το πρόσωπό σου. Το κράτησα γιατί. Δημήτρη. Λοιπόν, στην Ελένη. Καλά κάνει καμία συνέντευξη γιατί ανοίγει το στόμα τη μόνο όταν τη λένε για τον Ιωαννίδη. Εχθές κάνανε μια πλάκα. Έκανε πέσιμο μπάκα. Για την Βουλγαράκη λέμε στον Πάνο Ιωαννίδη και τις κάνουν πλάκα στο πλατό. Όχι, εγώ πιστεύω δεν ήξερε ο Λιάγκα στο θέμα. Μόλι γιατί... παλάβωσε εσύ. Όχι. Εντάξει, δεν μπορούσα να το σώσω. Αυτούς τους τηλεθεατές θέλουμε, Δημήτρη μου, κατάλαβες. Μπέρεψε τον Ιωαννίδη, τον ένα με τον Ιωαννίδη τον άλλο. Για το τι δικούν είσαι, φιλελάδος, το λέω. Έχει πολλά στο κεφάλι τώρα. Για πες. Λοιπόν, και μίλησε η Ζώζεφη στην Ελένη και τη ρώτησε η Ελένη για το story αυτό. Και τι είπε, παιδιά, η Ζώζεφη. Έχει διπλή ανάγνωση η απάντησή της. Τι να πω, λέει, δεν ξέρω, δεν είμαι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία που γίνονται, λέει, αυτά τα love story. Τι άλλο λέει να σας πω. Love story, ναι. Άρα χωρίσανε. Αυτό, καλά, χωρίσανε, αλλά το θέμα είναι, εννοεί ότι ο Νίνο έχει κάνει και για άλλες τέτοια love story ή είναι ένα γενικότερο σχόλιο? Όχι, άλλο είναι στα story, άλλο love story. Love story χαρακτηρίζει τη σχέση, ναι. Ότι μην υπάρχουν τέτοια flames, ναι, φλόγες. Μαθαίνονται, ας πούμε, ναι, και δεν είναι να το συζητάμε πολύ. Η απάντηση πολύ, ήταν για το story που έβαλε ο Νίνο και λέει... Το χαρακτήρισε love story, το story όμως. Ήταν ένα story αγάπης αυτό που ανέβασε ο Νίνο. Αλλά το έλεγε για εκείνη, το έλεγε ότι το κάνει για πολλές. Την κακία μου τώρα θα την πω γιατί δεν κρατιέμαι. Βουλγαράκι Τζόζεφιν, σιγά μη βγάζα μάκρη. Έλα μωρέ τα κορίτσια. Έλα μωρέ και εσύ τώρα. Η μία δεν ρωτάει και η άλλη δεν απαντάει. Ναι, δεν την κατάλαβα την απάντηση καθόλου. Εμείς θέλουμε να καταλάβουμε. Θα σου πω, είπε η Τζόζεφιν ότι αυτά τα love story έχουν γίνει και για άλλες κοπέλες. Δεν θα μείνουμε τώρα σε αυτό. Αυτό θέλω να σου πω, ότι ο Νίνο το έχει κάνει αυτό και για άλλες ή είναι σε ένα γενικότερο πλαίσιο ότι να χωρίζουν τα ζευγάρια, μπορεί το αγόρι, να ο Δημήτρης να κάνει ένα story για την Ιωάννα, ο Βασίλης για την Γογό. Πω, απαξίωση, άμα είναι έτσι. Ήταν έτσι, μας μπλέξαν τώρα αυτές οι δυο. Αύριο θα βγει και να μας πει καλή, εμείς μαζί είμαστε. Ναι, εσείς καταλάβατε λάθος. Ας βάλουμε μια ανωτελεία, όπως λένε και στις ενημερωτικές εκπομπές. Και συνεχίζουμε. Θα υπάρχει σε συνέχεια, πιστεύω. Ναι. Ναι, τι να πω, δεν ξέρω. Σταματήστε. Λοιπόν, όλο το ρεπορτάζ για το μέλλον της Ζήνας Κουτσελίνη μοιράστηκε χθες ο Αλέξανδρος Κατσαρίδης στην εκπομπή της Face. Και είπε, κοίταξε, παιδιά, τώρα, ότι υπάρχει ένα χάσμα. Υπάρχει και η σχέση Face-Ζήνας που φαντάζομαι ότι επικυρώνει λίγο το αληθές του ρεπορτάζ. Ισχύει.
Έχουν όχι, πολύ καλή όχι. σχέση οι δύο. Οπότε φαντάζομαι ότι η Κιφέη δεν θα άφηνε να βγει στην εκπομπή της κάτι έτσι που δεν είναι. Δεν επικυρώνει αυτό. Επικυρώνει το ότι δεν θα βγει κάποιο κακό ρεπορτάζ. Κάτι κάποιο που να βγάζει τη Ζήνα κακιά. Δεκτό. Έκανε, μας λέει το ρεπορτάζ ότι έγινε ένα πρώτο ραντεβού με το κανάλι, όμως δεν έχουν καταλήξει κάπου. Υπάρχει ένα πρόβλημα γιατί είναι οι δύο οι εκπομπές και το μεγάλο αγκάθι λέει αποτελεί η πρώτη εκπομπή της Ζήνα Κουτσελίνη και όχι το μεσημεριανό. Ναι, το μεσημεριανό και όχι το βραδινό. Το βραδινό πώς πάει, ρε παιδιά, ξέρετε. Το είχα ξεχάσει να πω την αλήθεια. Χτες είχε. Μωρέ, παρά είναι αργά για μας. Κάτι πρέπει να έχει, γιατί είδα κάτι στο Instagram ότι κάποιος κύριος θα έβγαινε και αυτά, αλλά τώρα για μας. Κοίτα, η αλήθεια δεν έκανε και τη μεγάλη εντύπωση, ας πούμε. Δεν όχι. Είναι ότι, δεν είναι ότι περιμένει ο κόσμος να το δει. Πώς όχι. Πάντως είπαν ότι δεν έχει πάρθει κάποια απόφαση και ότι θα φανεί. Συζητάνε. Ναι, ναι. Να βγάλω και εγώ τώρα το λίγο το τέτοιο μου. Μωρέ, βγάλε το. Ρε παιδί μου, τι περιμένουν τα κανάλια για να πάρουν αποφάσεις. Έχει φτάσει Ιούνιο. Πες μου, ντε. Αυτό πάλι. Ο καθένας κάνει και τον προγραμματισμό του για την επόμενη σεζόν. Λίγο. Θα μου πει. Χαιστήκανε για τους λίγους επαγγελματίες. Πρέπει να σκέφτονται τους τηλεθεατές. Ακόμη και έτσι όμως, και ο τηλεθεατής, όσο πιο νωρίς έχεις κανονίσει τι θα κάνεις, τόσο πιο οργανωμένο θα το βγάλεις. Mm. Για τον τηλεθεατή τώρα λέω. Τηλεθεατής wise, σκεπτόμενος. Ναι. Τι γίνεται με τα κανάλια. Δηλαδή δεν είναι μόνο το Mega, το δικό μας. Είναι και το Star, μου λες τώρα εδώ. Αντένα. Το Sky, ο Αντένα. Δεν έχουν. Ναι, τώρα διάβαζα τη Τίνα Μεσαροπούλου. Δεν πρόλαβα να το διαβάσω τον τίτλο. Ότι ο Κύβος ερήφθη για το Σαββατοκύριακο με την Αναστασοπούλου και την Πέττη. Δηλαδή, κοιτάξτε, τίποτε δεν έχουν ετοιμάσει. Τίποτα, εγώ θυμάμαι τα παλιά τα χρόνια. Πριν από 10 χρόνια το Mega, από τα Χριστούγεννα είχε κλείσει το πρόγραμμά του χρόνου. Έτσι, με backup. Ναι. Δηλαδή, ξέραμε ότι θα είναι ο Βασίλης και αν ο Βασίλης δεν μπορούσε, είχαμε την Ιωάννη. Εδώ μεταξύ, αυτό το last minute, ρε παιδί μου, εγώ που είμαι και αγχώδης, θα είχα τρελαθεί. Όλοι έχουν τρελαθεί. Όλοι είναι στα κάγκελα στις εκπομπές. Εν τω μεταξύ, θα ψάχνουν ομάδες με αυτά και με αυτά και δεν θα βρίσκουν. Γιατί και πάει τακτοποιηθεί όλο. Θα βρει μια δουλειά να κάνει. Τι ακάτσα περιμένει. Αύγουστο. Ή θα σου πούνε ένα στάρθι. Θα πεις εσύ. Ναι. Ναι, ή από το Λότο Λακαλή και Παναγιώτα. Ή ό,τι σκέφτεται ο καθένας. Εξαρτάται πώς θα έχει βάλει στο κεφάλι. Και μετά, του. Και μετά λίγο πριν, ξέρω εγώ, σε ένα μήνα θα σου έρχεται ένα καλό. Και θα πρέπει εσύ τώρα να φανείς ασυνεπής. Και εκεί που έχεις δώσει τα χέρια. Να πεις όχι. Που εγώ δεν θα το έκανα ποτέ. Θα λέω τώρα να ήσουν, να είχες ρε παιδί μου τα κότσια να περιμένεις. Όχι, εγώ σε τον εαυτό μου να περιμένω για να έρθει το άλλο που θέλω. Ναι. Αλλά το κάνεις αυτό όταν έχεις υποχρεώσεις. Γιατί εγώ δεν έχω και υποχρεώσεις. Άλλοι έχουν παιδιά, έχουν οικογένεια. Διατροφές. Ναι. Επίσης, θέλω να πω, δεν μπορείς να φτάσεις. Και στην τελική, έχεις και ένα μήνα να ξεκουραστείς. Δεν μπορείς τον Αύγουστο να κάτσεις και να αγχώνεσαι τι θα κάνω το συντέριο, θα έχω μισθό. Αυτό πάλι. Άλλη μία φήμη τώρα, δεν ξέρω. Σύμφωνα με τον Άκη Φωτόπουλο και το YouFly.com, η Μαρία Μπακοδήμου, παιδιά, φεύγει από τον Sky και πηγαίνει στο Star να παρουσιάσει ένα τηλεπαιχνίδι. Πρώτη φορά το ακούω εγώ αυτό. Mm-hmm. Λέγεται 1% Club. Δεν 1% Club. 1% Club. 1% Club. Okay. Ναι. Είναι ένα concept ξένο. Δεν ξέρω πώς παίζεται. Προφανώς θα έχει να κάνει με κάποιες γνώσεις. Ναι, τηλεπαιχνίδι λέει γνώσεων. Αυτό λέει θα έχει να κάνει πιο πολύ με τη λογική, λέει, αποδεικνύοντας ότι διαθέτουν, λέει, ένα δίκτυο ευφυΐας οι παίκτες. Άρα το 1% των ανθρώπων που έχουν που είναι ευφυείς κάπως έτσι που το μπορούν πάει. Να ανταπεξέλθουν σε αυτό. Δεν το είχα ξανακούσει ποτέ αυτό το παιχνίδι. Και ποιος το κάνει, η Μαρία Μπακοδήμου αυτό. Ναι. Ρε παιδιά, αφού η κοπέλα έχει ζητήσει τόσα χρόνια να κάνει ένα late night. Γιατί δεν τη το δίνουν αφού αυτό θέλει η καρδούλα της να κάνει. Και το έχει ξανακάνει κιόλας με το Φώτιος Ντουέτο και ήταν από τους πρώτους έτσι που το κάνανε χιουμοριστικά, λίγο με κάτι σκετσάκια που βάζανε, κάνει τις γριές εκεί, αν θυμάστε στον καναπέ και μα αυτά. Πού να το κάνει το late night. Πόσα show, ρε παιδιά, ο Sky, ας πούμε, δεν πολύ επενδύει σε τέτοια πράγματα. Ναι. Αφού ο Αντένα έχει. Ο Αντένα παρέχει. Μπορεί να το κάνει στο Sky στα τουρκικά. Αφού το. Α, στα τουρκικά. Μέραβα. Λοιπόν, συνεχίζω. Ο Θανάσης Ευθυμιάδης, παιδιά, τι είπε. Τον αγαπώ. Τι είπε πάλι. Όταν γράφω τα βιβλία μου, κάνουν 3-4 ημέρες ξηρασία. Απέχω και από νερό για να έρθουν οι αναμνήσεις καθαρές μέσα μου. Μπράβο. Δεν ξέρω εμεί από ξηρασία. Όταν πεινάω. Κάτσε να αγκαδιάσω για να γράψω ένα βιβλίο. Επίσης, άμα δεν. Τρέφεις το μυαλό, ή να του δώσεις λίγο νερό. Πώς θα σου έρθουν οι αναμνήσεις, παιδιά, αρχίζεις και το χάνεις. Και εγώ, παιδιά, όταν δεν τρώω. Δεν λειτουργεί, παιδί μου. Όχι όταν αναμνήσεις δεν μου έρχονται, ούτε οι λέξεις δεν μου έρχονται. Ναι, ούτε τα σύγχρονα. Παιδάκι μου. Ούτε τα σύμφωνα. Άρα, Θανάση, νομίζω ότι μας δουλεύει κανονικό. Εγώ πάλι νομίζω ότι έχει βρει ένα τρόπο που για εκείνον λειτουργεί και αποδίδει, τον προτείνει και σε άλλους, αλλά δεν είναι για όλους. Κάπως έτσι το έχω δει. Εγώ ξέρω ότι. Δεν νομίζω ότι περνάει άσχημα, δηλαδή. Εσωτερικά. Όχι καθόλου άσχημα. Αν περνούσε άσχημα, δεν θα το έκανε. Εσωτερικά στη ζωή του δεν είμαι. Αλλά την οικογένειά του την έχει. Φαίνεται χαμογελαστός. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν δείχνει άλλους. Μπορώ να σας έχω στο μυαλό μου, να σας πω στο μυαλό μου που είναι υποκριτές. Αυτός φαίνεται να τα εννοεί, να τα ζει όντως. Αυτό. Δεν φαίνεται, δηλαδή, ότι τώρα τι θα τους πω. Κάπως τα έχει βρει. Και όχι τίποτα. Έχει βρει και έναν άνθρωπο. Είπαμε την Άννα Δημητρίεβιτς που είναι και πανέμορφη, που συμπορεύεται. Είναι με τα ίδια μυαλά, βέβαια. Αυτό είναι σημαντικό. Ναι, ναι, ναι. Παιδιά, άμα δεν ταιριάζουμε, δεν θα συμπεθεριάζαμε. Ενώ υποτίθεται εμείς είμαστε mainstream και δεν είμαστε αυτό.
Ναι. Και πορευόμαστε. Παιδιά, να πω κάτι τελευταία πριν κλείσω. Ναι. Ναι. Κάπως χθες συμπάθησα και αγάπησα τη Δήμητρα Κατσαφάδου. Ήταν στον Γρηγόρη. Ήταν στον Γρηγόρη, πραγματικά. Ρέξε τι καλό παιδί είναι αυτή. Πολύ, πάρα πολύ. Και καλό. Έχω την εντύπωση, δεν την ξέρω, αγάπησα. Αλλά ότι την έχουν κατά καιρούς εκμεταλλευτεί. Όχι οικονομικά, αυτό δεν το ξέρω, αυτά τα ξέρει εκείνη, αλλά σίγουρα την έχουν προσεγγίσει και λόγω της οικονομικής της επιφάνειας και της επιτυχίας που έχει η επιχείρησή της. Αλλά νιώθω ότι συναισθηματικά την έχουν, είναι αυτό που μου έρχεται στο μυαλό στα αγγλικά, exploit. Δηλαδή την έχουν πραγματικά εκμεταλλευτεί και την έχουν πληγώσει και ξεζουμίσει. Εγώ αυτή την αίσθηση μου δίνει. Είπε ότι είναι μόνη της και ότι της λένε οι φίλοι της και ο κολλητός της ότι σταμάτα, παιδί μου, της λέει. Γιατί να τους το λες. Όχι, σταμάτα όταν βρίσκεις κάποιον να του κάνεις. Όχι. Αυτή ρε παιδί μου, επειδή είναι οικονομικά ανεξάρτητη, πηγαίνει και τους πληρώνει τα πάντα. Λέει, δεν θέλω να πληρώνει κανένας τίποτα. Λέει, θέλω να τα πληρώνω όλα εγώ. Και λέει, αυτό είναι μια οικονομική. Πες τη λεξούλα την δίπλα. Οικονομική. Ναι, τέλος πάντων. Τους... Όχι εκμετάλλευση, οικονομική. Όχι. Ότι σε καβαλάω, σε καπελώνω, τέλος πάντων. Οικονομική. Πώς λέγεται. Τέλος πάντων, καταλάβαμε την ουσία που λέει. Ναι. Ναι. Και. Σαν να τους ευνουχίζει, μπράβο, καταλαβαίνεις. Μάλιστα, μάλιστα. Ότι σταμάτα να τους ευνουχίζεις οικονομικά. Και να πληρώνεις εσύ τα πάντα, άστος και αυτούς να κάνουν κάτι. Και έλεγε η γλυκούλα, εγώ αυτό νιώθω, λέει, να κάνω. Θέλω να τους πληρώνω όλους, να τα πληρώνω εγώ και τους φίλους. Να την κάνεις στην καρδιά, αλλά αυτό προσελκύει πολλές αλογόμυγες, να το θέσω έτσι. Ναι. Και είπε επίσης, παιδιά, δεν έχει πάει ποτέ στο εξωτερικό. Αυτό εγώ εκεί με πόνισε η ψυχούλα μου. Εγώ προτίθεμαι να την πάρω μαζί μου στο επόμενο ταξίδι. Εσύ και εσύ. Αφού θα πληρώσει. Αχ, την κακομοίρα την κακομοίρα. Καλή σας ημέρα, καλημέρα. My Radio 104,6 παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Είμαστε εδώ, αυτό που ακούτε είναι το Μαπέ Σόου, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό γιατί ραδιόφωνο. Γιατί είναι η χειρότερη, γιατί εμείς ρε παιδί μου πραγματικά μέσα από τις, τις γωνιές των αναμνήσεών μας και από τον τρόπο που μεγαλώσαμε, σας είπα για το διχτάκι που σηματοδοτούσε εκείνα τα τυράκια, τα λαβασκυρί, τα Baby Bell, εγώ πάντα τα έλεγα Baby Bell. Όπως έχουμε πει κι άλλα. Μόνο σου. Όπως, ναι, γιατί το Βενέτη που το λέω Beneath. Ρε παιδί μου, και αυτό όμως σημαίνει ότι ήταν μέρος της ζωής μου. Και ακόμη και ο τρόπος που τα αποκαλούσα ήταν ο δικός μου τρόπος. Γιατί εγώ ήξερα σε τι αναφέρομαι. Τα Baby Bell λοιπόν είναι εδώ. Είπαμε και για τις τυροβουτιές. Είναι ο τρόπος, ο υγιεινός τρόπος για σένα και για τα παιδιά σου να κόψεις την πείνα σου, να χορτάσεις και να συνεχίσεις τη μέρα σου χωρίς να είσαι τίποτα βαριστομαχιασμένος ή να έχεις τύψεις. Γιατί υπάρχει η βαριστομαχιά του σώματος και η βαριστομαχιά του μυαλού. Που λέει, όχι, τι έφαγα τώρα. Πρέπει τώρα το μεσημέρι να μαζευτώ ή το βράδυ να μαζευτώ. Άρα λοιπόν είναι υγιεινό, είναι νόστιμο, είναι γρήγορο, είναι λαβασκυρί. Λέγεται Baby Bell, αλλά και Baby Bell να το πείτε. Πάλι το ίδιο υγιεινό θα είναι και το ίδιο νόστιμο θα είναι. Και εξίσου γρήγορο, γιατί μπορεί να το έχεις μαζί σου, την τσάντα σου, το αυτοκίνητο, μπορείς να το έχεις και σε συντροφεύει όλες τις ώρες της ημέρας. Είτε είναι το πρωί, είτε είναι το λεγόμενο δεκατιανό. Να, τέτοια ώρα τώρα, κουμπώστε ένα Baby Bell. Ναι, μωρέ, είναι και ατομικά έτσι ωραία. Κάνεις τη δουλίτσα όσο θες. Με ένα κριτσινάκι, στο διχτάκι αυτό που έχετε μάθει και έχετε αγαπήσει, ή τυροβουτιές που είπε και η Ιωάννα που τρώει η Σεσίλια, που είναι ντυπάκι, το οποίο βουτάς μέσα στο τυράκι και είναι. Μην έχετε στο μυαλό. Επειδή είναι βούτυγμα σε τυρί, ότι είναι κάτι παχυντικό, επειδή σας έγινε στο μυαλό τίποτα, ξέρετε, διάφορα σνακ που τρώμε στα σινεμά και σε αυτά. Όχι, αυτό είναι υγιεινό, είναι νόστιμο και έχει, συγγνώμη αν θες να μιλήσεις, αλλά επειδή θέλω να πω για το τι έχει μέσα, πρωτεΐνη, ασβέστιο και δεν έχει συντηρητικά. Αυτό είναι που έχει... Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ με εταιρείες που δεν επαναπαύονται. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εδώ βλέπουμε ότι δεν έχουν το ίδιο το προϊόν, το οποίο απλά το άλλαξαν στη συσκευασία και το συνεχίζουν, γιατί το λαβασκυρί είναι μέρος της ζωής μας. Και το Baby Bell λοιπόν και οι τυροβουτιές είναι η επόμενη κατάσταση, η επόμενη μέρα. Η μέρα που λέει ότι δεν αγχώνομαι για αυτό που τρώω και για αυτό που ταΐζω το παιδί μου. Ναι, και εγώ τα ψάχνω πάρα πολύ αυτά. Ειδικά όταν να φάει κάτι το παιδί, τις συγκεκριμένες τις τυροβουτιές τις έπαιρνε η Σεσίλια και κάποια στιγμή δοκίμασα, παιδιά. Αφού είχα διαβάσει ότι δεν έχει τα συντηρητικά και όλα αυτά. Πλέον πρέπει να έχουμε 5-6 τώρα στο ψυγείο. Ναι. Γιατί τρώει το παιδί, αλλά είναι φοβερό σνακ και για μας. Φαντάζεσαι τώρα, άμα το τρως εσύ, σημαίνει ότι είναι. Καταλαβαίνεις. Υπερ-πιουρ. Λοιπόν, αυτό ακριβώς. Τυράκι Baby Bell, ξέρετε, στο διχτάκι του και μετά με εκείνο το περιτύλιγμα που είναι, ρε παιδί μου,
θες να το ανοίξεις γιατί είναι λίγο λαμπυρίζει το κοκκινοπό, ναι, ας πούμε, και το ξετυλίγεις και ζορίζεσαι να το ξετυλίξεις και έτσι το τρως κάθε τι που ξετυλίγεται. Κουμπώνεις την μπουκιά σου. Εγώ προσπαθώ να το βγάλω όλο και στο τελευταίο να το μπουκώσω όλο μέσα. Αυτά. Μπράβο. Λοιπόν, Μπάμπι Μπέλ και Λαβάς κυρίοι είναι εδώ. Ακόμη είναι εδώ και οδηγούν την καθημερινότητά μας. Δεν υπάρχει έννοια ρωτή. Ακόμη και τώρα εσύ που είσαι κολλημένος στην κίνηση, γιατί μόλις διάβασα ότι υπάρχει πρόβλημα στον Κηφισό. Ναι, και στον Κηφισό και στην Αττική Οδό. Ορίστε, κίνηση στους δρόμους, στο κόκκινο Κηφισός και Αττική Οδός. Οπότε εκεί που είσαι, κούμποσε ένα Μπάμπι Μπέλ ή τις τυροβουτιές που είπαμε. Και προσέξτε τώρα, έχουν αυτό το βανάκι που λάμπη που εκπέμπει αυτήν την υγεία που σημαίνει το Λαβάς κυρί και το Μπάμπι Μπέλ. Την υγεία, την νοστιμιά και είναι εκεί γιατί είναι και γρήγορο, είναι βανάκι. Το Super Snack Van. Λοιπόν, αυτό για να βιώσετε όλη την εμπειρία Λαβάς κυρί και Μπάμπι Μπέλ, για να κεραστείτε, για να δείτε όλες τις. Να παίξετε παιχνίδια, να πάρετε συλλεκτικά δώρα. Νόστιμα και υγιεινά, snack. Τα έχω εδώ. Έχει και εδώ και άλλα παιδιά, mini rolls λέει. Ή τυροβουτιές. Mm-hmm. Και τα mini rolls είναι φανταστικά, είναι τυλιγμένα σαν σαλιγκαράκια. Καλά, παιδιά, το παιδί μου δεν καταλαβαίνει. Τα παίρνει όλα. Έχει διάφορα χρώματα. Έχει ένα που είναι κίτρινο, έχει μοβ και έχει και κόκκινο. Ξέρεις τη διαφορά. Και μπλε. Ναι, και κατά διαστήματα έχουν πάνω φάτσες από ήρωες. Ορίστε. Λοιπόν, το Super Snack Van θα είναι σήμερα. Όχι. 24. Αύριο, 24. Αύριο. Παρασκευή. Γι' αυτό κάντε τα κουμάντα σας. Αν θέλετε να πάτε στο σούπερ μάρκετ αύριο, θα πάτε στο My Market. Λοιπόν, My Market 11 με 1 θα βρείτε το Super Snack Van εκεί, στα Βρυλίσια. My Market Βρυλίσια 11 με 1, να πάτε με τα παιδιά, να κάνετε τις, ή και μόνοι σας, τα ψώνια σας και να χαρείτε την εμπειρία Μπάμπι Μπέλ και Λαβάς κυρί. Και στην Κηφισιά 3 με 5 στο My Market. Θα σας ενημερώνω γιατί είναι η στιγμή να αγκαλιάσετε και να ευχαριστήσετε, να εκφράσετε την ευγνωμοσύνη σας σε ένα brand, σε ένα προϊόν που πραγματικά ήταν η παρηγοριά μας όλα αυτά τα χρόνια και η συντροφιά μας τώρα και το μέλλον των παιδιών μας από εδώ και πέρα. Αχ, τι ωραία. Ναι, και εδώ διχτάκι εργαμό το. Και αυτό, αυτό το άνοιγες. Που λίγο σε ζόρισε, αλλά. Τα ανοίγατε ξεσχίζοντας. Εννοείται. Λοιπόν, 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Πάμε στους μάπες. Βέβαια, να πούμε στον Ιωάννη μια καλημέρα. Θυμάστε, είναι ο χθεσινός γυρομάπας. Λοιπόν, έχει επανέλθει σήμερα. Θυμάστε όλοι τι έκανε χθες όσο μιλούσαμε. Θέλω, λέει, λίγη βοήθεια. Εκεί ταράχτηκα. Επειδή παίρνω γνώμες σε λιγότερο από ένα μήνα, παντρεύομαι. Πολύ μου στέλνουν και εμείς baby boys. Ναι, και η Ειρήνη εδώ το λέει. Αδέρφια μου, δεν έχει σημασία, έχει ότι το έχουμε κάνει δικό μας και το έχουμε ονομάσει όπως εμείς γουστάρουμε. Λοιπόν, παντρεύεται λοιπόν σε λιγότερο από ένα μήνα και έχει δύο υποψήφια τραγούδια για να τραγουδήσει στη γυναίκα του. Μπορείτε, λέει, να μου προτείνετε κι εσείς κάτι από ελληνικά. Ναι, αλλά δεν μας λες ποια είναι τα δύο υποψήφια. Για να ξέρουμε. Κοίταξε, να ξέρουμε λίγο το γούστο σου, ρε παιδί μου. Να σου μιλήσει ένα άνθρωπο που είναι ψώνιο, που όταν βλέπει το μικρόφωνο πηγαίνει και το γραπώνει σαν κάρχια. Ναι, κάρχες. Ναι, ναι. Θα βρεις κάτι, δεν θα βρεις κάτι που να σε παρασύρει, θα βρεις κάτι που να είσαι καλός να το λες και να σ' αρέσει. Δηλαδή, μία σκάλα κάτω. Άμα σε παρασύρει, κινδυνεύεις να φαλτσάρεις και να ξεφτυλιστείς και να σε κοροϊδεύουν όλοι στο γάμο. Ναι. Εσύ θα πεις κάτι που να το έχει στη φωνή. Και να σ' αρέσει και λίγο. Δηλαδή πήγαινε μια σκάλα κάτω. Απλά να σ' αρέσει και να το έχεις. Και πίστεψε με, στη συνθήκη του γάμου και τη φάση και τη κατάσταση θα πορωθείς κιόλας. Μην πας όμως σε κάτι που σε πορώνει να τραγουδάς. Ναι, γιατί ναι, στην ναι. πόρωση θα χάσεις το μέτρο, την αντίληψη του αν τα λες καλά και θα ξεφτυλιστείς. Θα δώσω κι εγώ ένα tip. Εν τω μεταξύ είναι ανάμεσα από δύο, τώρα θα πάει ανάμεσα από τρία. Θέλει να το πούμε κι εμείς. Ναι, ρε παιδί μου, μαζεύει λίγο γνώμες. Για μένα ένα tip σε αυτές τις περιπτώσεις για να ακουστείς ωραία και αυτό. Είναι να επιλέξει ο άντρας γυναικείο τραγούδι, δηλαδή που το έχουμε συνηθίσει από γυναίκα να τα ακούμε, και το αντίστροφο. Θα πρέπει όμως κάποιος να του κατεβάσει τη βάση. Ναι, ρε, είναι πιο δύσκολο. Δεν είναι πιο δύσκολο. Δεν μπορείς να βρεις και τόνο γυναικείο. Πάντα αυτό είναι το tip. Ναι. Πάντα ένας καλός μαέστρος σε περιπτώσεις γάμου. Έχω δουλέψει σε μαγαζιά με γάμους πάρα πολύ καιρό. Δεν πειράζει που είσαι στάμπορν. Αυτή είναι η λύση. Στάμπορν είμαι. Παιδιά, να σας πω το τραγούδι του Άφωνου. Για πες. Του Φάλτσου. Το 7 τραγούδια θα σου πω. Είναι μιλητό. 7 τραγούδια. Πόσο μπορεί να. Όχι, δεν είναι εύκολο. Διαλέξεις το... Θα παίρνει τι αναπνοές σου, θα κάνει αυτό που λέει η Ιωάννα. Θα το... Λοιπόν, άκου. Μερικοί εύκολοι τραγουδιστές. Δεν σημαίνει πως είναι. Τραγούδια εύκολα. Για τα τραγούδια το λέω, ναι. Που εγώ όταν φοβάμαι ή άμα έχω. Έτσι. Όπα! Δώσ' το, Ιωάννα. Είναι η δύσκολη βερσιόν, περίμενε. Α, οκ. Άστο, Ιωάννα.
Λοιπόν, καλό ο Ογκαρέζο. Τώρα για ακούστε εδώ για τον Μπάμπι Μπέλ, το οποίο ανοίγει στα δύο. Συγγνώμη. Μας έχει στείλει δε στη Δήμητρα. Δε στη Δήμητρα που το έχει με στα μάξι και το κούμπουσε άτιμη πρωί-πρωί. Α πα, Δήμητρα. Ακούστε ο Γιώργο τι μου στέλνει. Αυτά γράφτα να τα στείλουμε στου ανθρώπου. Να τα ξέρουν να πούμε τι ωραία εταιρεία έχουν. Μπράβο σα. Λοιπόν, τυρί Μπάμπι Μπέλ βούτυξε το λε στο μπιφτέκι όταν το έχει στο φούρνο και θα με θυμηθεί. Περίμενε. Παίρνω το μπιφτέκι και ακουμπάω πάνω το Μπάμπι Μπέλ. Όχι ρε, μέσα. Κουμπώνεις μέσα. Κουμπώνεις μέσα. Το στουμπώνεις. Καλό, καλό το Μπάμπι Μπέλ τώρα. Να γιατί γελάει η Αγελάδα. Πραγματικά. Κατάλαβες τι είπα. Ναι, όχι, θέλω να πω κάτι από πριν. Όχι. Που μας έστειλε ο φίλος για το τραγούδι. Ρε παιδί μου, δεν είναι λίγο γκριντς να πήγε να τραγουδάει ο άντρας ή μετά να χορεύει η γυναίκα μπροστά στο χαμπρό. Εγώ έχω τύχει να τις τραγουδάει και μάλιστα με κιθάρα. Το οποίο ξεκίνησε λίγο άβολο για όλους μας, αλλά μετά ήταν τόσο ρομαντικό και τόσο συγκινητικό και τόσο ωραίο. Γονάτισε μάλιστα με την κιθάρα, εκείνη καθόταν και τότε. Πιο πολύ δεν νιώθεις άβολα για τον γαμπρό. Γιατί εντάξει μωρό, τώρα ξέρεις, άξιος της μοίρας του. Για την ύφη που, που τον κοιτάζει και δεν το ξέρει, ούτε ξέρει τι θα κάνει, ούτε ποιο τραγούδι θα πει. Ναι. Τα πρώτα δευτερόλεπτα λοιπόν γκριτζάρει για την ύφη και μετά το συνηθίζει και είναι πολύ συγκινητικό. Είναι ωραίο μωρό, και εγώ νομίζω. Που πηγαίνουν με τις άλλες που χορεύουν, και αυτό δεν είναι λίγο γκριντζι. Αυτό που λέει το τύπου να ετοιμάσει χορογραφία η νύφη, χορογραφία ο γαμπρός, κάτι τέτοια που χορεύουν βλακίες με τους φίλους και εγώ το βρίσκω Αμερικανο Γκριντς. Πάντως για να το κλείσουμε τώρα το θέμα αυτό με τα τραγούδια, επειδή δεν το ολοκλήρωσα. Είναι εύκολο το τραγούδι, ξαναλέω, μην πέσω γιατί δεν έχω να αναβριστώ, αλλά τώρα σε αυτή την περίπτωση δεν το λέω γι' αυτό. Είναι ωραία τα τραγούδια. Ο Μαραντίνι παίξε ο χώρος. Εντάξει, το ξέρω, θα έρθει, είναι, δεν είναι για γάμο. Δεν παράγιναν αυτά, μωρέ, πολύ. Χατζηγιάννη στα παλιά, φυσκολα, όχι όλα, φυσκολα. Όχι τα... Το σ' αγαπώ, ας πούμε. Είναι επικίνδυνο εδώ. Μικρός, όχι επικίνδυνο εδώ. Τι να της πει. Δεν είναι καλή επικίνδυνο εδώ. Και αντίστροφα μόνο. Τι να της πει, λέει. Τι να της πει μετά, είσαι ένα κόσμο της λύπης. Πες το αυτό που λέω, σαν παρέστησες εσύ. Α, μπράβο. Ξεπροβάλλει. Αυτό είναι ωραίο. Είναι και από εδώ και κάτω όμως, γιατί καλό καιρινό. Τα πανηγυριτζίδικα τραγούδια, αυτά που είναι του κεφιού, ας πούμε, που μπορείς να κάνεις και κάτι παραπάνω ή να ρίξεις κάτι παραπάνω. Μπορείς να εννοώ, άμα είναι μπαλάτα, πρέπει να το πεις σωστά. Και εξαρτάται πολύ αυτό που λέγαμε και πριν. Αν έχεις, ας πούμε, live 2-3 οργανάκια ή αν πρέπει να παίξεις σε τύπου καραόκε, εκεί δυναμώστε πολύ τα ηχεία μας και σοφή. Και η αποστολία, συγγνώμη, θέλει, βρε Δημήτρη μου, από σένα που δεν ξεκίνησε καλά η μέρα της και μόλις την έχουμε φτιάξει και παντρεύεται και σε λιγότερο από 2 μήνες, μια πρόταση για τραγούδι εισόδου. Εγώ λέει θέλω να μπούμε με το λαλαλα τη Σάτι, αλλά ο μέλλοντα σύζυγο με κράζει. Καλά σου κάνει. Ναι, καλά. Τραλαλα και να μπαίνει. Και πώς θα μπει ο γαμπρός ο κακομοίρης με το τραλαλα. Άμα μπείτε με το λαλαλα. Πάει παρέ. Άμα μπείτε με το λαλαλα, ολόκληρο ζευγάρι να πούμε ενήλικη, θα φαίνεται σαν να έχετε κουμπώσει τίποτα ψυχοφάρμακο. Ναι. Θα σα ζητάει πεθερά LSD. Λοιπόν, για είσοδο, θέλει ένα, ρε παιδί μου, που να είναι. Και μετά βρείτε ένα για την έξοδο. Όχι, όχι. Α, για το τέτοιο δε. Θα το βρω, θα το βρω. Κοίτα, μου έρχεται πολύ έντονα τώρα το μου έρχονται οι μέλισσες. Αλλά έχει παίξει πάρα πολύ, πολύ το 30-40. Εμένα η Σία μου έρχεται, Fire and Gasoline. Και εμένα αυτά μου έρχονται, κάτι Σία, κάτι τέτοιο. Ξέρεις, γιατί είναι αυτό. Α, για τα γιατί είναι πολύ, ναι, και... ρε παιδί μου. Ναι, και το, ας πούμε, και η στίχη σου λέει Fire and Gasoline. Ναι. Στάχτηκε Μπούρμπερι. Με τη Χάιντι Κλουμ που είναι και το βίντεο κλιπ. Για ξένο λέμε, για ελληνικό. Και ξένο και ελληνικό. Εγώ τη εισόδου το έχω και λίγο ξένο για είσοδο-είσοδο, γιατί μετά θα παίξει το ελληνικό που θα κόβουμε τις τούρτες, που θα ίσως χορέψουμε ή κάνουμε μια ευχή στον κόσμο. Κόβουν ακόμα τούρτα, ε. Γάμος είναι. Ναι. Τι να κόψουν. Τι να κόψουν, του Λούμπα. Κουακερόπιτα. Για ακούστε λίγο αυτό. Για ακούστε λίγο αυτό, σας παρακαλώ. Πάρτε μία έψα στο χέρι, παιδιά. Μία από τις 4 γεύσεις. Όποια γουστάρετε. Γιούζου κόλλα, πορτοκάλι κόλλα. Έχει λεμονάδα με υβίσκο και πορτοκαλάδα για σεμί. Το πορτοκάλι κόλλα, σας είπα, είναι φοβερό. Είναι σαν να έχεις πορτοκαλάδα και έχει την εσάνς της κόλλα. Τσεκάρετε την παγωμένη και επιστρέφω. Για βάλει λίγο το κομμάτι αυτό. Για ακούστε λίγο αυτό. Την πρότασή σου. Στο ρεφρέντο, όχι τώρα από αυτό. Ναι. Πολύ ωραίο από φανταστικό. Δεν νομίζω ότι κάνει καλέ. Για μπάτσελο. Αυτό είναι για τον μπάτσελο, ρε. Ή για το pre-wedding party. Ναι. Είσαι σίγουρη. Αυτό είναι για 2-3 ώρα που θα βγουν τα χοντογκάκια και θα χορεύουμε τα ξένα. Midnight snack. Εγώ τρελαίνομαι τώρα όμως για την Μπένη. Ή για τη δικαστική αίθουσα μετά στο δικαστήριο. Ναι, αλλά θα σηκωθεί όλο ο γάμο στο ταβάνι, ρε φίλε. Όχι, πεθερά η αρχοντούλα να σηκωθεί με αυτό. Μα η πεθερά η αρχοντούλα δεν θα σηκωθεί με ούτω ή άλλω με το τραγούδι αρχή. Ναι, αλλά βάλε το όταν γίνει γιαγιά, όταν γίνει παππού, να δει πώ θα πεταχτεί. Η Έμι λέει, εγώ πάντω μπήκα με Game of Thrones μουσική. Έλα! Έλα,
κόρη, καλή σχέση. Μου έλεγε η Τσολάκη ότι ακούει τις περιγραφές μου και είμαι ευθρός και έχει τρελαθεί. Ε, βέβαια. Έχει πάρει κόσμο στο λαιμό σου, ε. Που το ξεκινάνε τώρα. Πού? Στο γάμο μου. Πού έγινε. Καλά, μέχρι τότε θα γυρίσει το pre-prequel. Μη σε νοιάζει εσένα, ναι. Θέλω μου λίγο να το φανταστώ να μπαίνουμε το Χαμπριάτικο και την Ήφη. Και την Ήφη ντυμένη καλύση. Με τα δέρματα και τα τέτοια και εσύ δίπλα με σπάθα. Μακάρι να παντρευόμουν μια Ταργκέριαν. Τι ωραίο. Από οικογένειε Βασίλη, ποια θα παντρευόσουν εσύ. Εγώ μόνο Ταργκέριαν, του άλλου. Και Λάνιστερ είσαι. Όχι, εγώ Λάνιστερ. Δεν τους βλέπω καν. Επειδή παντρεύω τα αδέρφια μεταξύ τους και τι έγινε εσύ. Όχι, οι Ταργκάριεν είναι μεταξύ τους. Θα κάνουν επειδή ψάρι. Παιδιά, ακούστε τώρα είσοδος. Αυτά είναι που, αυτά είναι τα φαγητά που τρώνε. Υπάρχει ένα που είναι μια ορχήστρα που το παίζει. Ναι, 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 με βιολιά καταπληκτικά. Φοβερό, α, βρες το αυτό. Τους είχαν πάει. Θα παίξεις η Ιωάννα με αυτό. Όχι. Αφού δεν είναι φαν, δεν το ξέρει. Μην πεις, πρόκειται τι θα πεις. Δεν ξέρω, μπορεί και να πει. Να ξέρω αν είχε κόσμο. Η αδερφή μου παιδιά μπήκε με Dark Fader. Μπράβο. Ναι, ναι, πολύ με τον Άστρο. Και είχε φέρει και Dark Fader. Δηλαδή του σκιάστηκε ο γάμος. Το πιο cringe που αντιμετώπιζα όταν δούλευα έτσι σε κέντρο που έκανε γάμους δεξιώς και αυτά ήταν που μπαίνανε με τις ομάδες, μωρέ παιδιά. Δηλαδή δεν ζουν. Τον ύμνο του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και αυτά δεν είναι ωραίο. Ευτυχώς δεν έχω μπει σε αυτό. Ε, ναι. Να το. Είναι αυτό που είναι στην έρημο και πέφτει το κόκκινο αστέρι, Βασιλική. Θυμάσαι αυτό. Την πρώτη σκηνή. Να το. Αναδυχιάζω λοιπόν, σαν τον κύριο που τελειώσανε. Ούτε γκόμενες ούτε τίποτα. Και καλά τώρα Game of Thrones. Καλά, Game of Thrones. Φαΐ και Game of Thrones. Ναι, ναι, ναι. Θα ναι. φτιάξω μια γκουακαμόλε και θα βυθιστώ στην παραχμή μου. Αχ, τι ωραία. Τελειώσαμε. Πάρ τα Μπάμπιμπελ το δείχτη και βάρα. Το πιο σημαντικό είναι ότι θα έχω την έψα μαζί μου. Τέσσερις γεύσεις. Γεύσεις. Ναι. Τέσσερις ναι. γεύσεις έψα. Γεύσα. Κολλάει, γεύσα. Λοιπόν, είναι 100 χρόνια εταιρεία, είναι οι δικοί μας οι άνθρωποι. Είναι αυτοί που αν ήταν να τολμήσουμε κάτι διαφορετικό, θα το τολμήσουμε με αυτούς που τους ξέρουμε καλά και τους εμπιστευόμαστε. Είναι νέοι άνθρωποι, είναι ομάδα, σας το λέω πραγματικά, που φωτίζουν τα βλέμματά τους γιατί θέλουν να πάνε τα πράγματα ένα βήμα παραπέρα για να την έχεις την έψα εκεί στο αυτοκίνητο, στο γραφείο, στο σπίτι, να την περιμένεις πώς και πώς να φτάσεις να την απολαύσεις, στις διακοπές σου, να είναι παγωμένη, να είναι στο ντουλάπι, να είναι όπως θες, να είναι η επιβράβευσή σου. Αυτή είναι η έψα στις τέσσερις γεύσεις γιούζου κόλλα, πορτοκάλι κόλλα, λεμονάδα με υβίσκο και πορτοκαλάδα για σεμί. Ετοιμάζουμε πράγματα με την έψα γιατί μας εμπνέουν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί είναι εδώ και θα είναι εδώ και αυτό αποτελεί μία παρηγοριά για όλους μας. Λοιπόν, τώρα η ερώτηση είναι, για απαντήστε τώρα εδώ, η νέα γεύση έψα είναι λεμόνι με υβίσκο, γι' αυτό τα είπα λίγο γρήγορα αυτά, ή λεμόνι με τριαντάφυλλο. Στείλτε την απάντηση και το ονοματεπώνυμό σας στο 698-104-104 και 6 και 10 τυχεροί νικητές θα κερδίσουν τα αναψυκτικά του μήνα, δηλαδή ένα κυβότιο με 24 αναψυκτικά να τα απολαύσετε στην υγειά μας. Διαλυθήκαμε τώρα. Τώρα γίνεται χαμός. Ναι, να κάνουμε το γυρομάπα τώρα. Το κάνουμε το γυρομάπα τώρα. Βέβαια. Κάτι μου λέει πάντως εδώ από τα μηνύματα που βλέπω ότι θα πρέπει σύντομα να μιλήσουμε για τους γάμους των μαπών. Παλιωμάπες, το θέμα γάμος το θέλετε πάρα πολύ. Έτσι μπήκα, έτσι βγήκα. Η άλλη μας λέει: τι εδώ, χορέψαμε. Έχω πάει σε γάμο, λέει, και μπήκε το ζευγάρι με το τραγούδι των Λόρντι από Eurovision. Ωραίο, ωραίο. Εγώ μια φορά εδώ στους μάπες έχω παρεξηγηθεί με την ξαδέρφη της κολλητής μου φίλης. Της, του Γιάννη, τη Έφη, του Γιάννη, ναι, ναι, ναι. του Ζάχαρη. Γιατί, ξαδέρφη, γιατί με είχε καλέσει, ήταν κουμπάρα η Έφη. Και... Κατάλαβα. Ανέλα, τι γίνεται, Ρωτοπαδόν, κάτσε. Η είναι. Να σου πω. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας. Α. Τι κάνετε. Παιδιά, μόλις άκουσα το ροχαλιτό του Κούπερ, κατάλαβε η κοπέλα ποιοι ναι. είμαστε. Από το ροχαλιτό του Κούπερ μας κατάλαβες. Όχι, εγώ πώς σας ακούω στο ράδιο, γιατί δεν σας ακούω. Αυτά είναι τα κανονική σου φωνή. Πόσα λένε, θα τα βάλω άλλη. Έλα ρε, πάμε. Ποια έχουμε πάρει, πόσο λέγεται η φίλη μας. Ποιος. Η Μαρία. Η Μαρία Ολόσομη. Μαρία, τι κάνεις. Θα σε ακούω. Τι κάνεις, λέω, καλά είσαι. Καλά, έχει. Καλά. Μπράβο. Λοιπόν, έχεις, επειδή σε βλέπω λίγο, δεν ξέρω, είσαι λίγο πελαγωμένη. Θέλεις να συμμετάσχεις στο διαγωνισμό για το Euromapa για να πάρεις δύο εισιτήρια για να ταξιδέψεις στην Ευρώπη με όποιον κουστάρεις. Από τη Sky Express. Ναι, ένα για μένα και ένα για σένα. Oh! Ναι! Φύγαμε. Πες λοιπόν από το 1 στο 10 ποια ερώτηση διαλέγεις. Θέλω το 5. Το 5. Έλα ο Euromapas. Ποια πόλη είναι η πρωτεύουσα της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Α. Η Μπάνια Λούκα. Β. Το Μόσταρ ή η Μόσταρ. Δεν ξέρω. Γ. Σαράγεβο ή Δ. Ζένιτσα.
Περίμενε, βέβαια. Κάτσε να τα ξανακούσει, Μαρία, ναι, γιατί εγώ θέλω να τα ξανακούσω. Ναι, Βασίλη μου, ναι, Βασίλη μου. Θα στα πάρουμε τα εισιτήρια. Σταματημό δεν έχει. Λοιπόν, ποια πόλη είναι η πρωτεύουσα της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, Μαρία? Α, η Μπάνια Λούκα. Β, η Μόσταρ. Γ, το Σαράγεβο. Ή Δ, η Ζένιτσα. Ναι, το Γ, το Σαράγεβο. Ναι! Καλέ που το ξέρα. Μαράκι, αν κληρωθείς αύριο και κερδίσεις, πού θα τον πας το Δημήτρη μας, σε ποιο προορισμό? Πού θα με πας? Λονδίνο, μωρέ, να θυμηθεί λίγο το Λονδίνο. Για σένα δουλεύω, Δημήτρη. Τι είπες τώρα, φλέβα, αφού ξέρεις εγώ. Κοίτα, οι μάπες με ξέρουν. Έχω αδυνάμεια, έχω πρόνομα το Λονδίνο. Και τώρα δηλαδή, αν μου πήγαινε, θα πήγαινε. Ναι, κι εγώ. Και εσύ. Είδες, ταιριάζουμε. Λοιπόν, Μαρία μου, άντε. Θα καλάσουμε τούμπανο, σου λέω. Φτάνει τόσο, Μαρία. Λοιπόν, τα λέμε, μακάρι να τα πούμε αύριο. Για να δούμε τι θα γίνει. Μακάρι, χρυσέ μου, μακάρι. Να είσαι καλά, καλημέρα, κορίτσι μου, καλημέρα. Φιλό, καλή συνέχεια. Σας φέραμε μπαμ, 10 και 1, παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Έλα, ναι. Τελευταία μηνύματα. Έχετε κανένα μήνυμα ή έχουν σκάσει τώρα για το. Έχει σκάσει το σύμπαν. Εμένα δεν έχουν κολλήσει. Έχει σκάσει λίγο το σύμπαν. Να σας πω μόνο από την Ευαγγελία που μπήκε στο γάμο της με Avengers. Τέλειο. Και το soundtrack. Και η Ξένια, η οποία λέει θα μπει με Παράδεισέ μου από Μακρόπουλο. Παντρεύεται το Δεκέμβρη. Και πρώτο χορό το έχω έρωτα μαζί σου. Μεγάλο επίσης από Μακρόπουλο. Παντρεύεσαι το Μακρόπουλο. Δεν τελείωσα, δεν σας τελείωσα. Και κάναμε. Γιατί. Παρεξήγηση. Είναι, ρε παιδί μου, έρχομαστε την άλλη μέρα στο Μαπεσό. Ξέρετε πώς είναι το Μαπεσό? Ό,τι βιώνουμε το λέμε. Με καλή πρόθεση πάντα όμως. Δηλαδή δεν θαύουμε. Αλλά συνειδητοποίησα σε εκείνο το γάμο πόσα κλισέ υπάρχουν στους γάμους. Ναι, δηλαδή με αφορμή αυτό το γάμο έθιξα όλα αυτά που λέμε. Την είσοδο, την τούρτα, τον μέτρη που την κόβηκε. Μετά μπλέκουν σταυρωτά τα χέρια τους και πίνουν σαμπάνια και το κουταλάκι. Η είσοδος, μετά ο πρώτος χορός. Ο γαμπρός που φορούσε αυτό το κουστούμι, το σάνιτας να πούμε. Καλά. Όχι. Το ασημένιο να πούμε. Όχι, όχι. Ναι, ήταν αυτή η φάση. Αυτό είναι Μπάλκαν, δεν είναι στερεότυπο. Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει τώρα. Ήταν γκρι το κουστούμι. Απλά λίγο ήταν αυτό το. Λαμέ. Λίγο λαμέ. Μέχρι η Ιταλία πιάνει αυτό. Που αυτό είναι η νοοτροπία, το ότι στο γάμο μου πρέπει κάπως να είναι κάτι διαφορετικό από ένα κανονικό κουστούμι. Mm. Γι' αυτό εγώ τον Ελί τον πήρα και τον του έδωσα ένα κανονικό κουστούμι και του αγόρασα. Το αγοράσαμε ένα. Ναι, βέβαια. Mm. Και το μόνο διαφορετικό ήταν που του φόρα μια λευκή γραβάτα με το λευκό που κάμισε. Δεν το εγκρίνεις, το ξέρω. Ναι. Τέλος πάντων. Τα πάω όλα αυτά μαζί με το φαΐ που είναι αυτό και οι μπουφές ή στα τέσσερα που άμα είναι προσυνεννοημένο το φαγητό, έχει ένα τέσσερα άτομα. Μια σαλάτα, τα ορεκτικά, μετά σου φέρνεις ένα το φαγητό σου. Και ατομικό τη σήμερα, βέβαια. Ναι, εντάξει. Ναι. Τα πάω όλα αυτά, λίγο με την πλάκα μας και τα λοιπά, και τσαντίστηκε αυτή, δεν μου ξαναμίλησε ποτέ. Γιατί? Τους έθαψες, μωρέ. Αυτό αφορά όλους τους γάμους, βρε, που είπε ο άνθρωπος. Είναι να τα πάμε μια μέρα μετά το γάμο της, ρε Βασίλη. Και, που ήμουν και, και δεν ήμουν και καλεσμένος ουσιαστικά, δηλαδή ήμουν καλεσμένος της κουμπάρας. Ήταν λάθος. Ακόμη δεν μου μιλάει η Ρουφιάνη. Ένα πετυχημένο που έκανα, παιδιά, ήταν στο γάμο της αδερφής μου που είπα θα ακολουθήσω όλα τα κλισέ. Και στα δικά σου, ναι, ναι, εγώ πότε επιτέλους αυτό, τέτοιο. Ήμουνα πιο κλισέ δεν γίνεται. Επίσης, υπάρχει ο θεσμός, ο αδερφός της νύφης. Σε προσέχουν περισσότερο και από την νύφη και από το γαμπρό. Ναι, 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 με το που σκάς και λες ο αδερφός της νύφης, όλη σούζα. Ή αδερφές του γαμπρού. Ναι, είχες κατακτήσει σίγουρα στο γάμο. Πρέπει να είχα τώρα. Τη άφησα εκεί που ήταν και σηκώθηκε και έφυγα τη κατακτήρια. Αυτό το τραγούδι μου ήρθε τώρα, επειδή μου λέτε να σα προτείνω, είναι το Όλα είναι εντάξει τη Αλαπορεφρέν που είναι Βύση Καρβέλα. Όλα είναι εντάξει. Όλα είναι ωραία. Ναι, ναι. Για είναι είσοδο. Ωραίο αυτό. Για είσοδο, ναι. Είναι ωραίο. Και, γιατί πρέπει να σκεφτεί και το μήνυμα. Επειδή τώρα μέχρι να το βρει η Βασιλική, με ρωτάτε εδώ στο Instagram, βλέπω η Μαρία, αν παίζω σε γάμους. Έχω ξαναπεί ότι αποφεύγω να παίζω σε γάμους, γιατί είναι η στιγμή του ζευγαριού που δεν πρέπει να χαλάσει. Και επειδή εγώ, όπως ξέρετε, δεν είμαι πάρα πολύ. Είμαι πυρεπής στο να χαλάω τα πράγματα, είμαι λίγο ατσούμπαλος. Είμαστε μάπες, ρε παιδί μου. Δεν θέλω να φέρω ένα τέτοιο βάρος. Δηλαδή, φανταστείτε να γίνει το λάθος και τον πρώτο χορό να τον κάνεις λάθος ή να πηδήξει το CD ή δεν ξέρω τι. Εγώ παίζω και με CD. Βέβαια. Συν τη άλλη, το μεγάλο μου άγχος είναι ο πεθερός ή πεθερά που ο γάμος η τελετή γίνεται για τους συγγενείς και για τους φίλους. Και ειδικά για τους γονείς. Να έρθει τώρα ο πεθερός και να μου ζητήσει του χωριού του ένα τραγούδι ή εν πάση περιπτώσει ένα παλιό τραγούδι, γιατί δεν τα έχω όλα. Και να μην το έχω. Και να το δεις. Έχω δει το ξενέρωμα στο πρόσωπο του πεθερού και της πεθεράς ή στα βαφτίσια.
του συμπέθερου, ας πούμε, του παππού και της γιαγιάς. Ο DJ γάμου και βάφτισης είναι συγκεκριμένη δουλειά. Δεν είναι, είναι αυτός που μπορεί να παίξει και μουσική σε ένα κλαμπ ή σε μια άλλη περίσταση. Εδώ να έχω, ναι. Θέλω να διαβάσω το μήνυμα της Μαρίας που λέει: σε γάμο μπήκε η νύφη με την κουμπάρα με το καλύτερα οι δυο μας και μετά μπήκε ο γαμπρός με τον κουμπάρο με άλλο τραγούδι. Και γιατί δεν παντρεύτηκαν μεταξύ τους η κουμπάρα με την κουμπάρα και ο γαμπρός με τον κουμπάρο. Ίσως να έγινε και αυτό στο τέλος. Άρα δύο τραγούδια θέλουμε στο γάμο. Την είσοδο και το χορό. Ναι. Άντε, βρέστα τώρα. Χορός είναι μπαλάντα που χορεύει το ζευγάρι και ο είσοδος είναι συνήθως κάτι δυνατό για να σηματοδοτήσει την αρχή της νέας ζωής. Το πιο κλισέ σε γάμο. Συγγνώμη, και, ναι. Και την έναρξη του φαγητού για τους παρευρισκόμενους, γιατί μόλις κάτσε το ζευγάρι σημαίνει ναι, ότι. Ρε, παιδί μου. Άρχισε αντίστροφη μέτρηση να φάμε. Η Ιωάννα παίζει λίγο. Α, sorry, Βασίλη, ναι, και μετά αυτό, θέλω με το να σου πω κλισέ. Κάτι. Πες. Αυτό που εδώ που μας λέει με την κουμπάρα και το πιο κλισέ στο γάμο, παιδιά, νομίζω ότι είναι αυτό. Ο γαμπρός που δεν πολύ θέλει και τον πάνε με το ζόρι και η νύφη που αυτό για να γίνει ο γάμος. Αυτά είναι τα πιο κλισέ. Κατά τα άλλα, φάτε και χορεύτε. Για πες που είχαμε πάει μαζί σε ένα γάμο. Καλά, παιδιά, εντάξει. Έλα, πες. Είναι άσχετος. Δηλαδή, είναι κοινός γνωστός χωρίς να το ξέρουμε. Δηλαδή, είναι φίλος του Ιωάννα, τότε που ήταν παντρεμένη, του άντρα της δηλαδή. Βασικά, ψιλοσυγγενή ήταν. Ναι. Ο μπαμπάς του πρώην άντρα μου είχε βαφτίσει την νύφη. Ακριβώς. Και εγώ μέσω της Ελένιας ήταν φίλος τέλος πάντων. Ο γαμπρός. Ναι. Ο γαμπρός. Και έτυχε να είμαστε στον ίδιο γάμο. Δεν το ξέρατε και βρεθήκατε. Το είπαμε μεταξύ μας ότι όχι, και έτσι το βρήκαμε. Μας βάλανε και στο δύο τραπέζι άνθρωποι που ξέρανε ότι γνωριζόμαστε. Πες. Ήτανε μετά το καλοκαίρι, Σεπτέμβρη. Mm. Ήτανε τα πιο χοντρά μου παιδιά, στη ζωή μου. Έχει γυρίσει μπόμπα. Αφού τον βλέπω στο γάμο, γιατί μου λέει: Γιάσε με, έχω παχύνει, τον βλέπω. Κάτσε, του λέω σε μια γωνία, μην κουνιέσαι. Πρισμένος. Κάτσε πίσω από το μπουφέ. Θα σου πω, φορούσα ρούχα που τα βρήκα από το σχολείο όταν ήμουν χοντρός. Mm. Φορούσα ένα ροζ πουκάμισο, ένα άλλο τζιπ. Αυτά δεν υπάρχουν πια. Σακάκι από πάνω, σου λέω τώρα μπόμπα. Εν τω μεταξύ, ερχόντουσαν όλες οι κυρίες και του λέγανε, τον τραβάγα να χορέψει. Έλα, αγόρι μου, να χορέψει. Μπορείς να σηκωθεί. Και έρχεται η ώρα του φαγητού και μου κάνει. Σήκω να μου βάλεις τα χάρια. Ερχόντουσαν και μου λέγανε στα αυτοί κάποιες κυρίες. Μου λέγανε βρε αγόρι μου αδυνάτησε, κρίμα είναι και η δουλειά σου. Πώς. Δεν σε έχω δει ποτέ έτσι. Πρώτη φορά. Θα σε γουγκλάρω. Ρώτα την Ελένη. Η κακομοίρα αυτή. Μωρέ να πούμε και κάτι αντικειμενικό. Δεν σου πάει κιόλας. Δεν έχει να κάνει με τους αριθμούς ή με το χοντρή αδύνατη ψηλή κοντή. Εσύ δεν είσαι ωραίος έτσι. Τι να κάνω. Είχα φανταστεί ότι εγώ παίρνω στην περιφέρεια. Είχα λοιπόν πάρει. Όχι, ποια περιφέρεια. Είχα τερματίσει την περιφέρεια. Είχα πάρει φουλ στην περιφέρεια. Επηρεάζεται και το περπάτημά του. Μην δεις πως είναι. Μπουτάρες. Και πρώτη φορά στη ζωή μου είχα και μπάκα. Είχα κάνει κοιλιά. Δεν έκλεινε το πουκάμισο καλέ. Σου λέω δεν έχω ξαναδεί. Βάλεις φαγητό. Αν δεν σηκώθηκα. Δύο-δύο τα πήγαινα τα πιάτα. Δύο φορές σηκώθηκα. Μία φορά σηκώθηκα. Τη δεύτερη φορά που ήθελα να βάλω φαγητό. Ναι. Λοιπόν, μάπες, να είστε καλά, να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Αυτά είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Σας ζητούμε συγγνώμη που υπάρχουμε. Ακολουθεί η Κατερίνα Μπόκα με την ατζέντα της και η Ντορέτα Παπαδημητρίου με την εκπομπάρα της. Βασίλης Βλάχος Ιωάννα Λαΐου. Δημήτρης Ουγγαρέζος. Εγώ φαρμακή, Αμάντα Φούντι στα αθλητικά μας. Εγώ φαρμακή στα σαρλούμπες και στο γκόσυπ. Η Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Να είστε καλά, να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Αυτό ήταν το My Radio 104,6 που παίζει τα δικά σου και αν έχετε τη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Θα τα ξαναπούμε πρώτα, Θεός, αν δεν γίνει κάτι και δεν μας κόψουν αύριο στις 7 ώρα το πρωί. Με γάμους. Mm. My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου.